you got me going crazy, baby. I just need to know that you will stay. Γκίκιας, χαιρετώ σας. Τι μου κάνετε? Καλησπέρα, παιδιά. Δεν σας ρωτάω πώς πάτε με την καραντίνα, γιατί μια από τα ίδια. Την καλησπέρα μου στους επόπτες και στον λαγοπάτη, στον επόπτη χωρίς σφυράκι. Φυσικά την καλησπέρα μου σε όλους εσάς, παιδιά. Έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συντροφιά απόψε, όπως άλλωστε κάθε φορά, και έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε και άλλα πράγματα που μας ενδιαφέρουν, σημαντικά, και γιατί όχι, να μην τα μάθουμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Γεια σου βρε Σωτήρη, γεια σου Γαλάτη μου. I love you. Love you Γαλάτης. Love you Σωτήρη. Δεν ξέρω αν είναι μέσα και ο Απόστολος. Ελπίζω δηλαδή. Έχει πολλές απουσίες. Μπήκαν όλοι οι βασίλειδες μέσα. Γεια σας ρε βασιλιάδες μου. Σε πάρα πολύ σύντομα, σε πάρα πολύ λίγο χρόνο θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί, παιδιά, υπομονή λίγο ακόμα. Λοιπόν, άντε, καλή μας βραδιά. Θα καλέσω και τον καλεσμένο μου να ανοίξει το μικρόφωνο, να του πω να ανοίξει το μικρόφωνο. Θα μπούμε και οι δυο μαζί. Και φυσικά, καλή μας βραδιά για ακόμη φορά. Λοιπόν, πάμε να εμφανίσω και τον καλεσμένο. Καλησπέρα, καλησπέρα πάνω μου. Άνοιξε λίγο το μικρόφωνο. Με ακούς πάνω? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα σε όλους και καλησπέρα λοιπόν στο Βασίλη τον Καρατζά που βλέπω τώρα, στο Σάντοκαν του Βασίλη, το Μανώλη τον Παπαδάκη, στο DJ καλησπέρα και φυσικά σε όλα μου τα παιδιά που παίρνουν σιγά σιγά μέσα, στον Αλεξάκη που βλέπω τώρα, στο Χρήστο που βλέπω τώρα, στον Τζόνι, τον Ντεπ. Την καλησπέρα μου παιδιά, και σίγουρα αυτό που έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι να μάθουμε περισσότερο όσο δυνατόν από τον έναν ακόμα ειδικό σε αυτά και μάλιστα από ένα άλλο κομμάτι της καραντίνας που μας ενδιαφέρει και αυτό να μάθουμε το τι παίζει και όλα βέβαια βασικά σε σχέση με το άτμισμα, αλλά είμαστε εδώ να μιλήσουμε και για οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε να μάθετε. Η ιδιότητα του πάνω σήμερα είναι Atmos Lab, όπως βλέπετε, είναι ένας κατασκευαστής που χάρηκα για πάρα πολλά πράγματα που έκανε τώρα τελευταία, αλλά αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Θα τον αφήσω λιγάκι να σας μιλήσει, να σας καλησπερίσει για να δούμε αν τον ακούτε και αυτόν και μετά θα προχωρήσουμε στην όμορφη αυτή συζήτηση που έχουμε απόψη να κάνουμε μαζί. Λοιπόν, πάνω καλησπέρα, πες δύο πραγματάκια, έτσι λίγο να ξέρω αν σε ακούν τα παιδιά και μετά να προχωρήσουμε σε αυτά που έχουμε να μιλήσουμε απόψε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να μας βλέπουν από το σπίτι, να μένουμε σπίτι. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά που προσπαθούν σε έναν αγώνα έτσι λίγο διαφορετικό αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, σε έναν πόλεμο χωρίς όπλα, χωρίς φυσίγκια, σε έναν πόλεμο που απλά πρέπει να κρυφτούμε από τον αόρατο εχθρό. Είναι πολύ σημαντικό, έχει αλλάξει η ζωή μας. Έχουμε προσαρμοστεί περισσότεροι,
η συντριπτική πλειοψηφία και θεωρώ ότι θα μπορούμε πάλι μετά από αυτή την περιπέτεια να είμαστε όλοι καλά και να επιστρέψουμε σε αυτό που κάναμε πριν. Αλλά τώρα προέχει να πιέσουμε τον εαυτό μας να κάνουμε αυτό που φανταζόμασταν να είχαμε νωρίτερα. Πολύ ελεύθερο χρόνο, να μείνουμε σπίτι, να μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Είναι λίγο δύσκολο αυτό γιατί είχαμε μάθει σε μια... στο ακίνητο της καθημερινότητας, αλλά okay, αυτό που μας έτυχε, so far so good, καλά το πάμε, δεν χαλαρώνουμε, συνεχίζουμε. Παιδιά, πέστε μου αν ακούσατε το πάνω, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εμείς. Και φυσικά σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε και άλλα πράγματα. Φυσικά βέβαια για τον ιό, για τον κορονοϊό που λέμε και γενικά για την κατάσταση που επικρατεί. Για να δω λοιπόν, πέστε μου αν τον ακούτε. Μια χαρά λέει ακούμε Κώστα και μια χαρά. Οπότε είμαστε κομπλέ πάνω. Και φυσικά official Dano σου λέει και την καλησπέρα μου και εγώ. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση που δέχτηκες από μένα για να μπορέσεις να είσαι εδώ στο κανάλι για να μας πεις δύο πραγματάκια και εσύ από τη δικιά σου την πλευρά. Φυσικά ξέρεις ποιο είναι το θέμα μας. Άλλωστε αυτό μας τυρανάει τον τελευταίο καιρό και αυτό μας κάνει να έχουμε ίσως νεύρα, ίσως διάφορα να λέμε κατά καιρούς. Και αυτό μας φαίνει και μια εκνευριστικότητα ή έναν εκνευρισμό που ουσιαστικά μας κάνει να φερόμαστε λίγο διαφορετικά και από τη δικιά μας τη μεριά σαν επαγγελματίες και από τη δικιά μας τη μεριά σαν ατμιστές και σαν απλοί άνθρωποι που έχουμε ήδη σταματήσει τις δουλειές μας. Και ξέρεις πόσο βασικό είναι αυτό για μια οικογένεια να μην μπορεί να συντηρηθεί ή μάλλον να μην μπορεί να βγάλει χρήματα αυτόν τον καιρό για να συντηρηθεί. Θέλω να μου πεις μια πρώτη αίσθηση για τον ιό. Μια πρώτη αίσθηση. Από την αρχή δηλαδή όταν παρουσιάστηκε γενικά και στην Κίνα αλλά και μετά ήρθε στην Ελλάδα, ποια ήταν η αίσθησή σου, ποια είναι αυτή η αίσθηση που έχεις εσύ? Κοίτα να δεις. Στην αρχή έκανε ένα μεγάλο μπαμ ο ιός. Από το Φλεβάρι που οι Κινέζοι πήγαν για διακοπές που έχουν κάθε πρώτη Φλεβάρι και μετά δεν επέστρεψαν καθόλου στις δουλειές τους, φαινόταν ότι ήταν κάτι σημαντικό. Αυτό που δεν περίμενε ο κόσμος είναι ότι από την μικρή Γουχάν της, την επαρχία της Γουχάν της περιφέρειας Χουμπέι θα φύγει αυτός ο ιός και θα μεταφερθεί σε όλο τον πλανήτη. Εκεί είναι που και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θυμίζω στις 14 Γενάρη, εξέδωσε ένα ανακοινωθέν και λέει ότι οκ, δεν τρέχει και τίποτα. Θα μου πείτε, ήταν η πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε αστοχία? Όχι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα όταν έχεις να κάνεις με έναν αόρατο εχθρό και έχεις μείνει σε 10 χρόνια πριν σε κάτι θερμομετρήσεις στα αεροδρόμια, αυτό δεν σταματάει. Μάλιστα. Απ' την άλλη, επειδή έχω διαβάσει πολύ φαρσαλινό και ξένες επιστημονικές αναλύσεις αυτό το διάστημα, δεν υπάρχει χώρα που μπορεί να αντέξει το σύστημα υγείας της μια πανδημία. Την καλύτερη χώρα, την πιο οργανωμένη που έχει το κορυφαίο σύστημα υγείας, δεν μπορεί να αντέξει. Γιατί δεν είναι δυνατόν τα νοσοκομεία να χωρέσουν εντατικές περιπτώσεις, βαριές περιπτώσεις νοσηλείας ταυτόχρονα. Το μεγάλο πρόβλημα του κορονοϊού και αν θέλετε η μεγαλύτερη διαφορά με την κοινή γρήπη, πέρα από το ότι μεταδίδεται πάρα πολύ πιο εύκολα, είναι ότι σου δίνει σε πολύ μικρό χρόνο νεκρούς, διασωληνωμένους και βαριά νοσηλευωμένους. Αυτοί όλοι πρέπει κάπου να πάνε. Τώρα, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, ας πούμε, τα πράγματα ήταν που ήταν τραγικά σε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ξέρουμε ότι έχει προβλήματα, το ξέρουμε ότι δεν έχει προσωπικό, το ξέρουμε ότι δεν έχει μονάδες εντατικής θεραπείας. Και τώρα φανταστείτε σε ένα τέτοιο σύστημα να κληθεί να δοθεί μάχη και δόξα τω Θεώ ειλικρινά που είναι κάτι Ράμπο με λευκή ποδιά και πράσινη και μπλε στα νοσοκομεία, μιλάω τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους νοσηλευτές, όσο και για τους οδηγούς ασθενοφόρων που δώσαν όχι την ψυχή τους, εγκατέλειψαν, αν εμείς
πρέπει να μένουμε σπίτι, αυτοί μένουν νοσοκομείο. Έχουν δώσει τεράστιες μάχες και όλο αυτό έχει φέρει ένα αποτέλεσμα που με ένα σαθρό σύστημα υγείας καταφέρνουμε και δεν πέφτουμε κάτω. Άρα ο κορονοϊός για μένα είναι μια απειλή. Έχει 5-10 κανόνες που πρέπει να κάνεις αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ο τρόμος, ο πανικός. Αν θέλεις, ο άνθρωπος φοβάται κάτι απροσδιόριστο, κάτι άγνωστο. Ναι. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι εννοώ? Θα πρέπει να αποκτήσεις προσωπική ατομική υγιεινή, ένα το κρατούμενο, και να τσεκάρεις στις συναλλαγές που κάνεις έξω από το σπίτι, όταν μπεις στο σπίτι, ή δυνατόν να αφήσεις τα μικρόβια εκτός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η καραντίνα γίνεται από τους περισσότερους για τις ευαίσθητες ομάδες. Μάλιστα. Και ευαίσθητες ομάδες δεν είναι μόνο οι ανοσοκατασταλμένοι, δηλαδή αυτοί που έχουν μειωμένη άμυνα στο ανοσοποιητικό του σύστημα, στον οργανισμό τους, επειδή είναι καρκινοπαθείς, επειδή είναι μεταγγιζόμενοι με αίμα. Μιλάμε για όλους τους ηλικιωμένους που έχουν προβλήματα υγείας λόγω ηλικίας. Τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον πεθερό μου, την πεθερά μου, τον παππού, τη γιαγιά. Αυτούς πάμε να προστατεύσουμε. Γι' αυτό λοιπόν και η καραντίνα και για τις μικρότερες ηλικίες αφορά τις μετακινήσεις. Και στην τελική ανάλυση αυτή η καραντίνα δεν είναι και καραντίνα-καραντίνα. Είναι ουσιαστικά απαγόρευση άσκοπης κυκλοφορίας. Για να μην γελιόμαστε. Όταν μπορώ να πάω στη δουλειά μου, όταν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ, μπορώ να πάω στο γιατρό, στο φαρμακείο, μπορώ να πάω στο νοσοκομείο κάποιον που χρειάζεται, τότε αυτό σημαίνει πάω γιατί έχω ένα σκοπό. Λίγο δεν μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα στα πάρκα, γιατί εντάξει, είμαστε και λαός ο οποίος είμαστε δράση-αντίδραση. Του λες να πάει δεξιά, πάει αριστερά. Κλασικό παράδειγμα, ο πατέρας μου που από το Γενάρη του είχα πει μην πηγαίνει στο καπί. Κλείσαν τα καπί, πήγανε στους καφενέδες. Εσύ πάνω μου φοβάσαι γενικά όσο αφορά με αυτό το θέμα του κορονοϊού ή έχεις κάποια άλλη εντύπωση γι' αυτόν? Κοίτα να δεις. Διαπιστώνω βέβαια από μια πληθώρα δημοσιευμάτων ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις. Έχουμε μάλλον χωριστεί. Κάποιοι είναι που τον φοβούνται και κάποιοι άλλοι που τον σνομπάρουν. Πιστεύεις σε κάτι τέτοιο ή ότι υπάρχει? Όποιος, θα το πω όπως το είπα στην αδερφή μου. Όποιος το σνομπάρει τον ιό και ακούει λίγο κάποιες φωνές από το otinanenews.blogspot.com, ας πούμε, θα μπορεί, αν θέλει να το τεστάρει αυτό ότι δεν φοβάται, να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο και να δώσει ένα φυλάκι σε κάποιον ο οποίος νοσεί. Να το πω κομψά. Αυτά είναι σε επίπεδο από καραγκιοζηλίκη μέχρι ανευθυνότητα. Εγώ λέω το εξής, ο μεγαλύτερος φόβος για μένα, επειδή έχω 20 άτομα προσωπικό, ήταν να μην υπάρξει μία περίπτωση στην εταιρεία, γιατί ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να το ελέγχει με άλλο τρόπο, αλλά όταν καλείσαι να είσαι σε μία αλυσίδα τροφοδοσίας, καταστημάτων που οφείλουν να μείνουν ανοιχτά, υποχρεούνται κατ' εμέ, γιατί είναι βασικότατη ανάγκη τα ατμιστικά προϊόντα σε όλους εκείνους τους πρώην καπνιστές που πρέπει να παραμείνουν πρώην καπνιστές, τότε οφείλεις να ελαχιστοποιήσεις το ρίσκο από το ότι έρχονται κάποια άτομα και πρέπει να βγάλουν μια παραγωγή, κάποια άτομα να κόψουν κάποια τιμολόγια, κάποια άτομα να είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο άγχος μου. Και γι' αυτό εφήρμοσα λοιπόν εκεί κάποια μέτρα προστασίας του στυλ. Αν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα, δεν έρχεσαι για δουλειά. Τέλος. Δεν έρχεσαι και δεν με νοιάζει κιόλας αν πάσε με άδεια αναρωτική ή όχι, το καλύπτω εγώ. Ο κόσμος από κάτω λέει ότι είπαμε, λέει, η Ελλάδα κρατιέται από το φιλότιμο των δυνάμεων υγείας, το φιλότιμο των σωμάτων ασφαλείας, το φιλότιμο όλων των Ελλήνων. Εγώ νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί παρόλο που μερικοί, ας πούμε, βλέπεις ότι σνομπάρουν ή κάνουν δείχνουν, από την αρχή μέχρι και τώρα, αυτό που μας έχει κρατήσει και έχουμε φτάσει να μην έχουμε τόσα πολλά κρούσματα είναι ότι, παρόλο που εμείς δεν ακούμε, όπως και ένας έφηβος, στην πραγματικότητα όμως υπακούμε στο τέλος και ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατόν πιο καλύτερα. Και έτσι νομίζω και έχω και αυτή την ιδέα. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης, ενώ λέει που μένει στη Γερμανία, που ζω, λέει, μένω, λέει, στη συγκεκριμένη πόλη που η μετανοσοκομεία είναι άδεια. Καταλαβαίνετε έτσι.
Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς για ποιο λόγο το λέει. Την άδεια δεν έχουν δηλαδή περιστατικά ή κάτι άλλο. Θέλω να μας το εξηγήσει αυτό. Και... Ναι, αυτό θα ήταν σημαντικό να μας το εξηγήσει, γιατί και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το τελευταίο δεδομένο που έχω, ας πούμε, από τη Γερμανία είναι ότι καλπάζει η ιστορία. Τώρα μιλάμε για νοσοκομεία τα οποία είναι νοσοκομιάρες. Είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο ποσοστό μεθ εντατικής θεραπείας, δηλαδή μονάδων ανακατοίκους, ανά 100.000 κατοίκους, δεν θυμάμαι το νούμερο, αλλά είναι το μεγαλύτερο σε όλες τις αναλύσεις που έχω διαβάσει, και τα νοσοκομεία είναι άδεια, μάλιστα. Και θέλει να γεμίσουν ο Μανώλης. Το λέω με αγάπη. Δεν το νομίζω αυτό. Απλά μήπως λέει κάτι άλλο και είχε και πιο πάνω κάποια συζήτηση ή τέλος πάντων θα το δούμε στην πορεία. Θα μας πει, θα μας απαντήσει. Α, Σωτήρη με λέει στην πόλη που έχει τα περισσότερα κρούσματα. Πριν μια εβδομάδα νοσηλεύτηκε η γυναίκα μου για άλλο λόγο και δεν είχαν ούτε ένα περιστατικό. Αυτό είναι καλό. Ναι, και ίσως. Αν δεν έχουν προσβληθεί 65, 70, 75, 80, 85 ετών άτομα, είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό. Και στην Καστοριά που γύρισαν από την έκθεση μόδας λοιπόν, ήταν 15 μέρες και γυρίσανε γύρω-γύρω στην κανονική του ζωή. Και ξαφνικά άρχισαν και σκάγανε τα κρούσματα το ένα πίσω απ' άλλο. Αυτό δεν λέει σήμερα τίποτα. Όπως και τα μέτρα, θέλω να είναι χωνεμένο αυτό. Τα μέτρα που έχουμε καραντίνα από τη Δευτέρα, δεν ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή. Πρέπει να φτάσει η επόμενη Παρασκευή, το επόμενο Σαββατοκυριακό, για να πούμε ναι, οκ. Okay, Το κρατάμε χαμηλά το παιχνίδι, το κρατάμε. Πιστεύεις ότι αυτή η καραντίνα που μας έχουν επιβάλει έπρεπε να γίνει έτσι? Ή ήταν κάτι πολύ σκληρό? Ήταν κάτι, ίσως μπορούσε να το κάνουν διαφορετικά? Θα σου πω. Σε λαό ο οποίος πειθαρχεί στα μέτρα, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει στις καφετέρες και τα μπαρ. Υπενθυμίζω. Κλείσαμε σχολεία, γέμισαν με 15χρονα οι καφετέριες. Κλείσαμε καφετέριες, γέμισαν τις παραλίες. Κλείσαμε τις ελεύθερες παραλίες. Κλείστηκαν, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια αντίδραση να παραβιάσω. Πώς είναι με τους νόμους στην Ελλάδα που πρώτα γίνεται το παράθυρο του νόμου και μετά γίνεται ο υπόλοιπος νόμος και όλοι πηδάνε από το παράθυρο. Πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε. Γιατί? Τα κρούσματα προσωπικά δεν μου λένε τίποτα. Και όπως έχει παραδεχθεί και ο ΕΟΔΗ, αυτά τα 800 που λέει, κάλλιστα μπορεί να είναι 15.000. Οι νεκροί και οι διασωληνωμένοι είναι μετρημένα κουκιά. Υπάρχουν. Το σκεπτικό που, αυτό που είπες δηλαδή ουσιαστικά πριν, μάλλον αυτό που σε είπα, έτσι, απ' έξω, ότι το σκεπτικό ότι δεν με πιάνει τίποτα, εσύ πώς το αντιλαμβάνεις? Ότι πραγματικά είναι μια... γιατί ξέρεις, το επαναλαμβάνω, γιατί έχω ακόμα κάποιους που μου έχουν στείλει και μηνύματα, αλλά και από ό,τι βλέπω και από εδώ, ότι δεν έχουν ακόμα χωνέψει ο λόγος που έγινε αυτό. Και συνεχίζω την ερώτησή μου με το στήλο ότι γιατί τώρα και γιατί με αυτόν τον ιό και γιατί όχι και με τις γρήπες τον ιό και αυτό που είχαμε περάσει και το 2009 και γιατί και γιατί και γιατί έχουν αυτές τις απορίες. Και από τη μια μεριά είναι και δικαιολογημένες, γιατί από τη στιγμή που έχουμε περάσει ήδη και κάποιους άλλους, έχουμε ήδη φάει στη μάπα και κάποιους άλλους ιούς, γιατί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για αυτό τον ιό? Υπάρχει κάτι που ο ιός έχει ένα χαρακτηριστικό που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η καθολική καραντίνα αναχώρα? Παιδιά, κάτι το οποίο μεταδίδεται πάρα πολύ πιο εύκολα από τη γρήπη, α, κάτι που δίνει πνευμονική ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια και σε οδηγεί ντουγκρού σε μονάδα αυξημένης φροντίδας ή μονάδα εντατικής θεραπείας, εφόσον έχεις και προβλήματα υγείας, οφείλεις να το περιορίσεις. Όταν όλοι μας, γιατί είμαστε Ελλάδα, θέλω να δούμε λίγο και το στήσιμο της ελληνικής κοινωνίας. Όταν εδώ σε Ελλάδα έχουμε παππού ή γιαγιά, είτε μέσα στο σπίτι, είτε σε διπλανό σπίτι και τα παιδιά λίγο babysitting να κυκλοφορήσουν να πάνε για ψώνια οι νεότεροι, τα ζευγάρια τα 30-50 ως 50, εδώ αν δεν γινόταν έτσι καραντίνα και δεν υπήρχε όλη αυτή η πλήση εγκεφάλου αναφορικά με το θέμα ότι
πρέπει να προσέξουμε τους μεγάλους, mm-hmm. θα γινόταν χαμός από ηλικίες 70, 80, 85. Και έχουμε πολλούς. Είμαστε ένας γερασμένος λαός, είμαστε μαζί με την Ιταλία αρκετά γερασμένοι, το ίδιο και η Γερμανία, απλά η Γερμανία έχει το εξής διαφορετικό. Έτσι και πει η καγκελάριος Α, 60-70 εκατομμύρια πόσοι είναι οι Γερμανοί, λένε Α. Εδώ λοιπόν, όταν πει ο άλλος Α, θα πούμε Β. Αν πει ούτε το Α ούτε το Β, θα πάμε στο Γ. Είμαστε λίγο αντιδραστικοί σε λαός. Γιατί κουβαλάμε DNA από τα 400 χρόνια. Ναι. Τι γνώμη όμως έχεις εσύ για το Θανάση που λέει ότι εγώ πιστεύω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τρομάξανε τους πάντες με αυτό που έγινε στην Ιταλία και επειδή ήξεραν ότι οι Έλληνες είναι ανεύθυνοι και γι' αυτό πήραν τόσο αυστηρά μέτρα. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, έτσι είναι, ότι δεν πήραν μόνο σε εμάς αυτά τα αυστηρά μέτρα, τα πήραν όλες οι χώρες. Όσες τουλάχιστον είχαν τεράστιο πρόβλημα ή τουλάχιστον προσπάθησαν όσο το δυνατόν να μειώσουν τον αριθμό των κρουσμάτων. Εγώ να παραδεχτώ ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τρομοκρατία. Στάνταρ, εξορισμού, το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Γίναν χθες και προχθές και σήμερα και 100.000 έλεγχοι. Τα μέσα προέβαλαν τους 170-180 τέλος πάντων που φάγανε πρόστιμο. Γιατί δεν είχαν τα χαρτιά, γιατί κυκλοφορήσαν ελευθέρας και τα λοιπά. Φανταστείτε τώρα τα κανάλια να προβαλάνε ότι «Α, ξέρετε, έχουμε στα 10 εκατομμύρια 9.999.100 υγιείς». Μάλιστα. Ίσως είναι η πρώτη φορά που η υπερβολή και η τρομοκράτηση των μέσων γίνεται για καλό σκοπό, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ακούμε 10, κρατάμε τα 3 ουσιώδη. Δηλαδή, όταν έφτασε σήμερα το απόγευμα ο Τσιόδρας να πει μέχρι και κανόνες ατομικής υγιεινής για το σπίτι και για όσους έχουν ύποπτο κρούσμα ή ασθενή, ο Τσιόδρας κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Δεν τον αγαπάω, δεν τον αγιοποιώ, δεν. Είναι ένας τύπος όμως που ακούς 10 πράγματα και πας παρακάτω και μιλάει στον απλό πολίτη, σε εκείνον τον πολίτη που είναι 90 ετών και τον καταλαβαίνει ή είναι 20 ετών και τον καταλαβαίνει. Είναι υπέρμετρο γιατί είναι υπέρμετρη απειλή. Και δεν είναι απειλή γιατί θα πεθάνει 1 εκατομμύριο, που λέει και ο Χίος θα πεθάνουμε όλοι. Όχι. Είναι γιατί αν γλιτώσουμε το σύστημα υγείας, μειώνοντας τον αριθμό των ασθενών στη μονάδα του χρόνου, δηλαδή υπάρχει αυτό το μπες-βιές, νοσούν και χρειάζονται νοσοκομείο 50 και 20 αναρρώνουν και βγαίνουν και αδειάζουν οι θέσεις και γίνεται αυτό, θα χωρέσουμε όσοι χρειαστούμε το σύστημα υγείας. Μάλιστα. Τόσο απλά. Τόσο απλά όμως, το μεταξύ ο Μανώλης συνεχίζει και λέει, δείχνουν στην Ιταλία φωτογραφία με φέρετρα και αυτές οι φώτος είναι από ένα ναυάγιο που έγινε το 2013. Υπάρχουν και τέτοιες παραπληροφορίες ότι προσπαθούν με κάποιον τρόπο να κάνουν τι με το να δείχνουν τέτοιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν είναι αληθινό αυτό ή όχι. Δεν ξέρω αν υφίσταται και αν ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Απλά εγώ διαβάζω τα μηνύματα του κόσμου από κάτω. Έχεις γνώση γι' αυτό? Όχι, παιδιά, δεν έχω γνώση από Ιταλία. Μίλησα με 2-3 συναδέλφους στην Ιταλία και την περασμένη Παρασκευή είχαμε και μία βιντεοκλήση από 12 χώρες. Και ο ένας από την Ιρλανδία, ο συνάδελφος που είναι ομολογός μου στην Ιρλανδία, νοσούσε σπίτι του, είχαν τελειώσει τα συμπτώματα και περίμενε άλλες 5 μέρες για να εξαφανιστούν. Η γυναίκα του, η οποία επίσης νόσησε, χρειάστηκε νοσοκομείο και έμεινε 5 μέρες στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Αυτά στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι φανταστικό, κάτι χολιγουδιανό που... παιδιά, για να κάνουμε μια μαγιά τώρα σε συνεργασία με τα μέσα, να τους κλείσουμε μέσα στο σπίτι. Θεωρώ ότι δεν κολλάει αυτό. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι παράλογο να σκεφτεί κάποιος έτσι. Αντιδραστικώς μας έχουν κάνει όλους εκεί πάνω, λέει, αυτοί που είναι εκεί πάνω, με τις αγαθοργίες που κάνουν. Έξω οι Έλληνες ακολουθούν το σύστημα που δουλεύει. Εγώ νομίζω ότι ισχύει αυτό, ότι πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα ξεψαρώνουμε. Μέσα εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά ξεψαρώνουμε, ενώ στο εξωτερικό οι αντίστοιχοι Έλληνες που υπάρχουν σε άλλες χώρες ακολουθούν το σύστημα και κάνουν αυτό ακριβώς που λέει και το σύστημα. Εντάξει, αυτό το βρίσκω και πολύ λογικό.
Να ξεκαθαρίσουμε για κάτι ακόμα. Ο ΙΤΑ 1, ΝΙ 1 που είναι 10 χρόνια τώρα αυτή η γρήπη, ΝΙ 1, ΝΙ 2, ΝΙ 3, whatever, υπάρχει εμβόλιο. Υπάρχει άρα εμβόλιο που δίδεται στις ευαίσθητες ομάδες που το κάνουν όλες οι ευαίσθητες ομάδες κάθε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, κάνουν και μία δεύτερη δόση το Γενάρη, Φλεβάρη, αν θυμάμαι καλά. Η γυναίκα μου έχει άσμα και το κάνει δηλαδή, τα παιδιά μου το κάνουν. Και είναι άλλες οι άμυνες που μπορείς να βγάλεις στη γρήπη και να είναι πολύ μετριασμένα τα συμπτώματα. Εδώ σε αυτόν δεν υπάρχει ούτε φάρμακο, γιατί είναι ιός. Τέλος, οι ιώσεις δεν παίρνουν φάρμακο. Και δεν υπάρχει και εμβόλιο. Εμβόλιο που θα δώσει εκείνη τη δύναμη των αντισωμάτων να αντιδράσει πολύ γρήγορα ο ιός. Γιατί και η μέθοπος εξήγησε ο άστοχος για το άτμισμα κύριος Βασιλακόπουλος σε μια εκπομπή που έβλεπα χθες, είπε το εξής: η μεθ σου κερδίζει χρόνο, τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή σου δίνει οξυγόνο και σου λέει πάρε χρόνο, βγάλε άμυνες. Βγάλε άμυνες και φάτωνε τον ιό. Είναι εσωτερικό, ο οργανισμός σκοτώνει τον ιό. Την καλησπέρα μου στη Μαρία την Κάπα, γεια σου Μαράκη, και την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά που έχουν μπει μέσα, Δημήτρη Αδάμου καλησπέρα. Την καλησπέρα μου λοιπόν και λοιπόν, μέχρι και ο δίθεν γιατρός που έκλαιγε στην Ισπανία το ξεπρόστησαν τελικά. Έχουν βγει και τέτοια πράγματα. Έχουν κάνει και απόπειρες ώστε να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί και να του δημιουργήσουν λιγάκι, ξέρεις, μια ανακατοσούρα γενικώς. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω και κάτι ακόμα που είπε ο Τάσος. Καλησπέρα Κώστα, μπορούμε να ρωτήσουμε τον Μπάνο αν συμφωνεί με το εργασιακό μέτρο το 50% μείωση κορώνα εργασίας. Ως εργοδότη με ρωτάει. Ως άλλο άνθρωπο που έχει μια γνώση πάνω σε αυτά, φαντάζομαι. Εγώ, ωραία. Για μένα η θέση μου στο μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας είναι προσέγγιση με την κοινή λογική. Αυτή τη στιγμή με μηδέν κυκλοφορία έξω στο δρόμο και με... Και μην κοιτάτε τώρα εμάς που έχουμε και μία... Θα έχουμε μία κίνηση. Περάσαμε μία εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολη. Είχαν κάνει όλοι προμήθειες και γενικά δεν υπήρχε πολλή δουλειά στα ατμιστικά καταστήματα γιατί όλοι είχαν προμηθευτεί για πολλές μέρες. Αλλά καταστήματα που πουλάνε ρούχα, παπούτσια, αναφέρω ενδεικτικά, τα οποία έχουν τζίρο μηδέν και έχουν ένα, δύο, τρία, πέντε άτομα εργαζόμενους. Από πού θα τα πληρώσουν? Υπάρχει πρόβλημα. Το πρώτο είναι λοιπόν να ενταχθούν σε αυτά τα μέτρα στήριξης. Εάν δεν ενταχθούν στα μέτρα στήριξης, υπάρχει αυτό το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας που λέει ότι σε έχω 50% μισθό, 50% ασφαλιστικές εισφορές και να μειώσω για να μην απολύσω. Αυτό θα πρέπει να είναι σε συνεργασία, σε σύνδεση το μέτρο μαζί με ένα κόμμα. Αν μπεις σε αυτό το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας για 1-2 μήνες, όσο περίπου θα διαρκέσει η καραντίνα αυτή η κατάσταση. Άρα, στη χειρότερη των περιπτώσεων, ο εργαζόμενος θα χάσει ένα αμηνιάτικο. Μισός μήνας τον Απρίλιο, μισός τον Μάιο. Ένα μήνα στους 14. Ιδιωτικός τομέας, μαζί με τα δώρα εννοώ. Πάμε τώρα να δούμε την επιχείρηση, τι κερδίζει. Ένα μήνα ασφαλιστικές εισφορές και μισθολογικό κόστος προς εργαζόμενους. Είναι μεγάλο το ζήτημα? Όχι. Σε μερικές περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει τζίρος, που είναι μηδέν το ζήτα εδώ και 10 μέρες, 15 μέρες, αυτός ο ένας μήνας μπορεί να είναι η απόφαση, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, το κλείνουμε το μαγάζι και όταν περάσει ο ιός θα σας ξανακαλέσουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποφευθεί. Αν θέλεις, και επειδή συζήτησα με πάρα πολλούς συναδέλφους, το μεγαλύτερο ζήτημα για όλους μας και γι' αυτό έχουμε κάνει τα πάντα προκειμένου να ενταχθούμε κι εμείς στα μέτρα στήριξης ως ανοιχτές επιχειρήσεις, αλλά στα μέτρα στήριξης για αυτούς τους δύο δύσκολους μήνες που όλοι αναμένουμε ότι στο Μάιο θα έχει τελειώσει αυτό το άσχημο περιστατικό του ιού, είναι το προσωπικό μας. Είμαστε επιχειρήσεις μικρές,
Τα καταστήματα λιανικής έχουν ένα, δύο, τρεις. Να το γυρίσουμε λιγάκι, να το γυρίσουμε λιγάκι, και ίσως και σε αυτό το σημείο είναι και μια καλή έτσι αρχή για να μπορέσουμε να μιλήσουμε περισσότερο για την οικονομική, ας πούμε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά καταστροφή που θα εφίσταται μετά από κάποιο καιρό, ίσως οι επιχειρήσεις. Θέλω να μιλήσουμε γενικά για το τι αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση των επιχειρήσεων. Θέλω να μιλήσουμε τι έχετε μέτρα πάρει για αυτή τη στιγμή στην καραντίνα που υφίσταται τώρα η χώρα και πολλά ακόμα. Οπότε περιμένω λιγάκι να δω κάποια πράγματα που γράφουν εδώ ο κόσμος για να μπορέσουμε να περάσουμε σε αυτό το σκέλος της συζήτησης. Θα περάσουμε, θα νομίζω, περάσουμε. Νομίζω είσαι ο πιο ικανός να μας απαντήσεις, γιατί σίγουρα 100% μας... Θέλω να γίνει κατανοητό ότι ακόμα και επιχειρήσεις που έχουν 20 άτομα, 30 άτομα, υπάρχει προσωπική σχέση. Δεν μπορεί τον άνθρωπο που σε στηρίζει με τη δουλειά του επί 1, 2, 3, 5 χρόνια, δεν θα του φερθείς απρόσωπα. Θα κοιτάξεις την καλύτερη δυνατή λύση βάσει των δυνατοτήτων σου. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχουν κλάδοι ρουχισμού, ένδυσης, υπόδυσης, γιατί το πρώτο πράγμα που θα κάνεις μετά το κορονοϊό δεν θα είναι να πας να πάρεις ρούχα και παπούτσια. Ωραία, πες μου ακριβώς έτσι έξω από τα δόντια, πόσο θα συμβάλλει αρνητικά στην αγορά, στην οικονομία γενικά, αυτή η κατάσταση καραντίνας που έχουμε εισέλθει, και όταν τελειώσει τέλος πάντων αυτό, πόσο αρνητικά έχει συμβάλλει στη ζωή μας και γενικά στη ζωή και τον δικιά σας, ας πούμε, σαν επιχειρηματίες, σαν επαγγελματίες, αλλά και στη δική μας. Κοίτα να δεις. Ουσιαστικά, το μεγαλύτερο πλήγμα, η μεγαλύτερη πρίκα και η μεγαλύτερη ζημιά του ιού θα είναι η οικονομική ζημιά. Ο ιός, με τον ΑΒ τρόπο, με μεγάλη πειθαρχία, θα τον περάσουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, είναι το πλέον σίγουρο πράγμα. Εκείνο που δεν μπορούμε να περάσουμε είναι η οικονομική ζημιά από τη μείωση του τζίρου, από τη μείωση των αποδοχών που θα έχουν οι εργαζόμενοι, αυτοί δηλαδή που κάνουν κατανάλωση, και σε αυτό πρέπει να παλέψουμε βάζοντας μέσα και τον παράγοντα του τουρισμού, που είναι αυτός που θα επηρεαστεί και είναι εξωγενής. Έχει να κάνει με αυτούς που θα έρθουν. Αν λοιπόν, το λέω πολύ απλοϊκά, αν η Ιταλία φτάσει τους 15.000 νεκρούς και η Ισπανία το ίδιο, ο τουρίστας, μετά τη δίνη του κορονοϊού, εφόσον η Ελλάδα έχει 500 νεκρούς, παράδειγμα, να είστε σίγουροι ότι θα το βάλει στο νου του για να μας επιλέξει. Είναι άκομψο και λίγο μω ακούγεται, αλλά σας μεταφέρω κάτι που συζήτησα και με άτομα από τον τουριστικό κλάδο, ότι πρέπει να περάσουμε αυρόχης ποσή την πανδημία, για να μπορέσουμε να ανατάξουμε τον τουρισμό, έστω και καθυστερημένα, χάνοντας το καθολικό Πάσχα που ήταν πάντα η έναρξη της τουριστικής περίοδου, και αν μας βοηθήσει και ο καιρός Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παρατείνουμε την τουριστική περίοδο, για να εισρεύσει νέο χρήμα. Από αυτό το νέο χρήμα εξαρτώνται πολλά. Μην ξεχνάμε ότι και η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε θα κόψω χρήμα, θα τυπώσουμε ευρώ κτλ. Αυτά είναι δανεικά και αγύριστα που λένε. Θα χρεωθούν. Το αγύριστα, τώρα η Ελλάδα για να μιλάει για αγύριστα, μόνο αγύριστα έχει. Χρωστάμε. Ακριβώς αυτό. Της Μιχαλούς. Αλλά... Απλά είναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα να μην τα μετρήσουν στα χρέη και να τα εξαιρέσουν προς στιγμή. Αυτό είναι δημοσιονομικά. Αυτά είναι δηλαδή του Σταϊκούρα. Επιπέδου στα εικούρα οι δουλειές. Για τον απλό λαό θα υπάρχει πόνος. Δεν το συζητώ, και για τις επιχειρηματίες. Και αν θέλουμε να δούμε και τον αθμιστικό κλάδο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 18 μήνες, 20 μήνες τώρα, που τυραννιόμαστε με μία μαύρη εγκύκλιο και μία δεύτερη εγκύκλιο της ΑΔΕ, με κάτι απαγορεύσεις μέτρων, με απαγορεύσεις πωλήσεων, και ακόμα δεν το έχουμε τελειώσει αυτό το πράγμα. Ωραία, δηλαδή... ας τα πάρουμε από την αρχή. Θέλω να μας πεις έτσι. Όσο θέλεις να μας πεις. Αρτιστικά καταστήματα και κορονοϊός. Καταρχήν για να πάρουμε έτσι λίγα και μια πρώτη γεύση και μετά θα περάσουμε σιγά σιγά και στις υπόλοιπες ερωτήσεις, γιατί σίγουρα από την αρχή πρέπει να τα αρχίσουμε, γιατί βλέπω ο κόσμος από κάτω έχει απειβδίσει σε πολλούς τομείς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή κάποιος είναι, ας πούμε, μάγειρας από ό,τι βλέπω, και δουλεύει σε τουριστικά
Και δεν ξέρει αν θα πιάσει και δουλειά φέτος. Είναι αβέβαιο, λέει, το μέλλον του. Ο Θανάσης, από την άλλη, που έχει ατμομάγα σου, λέει, τα καταστήματα αλλιανικής του ατμίσματος, αν παραμείνουμε, λέει, ανοιχτά με πόλεις φαντάσματα, που έτσι πρέπει να είναι, με μαθηματική ακρίβεια, το λουκέτο στις πόρτες μας δεν θα βρεθεί μπροστά μας, και αν δεν πάρουμε, λέει, λαμφρύς κτλ. Οπότε έχουμε ανασφάλεια, υπάρχει μια ανασφάλεια, υπάρχει μια αβεβαιότητα στο τι μελιγενέστε. Οπότε εσύ πες μας τι γίνεται στα ατμιστικά καταστήματα, λοιπόν, όσον αφορά με τον κορονοϊό. Καταρχήν με τα ατμιστικά καταστήματα. Θα πρέπει να πούμε ότι ο σύνδεσμος είχε αντανακλαστικά έγκαιρα. Αυτό που δώσαμε οδηγία σε όλα τα καταστήματα και το εφήρμοσαν, εκεί ήταν η μεγαλύτερη μαγιά, ήταν να τηρηθούν κάποια μέτρα αναφορικά με την προστασία της υγείας όλων, τόσο του προσωπικού των καταστημάτων όσο και των πελατών. Ήμασταν εκείνοι, λοιπόν, που είπαμε ότι, παιδιά, όπα, δοκιμαστήρια stop. Κάτι που μεταδίδεται με τον αέρα, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Δώσαμε, ενθαρρύναμε, αν θέλεις, τις εναλλακτικές μεθόδους πώλησης, τις εξ αποστάσεως, όπως είναι το e-shop και η τηλεφωνική παραγγελία. Που δώσαμε οδηγία με την έννοια πια, όταν ένα ολόκληρο κράτος και ο λαός και όλοι παλεύουμε για το μένουμε σπίτι, να μην χρειάζεται να βγει από το σπίτι κάποιος για να πάει να πάρει. Το οποίο είναι νόμιμο, βεβαίως, γιατί φανταστείτε και στη βεβαίωση τύπου Β υπάρχει το προμήθεια πρώτης ανάγκης προϊόντων, που είναι πρώτης ανάγκης όταν είσαι εξαρτημένος από την νικοτίνη να πάρεις ατμιστικά προϊόντα. Πολύ. Και κάπου εδώ έγινε και μια παρεξήγηση ότι εγώ είπα, ξέρω εγώ, είμαι ενάντια στα ανοιχτά καταστήματα. Ανοιχτό κατάστημα με κανόνες υγιεινής υψηλούς είναι ένα ασφαλές κατάστημα. Επίσης, κάποιος ο οποίος θα κλείσει το φυσικό κατάστημα και θα δουλεύει μόνο πωλήσεις εξ αποστάσεως, και αυτός είναι ασφαλείας υψηλής η λειτουργία του. Έχει ασφαλή λειτουργία. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι θα πρέπει να δούμε λίγο το μεγαλύτερο πλάνο και να δούμε ότι θα έχουμε μια διάρκεια 2 μηνών. Άρα, ό,τι αποφασίσουμε, όποιον τρόπο λειτουργίας να αποφασίσουμε, θα πρέπει να βλέπουμε 2 μήνες, 8 εβδομάδες αυτό το πράγμα. Τι γίνεται τώρα με την ελαχιστοποίηση του κόσμου που κυκλοφορεί έξω? Το να έχεις ένα φυσικό κατάστημα και να είσαι στημένος 8 ώρες ή 10 ώρες, όπως ήσουν πριν, ενδεχομένως να μην έχει νόημα. Τηλεφωνικά ραντεβού για παραλαβή από το κατάστημα της παραγγελίας. Courier για αποστολή next day, την επόμενη μέρα στον πελάτη. Αυτά όλα μπορούν να λειτουργήσουν. Κάποια φυσικά καταστήματα έχουν και ένα άγχος που διατυπώθηκε και πρέπει να το μεταφέρω. Είναι πάρα πολλοί ατμιστές που είχαν συνηθίσει να πηγαίνουν στο κατάστημα, ξέρεις, φτιάξε μου την αντίσταση, βάλε μου την αντίσταση, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Η δικιά μας η παρένεση ήταν, παιδιά, φτιάξε στο YouTube εκπαιδευτικά βίντεο, βρείτε ξένα βίντεο και υποτιτλίστε τα, να δώσετε τη δύναμη στον άλλον από το σπίτι του να μπορεί να αυτονομηθεί. Είμαστε ένας ατμιστικός κλάδος που έχουμε και αντιστάσεις να κάτσει να στρίψει ο άλλος και βαμβάκια. Και DIY συμπυκνωμένα αρώματα να φτιάξει τα υγρά του. Να πάρει το ένα, να πάρει το άλλο. Να παραγγείλει από το e-shop του καταστηματάρχη. Του Μίτσου, του Κώστα, του Γιάννη, του Λάκη. Της Μαρίας, της Ελένης. Δεν θα έχει πρόβλημα ο ατμιστής για να φέρει προϊόντα. Πάνω από την άλλη όμως, να σου πω την αλήθεια, τον τελευταίο καιρό έχω ακούσει ακόμα και από επαγγελματίες, αλλά και από κόσμο ατμιστές, ότι προτιμάει να πάει στο φυσικό κατάστημα παρά να παραγγείλει από το ίντερνετ. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, και όλοι οι καταστηματάρχες το έχουν διαπιστώσει, κάποιοι τουλάχιστον, ένα-δύο τουλάχιστον που έχω συζητήσει μαζί τους, ότι προτιμούσαν να πάνε στο κατάστημα παρά να παραγγείλουν από το ίντερνετ. Κοίτα να δεις, υπάρχει δύναμη της συνήθειας. Μην ξεχνάμε ότι το κατάστημα δεν είμαστε ένα κατάστημα ρούχων που θα το επισκεφθείς μόνο για να αγοράσεις το ρούχο. Τα περισσότερα ατμιστικά καταστήματα έχουν αναπτύξει προσωπικές επαφές με τους πελάτες τους. Ήταν το στέκι τους. Ήταν το περνάω να πω και δύο κουβέντες, να πιω και ένα καφεδάκι. Ναι, αλλά τώρα βέβαια δεν είναι τα ίδια πράγματα. Δεν μιλάμε για την ίδια
φάση όμως, γιατί όταν υπάρχει πρόβλημα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή ούτε για καφέ δεν θα πας, αλλά ούτε με διαπροσωπικές σχέσεις, επαφές κλπ. Δεν θα μπορέσεις να έχεις. Οπότε είναι δωρονάδωρο να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση. Σαφώς. Σαφώς και μάλιστα υπήρξε ισχυρή σύσταση ότι όχι απλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε το 1/10 τετραγωνικά που έθεσε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και το 2 μέτρα απόσταση, να μπαίνει ένας πελάτης μέσα και αν μπορούμε να τον εξυπηρετούμε και στην πόρτα, φίλε μου, τι θα ήθελες, να στο φέρω. Και όλα αυτά με γνώμονα την προστασία της υγείας τόσο του προσωπικού, γιατί να ξέρετε ότι αυτοί που ανοίγουν τα φυσικά καταστήματα, οι συνάδελφοι, δεν είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν. Το καλύτερο θα ήταν να κάθονται σπίτι. Για να το ανοίγουν και να παίρνουν αυτή την απόφαση, έχουν κάποια ισχυρή πίεση για να το κάνουν. Δεν είναι τα τσογλάνια προς Θεού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πελατολόγιο με ιδιαίτερες ανάγκες που τους ξέρουν. Κάτι θα ξέρουν λοιπόν για να παίρνουν αυτή την απόφαση. Από εκεί και μετά, πολλοί συνάδελφοι κινήθηκαν σε εντελώς άλλη, σε άλλο κλίμα και είπαν, όπα, stop, τη στιγμή που σου δίνω τηλεφωνική παραγγελία, τα ξέρεις τα προϊόντα, μπαίνεις στην ιστοσελίδα μου, μπαίνεις στο e-shop μου, αγοράζεις, παίζεις μπαλίτσα, την κάνουμε τη δουλειά και θα σε δω μετά τον κορονοϊό ξανά. Από κοντά να σου φίξω το χέρι. Εσύ το βλέπεις λάθος, σαν κίνηση που θα κάνει ο επαγγελματίας, ώστε να, και για να διαφυλάξει την ασφάλεια μάλλον των εργαζομένων του, γιατί άμα τους έχει εκεί φαντάσου θα έχει και τον ούτε εκεί, και μετά όλο αυτό με το να χρειαστεί να πολυμάνει, να κάνει να δείξει, ίσως και αυτό κάποιοι δεν θα μπορέσουν να το κάνουν όπως πρέπει να το κάνουν, και αυτό δεν πρέπει να γίνει μια φορά, φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνεται σε όλο αυτό το διάστημα τακτικά. Το λάθος, εσύ τι νομίζεις? Το λάθος δεν βρίσκεται ούτε στα ανοιχτά φυσικά καταστήματα που τηρούν κανόνες υγιεινής και έχουν προσαρμόσει την πολιτική εξυπηρέτησή τους πάνω στα νέα δεδομένα του κορονοϊού, ούτε σε εκείνους που πολλούν εξ αποστάσεως. Το πρόβλημα έγκυται σε εκείνους τους νταμιτζανόπουλους, οι οποίοι άνοιξαν τα φυσικά καταστήματα, γιατί μπορούν να δουλέψουν οι νταμιτζανόπουλοι μόνο με ανοιχτά φυσικά καταστήματα, οι οποίοι δίνουν το ό,τι να είναι υγρό άνευ ετικέτας, για να είναι και ελευθέρας βοσκής. Πέσα Χρυσόστομο. Α, όχι. Σαφώς. Ελευθέρας βοσκής, και πάνε οι ατμιστές εκεί και αγοράζουν αυτά τα προϊόντα, τα αγνώστου πατρός προελεύσεως και τα αρέστα, με πρώτες ύλες που... Και σε αυτή την περίοδο, και σε αυτή την εποχή, και σε αυτή την εποχή, που έχουμε προβλήματα, που λένε ότι ακόμα και εκεί που θα πιάσει το πόμολο δηλαδή. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να αντιληφθεί κάποιος ότι αυτά τα mix grill των νταμιτζανοπουλέων, να κάτσει να σκεφτεί μήπως ανεύθυνα για τον ίδιο μου τον εαυτό έκανα τόσο καιρό που πήγαινα στον νταμιτζανόπουλο για να προμηθευτώ ένα ατμιστικό υγρό που μου έλεγε ότι είναι το πιο ζιουζίτσου, το καλύτερότερο. Δεν είμαστε αγορά με τυποποιημένα προϊόντα όπως είναι τα τσιγάρα. Δεν είμαστε αγορά που είμαστε καθαριστικά, που είναι όλα τυποποιημένα. Είμαστε μια αγορά που έχουμε μια ευχέρεια λόγω του DIY. Εδώ έχει παραγίνει το κακό. Και έχει παραγίνει το κακό με τον κάθε νταμιτζανόπουλο. Θα το ξαναλέω, είναι ορισμός που τον έχω καθιερώσει πρώτος. Έχω τα πρωτεία σε αυτό. Λοιπόν, ο οποίος πάει ο ατμιστής ή παίρνει τηλέφωνο και λέει, ξέρεις, θέλω 120 ml από το υγράκι που έχει φράουλα και κρέμα και μέντα και ευκάλυπτο. Άσε, του λέει, παίρνα σε μισή ώρα να σου δώσω. Αυτό το υγρό, ποιος το φτιάχνει, με τι το φτιάχνει, πώς το φτιάχνει και γιατί επιτέλους δεν πάει ο Χριστιανός να φτιάξει ένα εργαστήριο, αφού είναι τόσο καλός μάστορας, να φτιάξει ένα εργαστήριο, να το ξέρουμε. Με φοβίζεις πάρα. Όλα βέβαια θα αλλάξουν τον Απρίλιο. Με φοβίζεις. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για αυτό. Θα πάμε και στα νομοθετικά. Θα πάμε, αλλά θα το αφήσουμε λίγο αργότερα αυτό, γιατί έχει ζουμί αυτή η υπόθεση. Οπότε μείνετε, παιδιά, γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε και για τα υγρά, για τον Απρίλιο και μετά. Αλλά προς το παρόν όμως θέλω να μου πεις αυτή την περίοδο πάνω, αυτή την περίοδο όμως, ποιο είναι καλύτερο, εσύ ποιο προτείνεις, το φυσικό κατάστημα ή τις εξ αποστάσεως παραγγελίες? Για σένα, κατά τη γνωτική σου τη γνώμη. Τη στιγμή που είμαστε μια Ελλάδα και δεν είμαστε USA να έχουμε
2.000 χιλιόμετρα μήκος πλάτος χώρας και μπορεί κάποιος να τα πάρει next day μέσω ενός courier, εγώ, αν είχα κατάστημα, δεν έχω κατάστημα λιανικής, είμαι καθαρά χοντρική και παραγωγή, θα επέλεγα την λειτουργία εξ αποστάσεως. Προσωπικά σαν πάνος μιλάω τώρα. Και ο λόγος είναι ότι θα είχα ήσυχο το κεφάλι μου ότι δεν θα θέσω σε επικινδυνότητα τους δικούς μου ανθρώπους, την οικογένειά μου, και δεν θα θέσω και από δικιά μου ενδεχόμενη ασυμπτωματική κατάσταση τους πελάτες μου σε κάποιο κίνδυνο. Αν ήμουν αναγκασμένος να ανοίξω και το φυσικό μου κατάστημα, γιατί είχα αρκετούς πελάτες που θέλαν βοήθεια. Αλλά πιστεύω ότι αν δώσουμε τη μάχη στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, όλα τα καταστήματα φτιάχνουν βιντεάκια, κάνουν τα hand check, σούπα μου πες. Καθίστε φτιάξτε βίντεο, παιδιά. Καθίστε φτιάξτε βίντεο. Ναι, ξέρεις πως αλλάζει η αντίσταση. Έτσι, τη βγάζεις από εδώ, την ξεβιδώνεις, βγάζεις αυτό. Πάνω. Υπάρχει μια ερώτηση που οπωσδήποτε θέλω να πατήσεις έξω από τα δόντια. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Απόστολος τη ρωτάει και λέει: γιατί ο ΣΕΠΑ, λέει, αφού ξέρει τους Νταμιλιανόπουλους, λέει, και δεν τους κάνει όμως μια καταγγελία για να κλείσουν αυτά τα μαγαζιά. Δεν έχετε αυτό. Δεν έχετε αυτή τη δύναμη να το κάνετε. Δεν έχετε αυτό το καθήκον να το κάνετε. Ή τουλάχιστον αυτό να το απομονώσετε. Θα σου πω. Ήδη έχει ληφθεί μια απόφαση. Τη συζητήσαμε ότι θα πρέπει να απομονωθούν. Και η απομόνωση έχει να κάνει και σε επίπεδο τροφοδοσίας. Καταρχήν, κοίταξε. Εννοείται ότι δεν θα πούμε ονόματα, αλλά ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Υπάρχει γνώση σε αυτό ή απλά το λέτε, το υποθέτετε. Κοίτα να δεις. Μερικές φορές έχουμε μέχρι και αντιμιστές να μας στέλνουν φωτογραφίες. Ωραία. Μάλιστα. Αν σου κάνει αυτό. Μάλιστα. Μερικοί Νταμιτζανόπουλοι είναι και προκλητικοί. Δηλαδή, όχι καρφώνονται, φάτσα κάρτα ας πούμε. Σηκώνουν φωτογραφίες στο Facebook και όχι μόνο. Αυτά όλα έχουν επεξεργασία από πίσω. Δεν μένουν έτσι. Άρα το δεν κάνουμε καταγγελίες δεν πολύ ισχύει. Πέτρο, το πρόβλημα είναι ποιο. Ότι είναι μια κατάσταση τώρα που είναι καραντίνα. Πέτρο, δεν μπορεί άλλο. Το Μάιο δεν θα υπάρχουν και υπάρχουν πολλοί λόγοι και ασφαλιστικές δικλείδες που θα λειτουργήσουν εναντίον αυτών των φαινομένων. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική τελείωσε ως περιπέτεια τέλη Φλεβάρη. Σταμάτησαν τα δημοσιεύματα. 6 μήνες τυρανιόμασταν για κάποιους άλλους Νταμιτζανόπουλους με χασισέλεα στην Αμερική. Εγώ λέει, θα το ξαναγράψω. Εν τω μεταξύ βάζω μια ανατελεία προσωρινά και λέμε, και μάλλον διαβάζω τις φράσεις του Πέτρου και λέει, εγώ λέει, θα το ξαναγράψω. Πάνω. Γίνε πιο συγκεκριμένος και όχι λάσπη στον ανεμιστήρα. Εγώ από τη διά μου τη μεριά θέλω να πω όμως ότι εδώ δεν είμαστε αυτοί που θα... Τι εννοεί λάσπη στον ανεμιστήρα. Είμαστε οι δικαστές, τέλος πάντων. Αυτά μπορείτε να τα πείτε στο σύλλογο μέσα, στο σύνδεσμο μέσα, να τα συζητήσετε και να τα βρείτε και ποιοι είναι και λοιπά. Αλλά εννοεί ότι επειδή έχεις πει για τους Νταμιλιανόπουλους, λέει... Χρειάζεται να πεις και ονόματα, να τους ονοματίσεις για να μπορέσουν να μην είναι όλοι μέσα σε αυτούς ή τουλάχιστον να μην είναι γενικό το... Θα το κάνω με άλλο τρόπο και θα δείτε. Δεν χρειάζεται να ονοματίσω. Είναι απλό. Και κάτι ακόμα. Μαγαζί το οποίο γυρνάει και σου λέει θα στο φτιάξω εγώ και παίρνα σε μισή ώρα είναι Νταμιτζανόπουλος. Χρειάζεται άλλη διευκρίνηση. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για τις νικοτίνες. Μιλάνε συνέχεια κάτω στο chat για νικοτίνες, ότι υπάρχουν μαγαζιά, καταστήματα, τέλος πάντων, πάνε νικοτίνες που δεν ξέρει κανείς τι είναι και από πού είναι, λέει, η σκούφια τους. Πουλάνε υγρά είτε 12 μιλιγκράμμ είτε 3 μιλιγκράμμ, ίδια τιμή. Ο ΣΕΠΑ, γιατί δεν τους κλείνει όλους αυτούς. Έχουμε πρόβλημα, λέει, και με νικοτίνες στα βαρελιά. Τι είναι αυτό πάλι, καινούριο ή παλιό, ή υφίσταται και δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Πρώτο το κρατούμενο, υπάρχει νικοτίνη φαρμακευτική. Που έχει πάει από πέρσι το Μάιο στο Θεό η τιμή, ένα το κρατούμενο. Και υπάρχει και νικοτίνη Β, η technical grade που λέγεται, η οποία θα πάει για φυτοφάρμακα σε τρίτου κόσμου χώρες που δεν έχει απαγορευτεί ακόμα ως βιοκτόνο, για να σκοτώνει τα μικρόβια στα φυτά. Δεν σε ακούμε, έχει κάνει κάτι και έφυγε το μικρό... Α,
Για μίλα τώρα. Ούτε πάλι κάτι έγινε στη σύνδεσή σου στο καλώδιο. Έπιασε το μικρόφωνο και κάτι έγινε στο μικρόφωνο. Το ακούμπησες. Όχι, στο μικρόφωνο πάνω. Ναι, αυτό. Για μίλα. Όχι, κάπου δεν κάνει σύνδεση το μικρόφωνο σου. Όχι από αυτό, από το μικρόφωνο μπροστά. Για μίλα. Ταυτόχρονα. Όχι, γαμώτο. Για, σήκωσε το πιο ψηλά. Περιμένουμε λιγάκι τον πάνω να... παιδιά, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και ό,τι θέλετε να μάθετε. Για μίλα πάνω. Όχι, όχι, δεν μπορούμε ακόμα να σας ακούσουμε. Ό,τι χρειάζεται να πείτε και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε είναι η στιγμή τέτοια που μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια, μέχρι να βρούμε τον τρόπο να... Όχι, δεν σας ακούμε. Δεν σας ακούμε ακόμα. Όχι ακόμα. Κάτι έγινε όταν έπιασε στο μικρόφωνο. Έπιασε το μικρόφωνο και ακούστηκε κρακ, κρακ, κρακ και... Για μίλα, μιλά ταυτόχρονα. Δεν κάνει καλή σύνδεση. Δεν κάνει καλή σύνδεση στο μικρόφωνο. Εκεί πάνω. Κάτι που δεν κάνει σύνδεση. Ή έχει φύγει κάτι καλά καλώδιο. Όχι. Βγάλε το από το βίσμα και ξαναβάλει το. Για να μιλήσω τώρα. Μίλα. Όχι. Πάλι τα ίδια. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Δυστυχώς δεν έκανα το. Α, τώρα ακούσε. Τώρα ακούγομαι. Ακούγεσαι χωρίς βέβαια, ναι. Τώρα ακούγεσαι όπως ακουγόσουνα χωρίς τα μικρόφωνα. Δεν πειράζει, μίλα μας έτσι. Παιδιά, λίγο υπομονή, εντάξει. Μισό λεπτάκι. Όχι, ακούγεσαι καλά. Καλά. Για μίλα, για μπες. 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει, για μίλα, κανονικά, άρχισε τη ζήτηση και να σου πω άμα έχουν πρόβλημα το κόσμο από κάτω και μετά θα το αλλάξουμε. Ωραία. Λοιπόν, πού ήμασταν? Στον Νταμιτζανόπουλο. Λοιπόν, ο Νταμιτζανόπουλος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δίνει τα υγρά χύμα στο κύμα, χωρίς ετικέτα, χωρίς τίποτα. Η νικοτίνη λοιπόν, εκεί ήμασταν. Έχει δύο καθαρότητες. Ο Κινέζος που προμηθεύει νικοτίνη αβαβά, γιατί η νικοτίνη δεν μπορεί να την πάρει ένα κατάστημα λιανικής, δεν έχει κανένα λόγο να την πάρει με τιμολόγιο. Ναι. Είναι την παίρνει μόνο παραγωγή και χημικά εργαστήρια και εμπόριο χημικών. Τι πιστοποιητικά έχει, τι καθαρότητα έχει, ποιος τη βλέπει, ποιος την ελέγχει, ποιος εγγυάται. Στην DPD όλα τα ακτινιστικά υγρά οφείλουν να χρησιμοποιούν φαρμακευτική νικοτίνη. Φαρμακευτική καθαρότητα νικοτίνη. Και αυτό δεν είναι μόνο μία δήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ιχνηλατούμενο, γιατί αν έρθει αύριο το Γενικό Συμβούλιο του Κράτου, θα μου πει: Ελλάδο, φέρε μου τα τιμολόγια νικοτίνη. Ναι, φέρε μου και τα πιστοποιητικά παρτίδα για κάθε αγορά που έχει κάνει. Ορίστε πάντα. Όχι μόνο σε μένα, σε κάθε Έλληνα παραγωγό που έχει δηλωθεί. Αυτό λοιπόν, ο Νταμιτζανόπουλο, αφού είναι τόσο καλό μάστορα και κάνει τόσο γευστικά υγρά. Γιατί αφού φτιάχνει υγρά δεν πάει να φτιάξει μια εγκατάσταση μικρή. Και να πει, εδώ είμαι παιδιά, τηρώ τις διαδικασίες. Τι στείλει τις διαδικασίες, κάπου υπάρχει λόγος. Γιατί αν όλα ήταν καλά, θα το είχε κάνει. Τώρα, γιατί συγκοντάρουν αρνηστές αυτό το Νταμιτζανόπουλο, είναι ο μη υπολογισμός του τι συμφέρει την υγεία τους, ένα, και το κόστος. Γιατί τελικά όταν ο Νταμιτζανόπουλος τους φτιάχνει κάτι που είναι 12 και τελικά είναι 3, δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Έχουν γίνει και αυτά. Έχουν γίνει περιστατικά που υπάρχει Νταμιτζανόπουλος, μου το είπαν γιατί αφορούσε τα δικά μου τα μπούστερ, και ενώ το μπούστερ ήταν ήδη ανοιχτό από τον προηγούμενο πελάτη και πέταγε τα μπουκαλάκια σε ξεχωριστό καλαφάκι, έκανε με το στόμα ότι τα είχα σπάει για την ασφάλεια. Εδώ είναι το εξήγητο. Εδώ είναι του δράματος η γενέτειρα. Γι' αυτό οι εξαποστάσεως πωλήσεις στο εξασφαλίζουν αυτό. Δεν έχει να αρχίσουμε τα ηχητικά εφέ. Ένα και ένα κάνει δύο. Φίλε μου, τι δεν ξέρεις. Υπάρχουν τόσες ομάδες στο Facebook. Πώς φτιάχνεις υγρά, πώς θα αναμειγνύεις, calculators. Τα πάντα όλα υπάρχουν. Είμαστε ένας κλάδος που είμαστε στημένος πάνω στο διαδίκτυο. 10 χρόνια τώρα στο διαδίκτυο δουλεύει αυτός και δίνει γνώση. Γιατί να μην κάτσω να δω, να μάθω, να έχω την αυτονομία μου. Εκείνο το ζήτημα, το μεγάλο.
Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη το Lord, στον Τίμη. Την καλησπέρα μου στον Πέτρο τον Darth. Σε είδα, Πέτρο μου, και πιο μπροστά, αλλά το προσπέρασε γιατί είχαμε μια συζήτηση, οπότε με την πρώτη ευκαιρία ήθελα να σου το πω. Και καλησπέρα βέβαια στον Γιάννη τον Greece Vape Stories, που τι κάνεις φιλαράκι. Λοιπόν παιδιά, ό,τι χρειαστεί να μάθετε και ό,τι θέλετε να μάθετε και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, εδώ είμαστε. Αλλά συνεχίζω όμως εγώ με την φράση του Απόστολου που λέει: εγώ πάντως λέει αυτό που ξέρω και λέω, και σαν συμβολή στον πρόεδρο, είναι ότι αν. Καταρχήν δεν έχει έρθει με την ιδιότητα του πρόεδρου απόψε, ήρθε με την ιδιότητα του Atmos Lab, αλλά δεν πειράζει. Λόγω ότι έχει και αυτή την πείρα, τον εκμεταλλευόμαστε. Είναι ότι αν δεν αυτοκαθαριστεί ο σύλλογος τέτοια φαινόμενα συνήθως, το επόμενο βήμα είναι να έρθει κάθαρση από τρίτο κράτος. Τι θέλει ο ποιητής. Κατανοητό. Μακάρι να έρθει και από το κράτος. Και εν μέρη θα έρθει και από το κράτος, εν μέρη θα γίνει και από το σύλλογο. Άργησε, ναι. Γιατί είχαμε να παλέψουμε πάρα πολλά. Είχαμε να παλέψουμε για επιβίωση. Και θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο στις 9 κανονικά έπρεπε να έχουμε κλείσει άπαντες με αυτά τα νομοθετικά μέτρα. Έχει γίνει τιτάνια προσπάθεια από τους επαγγελματίες, έχουν καταθέσει ψυχή. Έχουν περάσει τρομερό άγχος. Γιατί να είμαστε συνέχεια στην πουστιά, ρε Πούστιν. Γιατί να είμαστε συνέχεια σε αυτό, δηλαδή να προσπαθούμε όσο δυνατόν να βγάλουμε χρήμα μέσα από τέτοιες. Γιατί έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Θα σου το πω απλά. Πάντα ο επιτίδιος και ο ΑΕΡΙΤΖΙΣ είναι πρώτων εξελίξεων. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Να ορίστε που τα βλέπουμε μπροστά μας. Τα βλέπουμε μπροστά μας πάνω, ότι κάποια στιγμή αυτό θα έρθει πούμερα και θα έρθει και θα ισοπεδώσει την αγορά. Θα γίνουν πράγματα και θαύματα στο τέλος. Και πόσο το δυνατόν, όταν βρισκόμαστε και σε μια τέτοια κατάσταση τώρα που όλοι είναι με τα νεύρα τους έτσι, ξέρεις, σηκωμένα έτσι, τα μαλλιά τους και γενικά έχουν τα νεύρα τους, λίγο τους ακουμπήσεις θα σε δαγκώσουν. Γιατί είναι λογικό αυτό, γιατί είμαστε μέσα σε μια καραντίνα και η αγορά έχει. Παγώσει. Οπότε φαντάσου και όλο αυτό που θα περάσουμε και περνάμε με τέτοιους επιτίδιους, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό γενικά για όλους μας. Και για εμάς που εμείς είμαστε αναγκασμένοι να ατμίζουμε ό,τι ατμίζουμε από αυτούς, και εσείς από την άλλη χάνετε κάποια χρήματα ή τουλάχιστον χαλάει η αγορά σας από αυτούς. Δεν είναι το χάνουμε χρήματα. Το ξαναλέμε. Επειδή διαβάζω και εγώ το chat τώρα και λέμε από Βουλγαρία είναι οκ, okay, από Αγγλία είναι οκ, okay, από Ισπανία είναι οκ. Okay. Δεν υπάρχουν νικοτίνες εδώ στην ελληνική αγορά. Δηλαδή θα τρελαθώ. Θέλετε να δούμε τι πλήρωνε ένας καπνιστής όταν καπνιζε. Γιατί αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης. Θέλετε να δούμε τι πληρώνει ένας καπνιστής που παίρνει νόμιμα προϊόντα ακόμα και μετά το φόρο. Η διαφορά με το κάπνισμα το κανονικό είναι πάνω από 30-40%. Α, θέλει να είναι στο 70% κάτω. Δηλαδή, αν κάπνιζε, θα πήγαινε στη Στουρνάρη να πάρει παράνομα τσιγάρα με 2 ευρώ το πακέτο για να τα βάλει μέσα. Εδώ πήγαμε στο άπνισμα για την υγεία, το υπενθυμίσω. Δεν πήγαμε για χόμπι να πετάξουμε drone για να βγάλουμε φωτογραφίες και βίντεο το τοπίο. Το βασικό πράγμα που κάνει το άπνισμα είναι να μειώσει τη βλάβη. Γι' αυτό το λέμε τώρα τόσα χρόνια, αυτό που λέει το Public Health England, 95% ασφαλέστερο. Το λέμε γιατί πρέπει να τηρούνται διαδικασίες. Και δόξα τω Θεώ, εν αντιθέσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι ο PAS-East δεν μπορεί να βγάλει προϊόν στην αγορά. Θα πρέπει να έχει διαδικασίες, αναλύσεις τοξικολογικά, να δηλώσει τις συστάσεις των συστατικών κάπου. Και όλο αυτό με το φόρο και την DPD που έγινε ανάκατα εδώ στην Ελλάδα, που ξεκίνησε πρώτα ο φόρος και μετά η DPD, ανατινάχθηκε το σύμπαν με τα αρώματα που έγιναν τελικά ατμιστικά προϊόντα, αλλά που δεν είναι ατμιστικά υγρά να έχουν όλες αυτές τις προδιαγραφές. Και κάπου χάθηκε η μπάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, αυτή λέει η Νταμιτσανόπουλη όμως αναγκάζουν λέει, την αγορά να παίζει με μαύρο μπούστερ και αυτά τα δύο μαζί σκοτώνουν την αγορά. Τι έχεις να πεις? Γι' αυτό θα κοιτάξουμε να πατάξουμε τους Νταμιτσανόπουλους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τους πατάξεις από χτες. Ειλικρινά όμως. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Γιατί δεν το κάνεις όμως. Γιατί δεν το κάνετε. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν. Υπάρχει τρόπος. Θα σου πω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Από 15 Οκτώβρη, γιατί κοίταξα λίγο το ημερολόγιο,
που γράφω τις συναντήσεις με παράγοντες εκεί του Υπουργείου κτλ. Από 15 Οκτώβριο έχουμε συμφωνήσει για μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα βοηθήσει σε αυτή την πάταξη. Στο ότι πλέον όποιος έχει να κάνει με άπνισμα θα είναι καταγεγραμμένος, θα είναι νόμιμος, θα είναι. Σε τσιμπήσαμε να έχεις προϊόν το οποίο δεν είναι δηλωμένο και εσύ να μην είσαι δηλωμένος. Μαύρος όφης που σε έφαγε. Πολύ ψηλά πρόστιμα, καταγραφή πλήρης, ώστε να ξέρει σε αυτό το μητρό που θα είναι μάλιστα και διαθέσιμο στο κοινό ότι αυτό το κατάστημα είναι δηλωμένο και νόμιμο για να πουλάει αγνηστικά προϊόντα. Αυτό μπορεί να φαντάζει μικρό. Δεν είναι καθόλου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, των ελέγχων της αγοράς, και αυτό το ζήσαμε τον Οκτώβριο στις αρχές που έστειλε εκείνο το μαύρο το χαρτί, το τμήμα Β, που έλεγε ψάξτε ατμιστικά υγρά με βιταμίνη Ε και με ταυρίνες και καφεΐνες, ήταν το εξής, ότι έφτασε το έγγραφο στην περιφέρεια, στην κατατόπους περιφέρεια στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, και οι υπάλληλοι δεν είχαν κατάλογο με τις επιχειρήσεις, βγαίναν λοιπόν στον δρόμο και όπου έλεγε ηλεκτρονικό τσιγάρο, μπαίναν μέσα. Το οποίο είναι τραγικό. Σε επίπεδο να ρωτήσω εγώ, να ρωτήσω λιγάκι, γιατί βλέπω μια αναταραχή. Να ρωτήσω έτσι λιγάκι για να παίξω τον δικηγόρο του διαβόλου ή τουλάχιστον να παίξω τον πολύ ανόητο. Μπορεί κάποιος που έχει κατάστημα να πουλάει τη δικιά του νικοτίνη, το δικό του μπουστεράκι? Θα το πάρουμε έτσι, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Να πουλάει κάποιος. Έχω εγώ ένα κατάστημα, ρε παιδί μου. Εντάξει, από το μάγαζο. Μπορώ εγώ με κάποιο τρόπο να κάνω. Να πουλάω δηλαδή τις δικές μου νικοτίνες στα δικά μου μπουστεράκια με οποιαδήποτε, ας πούμε, πανεπιστημία, με τη δικιά μου ετικέτα, ας πούμε? Μπορείς, εφόσον τηρείς τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ποιες είναι αυτές πάνω? Μήπως, γιατί θα πούνε μετά, ξέρεις, θα πούνε μετά ότι εγώ είναι φιλαράκι, τις πουλάω, αλλά τηρώ τους κανόνες. Εσύ το ξέρεις. Οι προϋποθέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Κατά πρώτον, βάζεις ετικέτα επάνω με τα στοιχεία σου. Τόσο απλά. Ό,τι γίνει ή αν σου τσιμπήσουν για έλεγχο, υπάρχει μια επωνυμία η οποία είναι υπεύθυνη για αυτό το προϊόν και το τι περιέχει μέσα. Ένα δηλαδή, ουσιαστικά είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις αυτό. Από τη στιγμή που θα δημιουργήσεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Μα γιατί γράφουμε τις ετικέτες και γράφουμε τα στοιχεία του παραγωγού ή του διανομέα όταν είναι σαν το προϊόν? Ωραία. Τώρα, όταν συζητάω για τέτοιο πράγμα, δεν συζητάω για το αν δίνει με απόδειξη κάποιο ή δίνει άνευ αποδείξεως. Εδώ συζητάω ότι δίνει έτοιμο υγρό 60-80% ml, το οποίο είναι Black Sabbath, εντελώς. Black Sabbath, όχι αναφορικά με το φορολογικό κομμάτι. Δεν επισέρχομαι σε αυτό. Εγώ κοιτάζω μόνο τη σύσταση, το περιεχόμενο και την προέλευση. Και ποιος τελικά είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, αν ο χι ατμιστής εμφανίσει πρόβλημα. Γιατί αυτό που δεν θέλω σε καμία περίπτωση είναι κάποιος ατμιστής να φάει αλλεργιογόνο. Και μην πάμε μακριά, κάποιος παίρνει λεμονόπιτα, λέω εγώ τώρα. Το λεμονόπιτα έχει λιμονένιο μέσα. Το λιμονένιο είναι αλλεργιογόνο. Κάποιος που έχει αλλεργία στο λιμονένιο και δεν υπάρχει ετικέτα για να αναγράφει περιέχει λιμονένιο, πρόσεξε, μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργική αντίδραση και το ατμίσει, ενδεχομένως να φύγει για το σωτηρία. Και αν φύγει για το σωτηρία, ξέρεις τι θα γίνει μετά, θα βγουν όλοι αυτοί οι πνευμονολόγοι που τις τελευταίες μέρες παράγουν έργο στον κορονοϊό και θα σκίσουν το άτμισμα. Και αν σκίσουν το άτμισμα, υπάρχουν 2.000 επιχειρήσεις και κάποιες ακόμα χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν θα αφορά καθόλου τον κορονοϊό. Αυτό συζητάμε τώρα. Το θέμα υγείας. Αφήστε όλα τα άλλα. Αφήστε το φορολογικό. Το φορολογικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα απ' όλα η υγεία. Αυτό που λέμε και για τον κορονοϊό. Το δεύτερο λοιπόν. Μετά την ετικέτα με τα στοιχεία του παίχτη που φτιάχνει το juicy, είναι ότι είναι δεδομένο πως δεν μπορεί να βάλει ετικέτα σε υγρό νικοτινούχο, το οποίο είναι πάνω από 10 ml. Γιατί το απαγορεύει ο νόμος. Άρα πώς φτιάχνει 30, 50, 60, 100 ml έτοιμο υγρό και τον πουλάει? Είναι παράνομο εξορισμού. Το τρίτο είναι ότι αυτή η συνταγή ζύου ζύτσου 5 ντάνου πανέμορφη υγράρα πρέπει, εφόσον έχει καταδεθεί φάκελος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι δώσανε εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ανάλογα το μέγεθός τους και τους κωδικούς που κατέθεσαν, για να κάνουν τις αναλύσεις εργαστηριακές στο υγρό και στον ατμό, να έχουν τοξικολογική ανάλυση για κάθε συστατικό και μείγματος και να το δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει ο φάκελος.
Από πού και ως πού λοιπόν αυτοί θέλουν να παρακάμψουν όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνανε για την προστασία του καταναλωτή και να μπορούν να πουλάνε και να εμπορεύονται αυτό το προϊόν στην αγορά. Ο ατμιστής δεν είναι ο φουλ ενημερωμένος για τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές. Αλλά απ' την άλλη, θα πρέπει να κοινωνήσουμε και αυτή την πληροφορία στους ατμιστές ότι, φίλε μου, ξέρεις γιατί δεν βάζει ετικέτα? Γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει την ετικέτα. Γιατί από πίσω είναι ξεναγωαπέλιο ο τύπος. Γι' αυτό στο δίνει χωρίς ετικέτα και στο δίνει φθηνότερα. Και τώρα πάμε να δούμε το φθηνότερα σε σχέση με την υγεία. Πώς το ζυγίζεις εσύ? Γιατί εγώ το ζυγίζω πάρα πολύ ψηλά, γιατί μπαίνει μέσα μου αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε για ένα βραχιολάκι που αν κοπεί, OK, δεν τρέχει μία, θα πάρω άλλο βραχιολάκι. Και συζητάω την αλλεργία, γιατί για μένα αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, γιατί το αλλεργικό σοκ σε αλλεργικό άτομο στην παρούσα φάση και γενικότερα εκτός κορονοϊού είναι κάτι το οποίο είναι ύπουλο. Και αν σε βρει κοντά σε νοσοκομείο, κοντά σε κάποιο κέντρο, σε φαρμακείο που μπορείς να πάρεις το αντιαλλεργικό εκεί την ένεση, έχει καλός. Αν δεν το έχεις, μπορεί να καταλήξεις σε πολύ βαριά κατάσταση. Λοιπόν, μπορείς, λέει, να κάνεις αγωγή από όπου θέλεις, ίδια μάρκα από Ευρώπη κάνει 4 ευρώ, από Βουλγαρία, Τουρκία, Πολωνία 2 ευρώ, ανάλογα πόσο σου κόβει, λέει, το κεφάλι. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που αγχώνουν τον κόσμο, έχουν κάποιες απορίες που γενικά αυτές οι απορίες πολλές φορές μας φέρνουν λιάκι και σε αυτό που εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή και συζητάμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ θέλω να μου πεις ότι αυτό που έχεις και σου είχα ρωτήσει και σένα πιο παλιά, ότι το άτμισμα βάσει με τον ιό, και επανέρχομαι σε αυτό γιατί ήρθε μια ερώτηση αλλά την ξέχασα να σε ρωτήσω, έχει σχέση, έχουμε κάποια σχέση άτμισμα και ιός? Γιατί ακούστηκε και αυτό και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά με το κάπνισμα και τον ιό, αλλά και με το άτμισμα και τον ιό. Τι γίνεται με αυτό? Βγήκανε περίπου 5, αν θυμάμαι καλά, μελέτες, οι οποίες τις συγκέντρωσε ο Βαρσαλινός και έβγαλε ένα ρεζουμέ, μια συστηματική ανάλυση, όπως λέγεται, όταν εξετάζεις τα δεδομένα από πολλές έρευνες που υπάρχουν. Εκεί λοιπόν διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει σχέση του καπνίσματος με την νόσηση, καταρχήν με τα κρούσματα και κατά δεύτερον με τους θανάτους. Mm-hmm. Αυτό που διατυπώθηκε από πάρα πολλούς πνευμονολόγους, ότι οι καπνιστές είναι σε πιο επικίνδυνη κατάσταση από ότι ο μέσος πληθυσμός, στηρίχθηκε σε μία έρευνα 5 ατόμων που κυκλοφόρησε και έβγαλε αυτό το συμπέρασμα, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το δείγμα. Τώρα, όταν έχεις 450.000 κρούσματα και εσύ έχεις πάρει 5, το συμπέρασμά σου είναι πολύ περιορισμένο σε ισχύ. Από εκεί και μετά θα πρέπει να γυρίσουμε πριν τον κορονοϊό. Όταν ήμασταν καπνιστές, όλοι ξέρουμε ότι το αναπνευστικό μας είχε δεχτεί ζημιά. Ήμασταν με πιο ευαίσθητο αναπνευστικό. Με κοινή λογική πάω τώρα, δεν είμαι γιατρός εγώ. Όταν κόψαμε το κάπνισμα, ανακτήσαμε σε ένα χρονικό διάστημα αρχή, άλλος 3 μήνες, άλλος 6 μήνες, άλλος 1 χρόνο, ανακτήσαμε σημαντικά την αναπνευστική μας λειτουργία και λέω το λαχάνιασμα, που μπορεί εύκολα κάποιος να το καταλάβει ακροατής, την ευκολία να ανέβεις σκαλιά, να κάνεις δουλειές. Άρα, σε επίπεδο καπνιστή και ατμιστή, ο ατμιστής έχει καλύτερη αναπνευστική λειτουργία. Να πάμε για το ότι δεν παίρνει την κάπνα μέσα του τσιγάρου, να έχει μειωμένο οξυγόνο στο αίμα, να έχει μονοξίδιο εκεί μπλοκαρισμένη την αιμοσφαιρίνη. Έχει καλύτερη κλινική εικόνα ο ατμιστής σε σχέση με τον καπνιστή και αυτό είναι κάτι γενικό, δεν αφορά μόνο το κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύνδεση ατμίσματος και κορονοϊού. Και αυτό γιατί όταν έχεις ένα κρούσμα που παίρνει στοιχεία για να δεις τη θνητότητα και πόσους βαρύς ασθενείς στέλνεις στη ΜΕΘ, δεν θα τον ρωτήσεις. Είναι φυσιολογικό, είναι λογικό να μην τον ρωτήσεις αν άτμιζε ή κάπνιζε. Υπολείπεται αυτό σε παράδειγμα.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι πέντε μελέτες. Και μιλάμε τώρα ότι τρέχει αυτό από 15 Γενάρη. Πρακτικά είμαστε στους 2 μήνες, 2,5 μήνες και βγήκαν αυτές οι πέντε οι μελέτες από επιστήμονες που εξετάζουν και αυτό το παράγοντα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή, έκανε ο Χαρσαλινός ότι το 36% που κάπνιζαν στη Βουχάν, στην Κίνα, που ήταν η μητρόπολη του ιού για πολλές εβδομάδες, έπρεπε να απαντά και στα κρούσματα. Αλλά στα κρούσματα ήταν μόλις 14% οι καπνιστές. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα «Α, κάπνισε για να μην είσαι στα κρούσματα». Αυτό λέει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Γιατί αν στα κρούσματα στους άντρες ή στις γυναίκες είχαμε 80% καπνιστές και 20% μη καπνιστές, τότε αυτό, ναι, θα έδινε ένα σήμα. Τώρα απλά μιλάμε ότι δεν υπάρχει κάποια σύνδεση. Θα βγουν πάρα πολλά δεδομένα, τρέχουν πάρα πολλοί εξελίξεις, μα τρέχουν περισσότερο τα κρούσματα και η αξιολόγηση των δεδομένων αυτή μπορεί να βγει το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο κάνει. Γιατί είναι τεράστιος όγκος. Βλέπετε να βγαίνουν κυρίως μελέτες που αφορούν τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, την ενίσχυση του οργανισμού να νικήσει τον ιό ουσιαστικά και μελέτες που έχουν να κάνουν με το πώς μεταδίδεται, πόσο ζει εκτός σώματος. Αυτά τα στατιστικά θέλουμε ακόμα χρόνο να τα βγάλουμε. Ναι, αλλά αυτά όμως, αυτά τα στατιστικά μπορεί να θέλουν χρόνο όμως πάνω μου, αλλά αυτή τη στιγμή όμως το βλέπεις άλλωστε ότι και ακόμα και σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή πάλι υπάρχουν κάποιοι που λιδωρίζουν το άτμισμα για κάποιο λόγο. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε μια απάντηση. Έχουν δώσει βέβαια απαντήσεις κατά διαστήματα, αλλά την καλησπέρα μου στον Νεκτάριο το Ζαφύρι, καλησπέρα στη Μάρο, καλησπέρα στα παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε παιδιά. Ναι. Γι' αυτό το υπογράμμισα Μάρο, λέει να το ρωτήσει ο Κώστας τι είπε η Μάρο, ότι, συγγνώμη παιδιά γιατί τρέχει το chat και δεν καταλαβαίνω. Χριστό, πού είσαι Μάρο, ξαναπες το λιγάκι γιατί βλέπω ότι μάλλον είναι πολύ ψηλά και δεν το είδαμε. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, δίναμε λέει 200-250 λέει στο Φεροκάφ στα τσιγάρα και τώρα λέει που δίνουμε 50-60 ευρώ λέει, το μήνα για ατμό, κοιτάμε λέει να γλιτώσουμε και κανένα μπουστεράκι. Να πάμε λέει στα 40 ευρώ την από ο καθένας όπως νομίζει. Να σου πω κάτι Κώστα, θα μεταφέρω ενός συναδέλφου την ατάκα σε ένα σεμινάριο που είχε γίνει στην Αθήνα. Προλάβαμε και κάναμε το σεμινάριο στην Αθήνα, να δούμε κάποια στιγμή μετά τον κορονοϊό και στη Θεσσαλονίκη. Προλάβαμε λοιπόν να πούμε το εξής. Στη συζήτηση που ακολούθησε, είπε την εξής ατάκα, η οποία είναι σπουδαία, και μην το πάρετε κυριολεκτικά, δείτε το λίγο με μεγαλύτερη, ευρύτερη έννοια. Αυτή τη στιγμή το άτμισμα αποτελεί το αντίδοτο στις ασθένειες που συνδέονται για αυτό το προϊόν συζητάμε. Σε αυτό το προϊόν λοιπόν πάμε να ψηρίσουμε τη Μαϊνού και να δούμε ποιος πουλάει το φθηνότερο. Σε κάτι που αφορά την υγεία δεν θα πας στο φαρμακείο και θα πεις θέλω το φθηνότερο φάρμακο. Θα πεις θέλω το φάρμακο που θα κάνει τη δουλειά. Το άτμισμα, ξαναλέω. Γιώργο Γκρίς, τι λες, τι είναι αυτά που λες. Κάτι πιο στρολάει άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Λοιπόν. Για το άτομα συμμετοχή. Ναι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Χίλιοι, καλή φορά. Ναι, αλλά εγώ δεν νομίζω να είναι τόσοι. Κάποιο με τρολάει τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Είναι και πολλοί που βλέπουν το βίντεο κατόπιν. Ναι. Δεν πιστεύω να υπάρχουν τόσοι. Που είναι πάντα επίκαιρο. Ναι, για πες. Λοιπόν. Το άτμισμα, ο κύριος ρόλος του είναι να σε κρατάει μακριά από το κάπνισμα. Δεν είναι ούτε το να κάνουμε τα αντιμάνια τα τεράστια, ούτε να γίνουμε ζαχαροπλάστες. Το θέμα είναι να μένεις μακριά από το τσιγάρο. Αν κάτι σε κρατάει από το τσιγάρο, λοιπόν, θα πρέπει να του δώσεις την αξία που του αρμόζει. Και δεν είναι θέμα ακριβού. Περάσαμε φάσεις με ακριβά μόντ, το 300 ευρώ, το 200 ευρώ. Εγώ έκοψα το κάπνισμα με ένα EGO T το 2011 που το πλήρωσα 120 ευρώ και μία απλή συσκευή που χάλασα και 5 που κάμισα και 10 μπλούζες από τις διαρροές. Με κράτησε όμως μακριά από το κάπνισμα. Για μένα
είχε ανεκτήμητη αξία. Εντάξει, αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια μασημένη καραμέλα που τη λέμε πάντα. Και ίσως κάποιες φορές γίνεσαι και γραφικός, λέω, όταν το λες. Γιατί με άκαπνος. Δεν λέω για σένα, μιλάμε γενικά όταν το αναφέρουμε κάτι τέτοιο, ότι ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι κάναμε πριν και πόσα εμείς χαλάγαμε πριν και μετά αργότερα και πόσα χαλάμε τώρα. Και όλο αυτό έχει έρθει σε μερικούς και τους φαίνεται λίγο γραφικό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι κακά τα ψέματα. Ρωτήσε, λέει Μάρο, συγγνώμη που σε διακόπτω για ακόμη μια φορά, αλλά έτσι θα πάει απόψε όπως το βλέπω, γιατί είσαι ένας χήμαρος, οπότε χρειάζεται λίγο να σε διακόπτω. Με ξέρεις δηλαδή ουσιαστικά. Ρώτησε, λέει η Μάρο, δύο λεπτά λίγα για παιδιά, ρώτησα, λέει, τι είναι η αλληλική ουσία και πώς λέγεται και αν περιέχεται σε όλες τις νικοτίνες. Ανάφερες μια αλληλική ουσία, αλλά αυτή νομίζω ανάφερες μόνο εσύ από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι θυμάμαι, ήταν το, το lemon oil. Αλλά δεν νομίζω να έχεις πει κάτι άλλο. Έχεις πει κάποιο άλλο συστατικό. Δεν έφερα σαν παράδειγμα. Ναι, αυτό δεν υπάρχει νομίζω. Υπάρχει κάποια αλλεργική ουσία που υπάρχει μέσα στην νικοτίνη που μπορεί να φέρει πρόβλημα. Όταν η νικοτίνη δεν είναι φαρμακευτικής καθαρότητας, δηλαδή πάνω από 99% καθαρότητα και είναι 85% ή 90% καθαρή, το άλλο 10% είναι κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν, όταν είναι σε φυτοφάρμακο, δεν επηρεάζει, δεν πανάχει μέσα νετροζαμίνες που είναι ισχυρά καρκινογόνες ουσίες. Δεν θα πάθει καρκίνο το φυτό, δεν παθαίνει καρκίνο το φυτό. Αν λοιπόν πάρει κάποιος και χρησιμοποιήσει τη β' διαλογής, γιατί πιστέψτε με, από τη στιγμή που διπλασιάστηκε η τιμή σε μία νύχτα που σταμάτησε η Κίνα τις εξαγωγές νικοτίνης στις 6 Μαΐου πέρσι, το 2019, πολλά email ήρθαν από Κίνα και ξέρεις, φίλε, έχω νικοτίνη να σου στείλω κτλ. Αλλά όταν έφτανες, φίλε, δεν με ενδιαφέρει γιατί είσαι λίγο ταλιμπανίσκος και δεν είσαι χημική βιομηχανία, δεν έχεις πιστοποιητικά, άλλαζε το κόλπο. Θέλει προσοχή. Όλη η παραγωγή, ανεξαιρέτως η επώνυμη παραγωγή, σε Ελλάδα και Ευρώπη, θεωρώ ότι ακολουθούν την νομοθεσία, την DPD, που λέει φαρμακευτικής καθαρότητας. Είναι βασικό. Φαρμακευτική καθαρότητα σε γλυκερίνη, σε προπυλενογλυκόλη, σε νικοτίνη. Και κοινοποιημένα τα άρωματα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Και όλα αυτά από μπαίνει μια ετικέτα με τα στοιχεία του παραγωγού και του διανομέα και πλέον, αν τσεκαριστεί από έλεγχο του Γενικού Υγειονομικού του Κράτους ότι δεν η ετικέτα είναι αναντίστοιχη με το περιεχόμενο, μετά υπάρχει χοντρό πρόβλημα. Γι' αυτό λέω η ετικέτα είναι μεγάλο ζήτημα στο προϊόν. Ότι είναι αυθινού. Δεν μας νοιάζει αν αυτός είναι μικρός, καινούριος, παλιός, μεγαλύτερος. Μας νοιάζει ότι κάποιος υπάρχει ο οποίος λέει εγγυώμαι ότι μέσα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν αυτά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα το προσωπικό γούστο, αν αρέσει η συνταγή ή δεν αρέσει. Να το πω κι αλλιώς. Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν και αρκετά μηνύματα και στο, στο τηλέφωνο, θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για την 1η Απριλίου. Η 1η Απριλίου είναι αυτή, ή μάλλον η 1η Απριλίου, αλλά γενικά από τον Απρίλιο και μετά σχετικά με τα υγρά. Τι θα γίνει? Πάρα πολλά μηνύματα παίρνω και γι' αυτό και ουσιαστικά είναι η ώρα να μπορέσουμε να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό. Θες να τα πεις από την αρχή, δεν θα σε διακόψω, θέλω να μου τα πεις όπως χρειάζεται να τα ξέρουμε κι εμείς για να μπορέσουμε και από εδώ και στο εξής να κανονίσουμε την πορεία μας που λένε, γιατί έτσι πάει. Για πες μας. Καταρχήν, η 1η Απριλίου είναι καθιερωμένη ως μία ημερομηνία που λέμε ψέματα. Για πλάκα. Η 1η Απριλίου φέτος έχει την κατάληξη της παράτασης που έχει δοθεί από 15 Οκτώβρη με τον 4633, το νόμο, αναφορικά με την χωριστή πώληση αρωμάτων και υλικών ιδιοκατασκευής. Προς στιγμή, η δέσμευση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι αυτό θα ξεπεραστεί, δεν θα ισχύσει. Δηλαδή, δεν θα ισχύσει με την έννοια ότι θα υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα είναι γενικότερη για το άθροισμα και θα αφορά τόσο την
καθιέρωση των αγνηστικών προϊόντων και εκτός υδρών αναπλήρωσης, α, και μια σειρά από άλλες διατάξεις που θα εξασφαλίσουν την πιο μεγάλη οργάνωση στην αγορά. Μία από αυτές είναι ότι επιτέλους θα γίνει το Μητρό Επιχειρήσεων Αγνηστικών Προϊόντων και όλοι όσοι παράγουν, εισάγουν, ακόμα και πολλούν λιανικοί, θα είναι καταγεγραμμένοι με τα στοιχεία τους, με τα άφημή τους, με τις άδειές τους, αν και εφόσον αυτό υπαγορεύεται από την νομοθεσία, στο Υπουργείο Υγείας. Επομένως, πλέον δεν θα υπάρχει κάποιο κατάστημα και θα απαγορεύεται σε κάποιον να πουλήσει χοντρική σε αυτό το κατάστημα που δεν βρίσκεται στο Μητρό. Άρα, εξωγήινα καταστήματα που δεν τα γνωρίζουν κανένας θα εκμηδενιστούν. Είναι αντιληπτό ότι αν εγώ έχω απέναντί μου τον Κώστα, ο οποίος έχει ένα κατάστημα και δεν υπάρχει στο Μητρό ο Κώστας, δεν θα είναι για πολύ εκτός Μητρώου, ή θα είναι στο Μητρώο ή θα υποστεί τις συνέπειες. Αυτό γίνεται για μια χαρτογράφηση της αγοράς, γιατί κακά τα ψέματα, είδαμε και το άλλο ζήτημα, ότι τα προϊόντα μας δεν είναι μόνο σε αγνηστικά καταστήματα, έχουν βγει και σε άλλα καταστήματα και όχι μόνο σε καπνοπολία. Και εκεί θα πρέπει να ξέρουμε τι πουλάμε, γιατί δεν πουλάμε κολόνιες. Πουλάμε κάτι το οποίο θα πρέπει να πηγαίνει σωστό στον πελάτη, όπως είχαμε πει παλιότερα, το 12-13 που ήταν αυτή η μόδα να μην τα βλέπει ο ήλιος σε βιτρίνες, ξέρω εγώ κτλ. Θα πρέπει να πηγαίνει σωστό στον πελάτη, γιατί ο πελάτης το έχει ανάγκη, α, και β, μπαίνει μέσα στον πελάτη, το εισπνέει και άρα πρέπει να είναι το σωστό. Για να αποφύγουμε προϊόντα εκτός προδιαγραφών, να το πω άλλος. Υπάρχει άλλη μια ρύθμιση που αναμένουμε και έχει να κάνει με τον τέταρτο πυλώνα του σχεδίου δράσης κατά του καπνού που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Υγείας, όπου τα εναλλακτικά προϊόντα μαζί με το άγνισμα είναι και ο θερμαινόμενος καπνός σε αυτή την κατηγορία. Θα υπάρξει μια ειδικότερη νομοθεσία που θα τα ξεχωρίζει δυνατόν από το κάπνισμα. Και μπορεί να ακούγεται κάπως άδικο για μας ότι είμαστε στον ίδιο πυλώνα με το θερμαινόμενο καπνό, αλλά όπως δείχνουν οι έρευνες, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αν είναι 100 φορές ή 95 φορές λιγότερο επιβλαβές το άγνισμα και ο θερμαινόμενος καπνός βάσει των ερευνών, και μιλάω για τις ανεξάρτητες, όχι αυτές που έχουν γίνει από την βιομηχανία, δείχνουν ότι υπάρχει 10 φορές, 5 φορές λιγότερη βλάβη και σε αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάποιος μαλακίες κάνει, συγγνώμη που το λέω, αλλά κάποιος έχει κάνει πολλές μαλακίες και μου έχουν χώσει κόσμο μέσα που δεν είναι στη προκειμένη περίπτωση στο κανάλι. Τέλος πάντων. Παιδιά, δεν ξέρω, κόψε τις βλακίες, όποιος και να είναι. Μου στέλνουν και μήνυμα τώρα. Εντάξει, οκ, okay, τα γαμίσαμε όλα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς. Εντάξει, sorry πάνω μου, γιατί συμβαίνουν και κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά δεν είναι ότι καλύτερο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άρα περιμένουμε νομοθεσία. Τώρα φανταστείτε ότι με τον κορονοϊό, ενώ αυτή η νομοθεσία ήταν να βγει αρχές Φλεβάρι, έχουμε φτάσει στις παραμονές της προθεσμίας της 1ης Απριλίου και δεν έχει ακόμα γίνει νομοθεσία. Νομοθετικό έργο δεν γίνεται. Όλα γίνονται μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Να μην έχει άγχος τόσο ο επαγγελματίας, αλλά μιας και είμαι εδώ και ο αγνηστής, ότι θα έχει πρόβλημα η αγορά σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι κάτι που αφορά αυτή τη στιγμή ένα ακόμα άγχος. Έχουμε το άγχος με τον κορονοϊό. Αλλά όλα αυτά μαζί έρχονται, έτσι πάνω. Όλα μαζί μας έρχονται. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ξαλαφρώσω τους αγνηστές που μας ακούν ότι δεν θα εφαρμοστεί η 1η Απριλίου ως ημερομηνία που θα τεθούν σε εφαρμογή οι απαγορεύσεις. Και χωρίς νομοθεσία, για να φτάνω να το δηλώνω,
Έχω τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κυνηγηθεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος να κυνηγηθεί. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε χτίσει μια συνεργασία. Ξέρουν ότι είμαστε δίπλα σε θέματα υγείας. Εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που είχαμε ενώπιση κορονοϊού, με τις οδηγίες που δώσαμε στα καταστήματα, με τις οδηγίες στους αθμιστές, με τους κανόνες προσωπικής υγιεινής του αθμιστή, που σηκώθηκαν και από συναδέλφους και κοινοποιήθηκαν από πάρα πολλούς στο διαδίκτυο. Είμαστε δίπλα, προσπαθούμε για την υγεία, όσο μπορούμε, όπως μπορούμε, και υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Το έχουμε θέσει το θέμα, το είχαν ανακοινήσει μάλιστα την Δευτέρα, προχθές, ότι εκκρεμεί και αυτό με εσάς, okay, αλλά μην ανησυχείτε, στην πρώτη ευκαιρία θα το λύξουμε και αυτό και κάπου εκεί βρισκόμαστε, άρα να μην υπάρχει άγχος. Να μην υπάρχει άγχος. Λοιπόν, και κάτι ακόμα που ίσως χρειάζεται να το πούμε, τι γράφετε ρε παιδιά, τι έγινε, τι γίνεται στο chat. Εντάξει. Πώς ανταποκρίθηκαν τα ατμομάγαζα όσον αφορά και με την κατάσταση που επικρατεί τώρα, αλλά και γενικά στην Ευρώπη, πάνω μου. Κοίτα να δεις, την Παρασκευή που είχαμε το video meeting, σαν να λέμε από 12 χώρες ήμασταν οι εκπρόσωποι, θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ταχύτητες. Έχω σημειώσει μάλιστα ότι στο Βέλγιο, για παράδειγμα, είναι κλειστά τα φυσικά καταστήματα και μόνο εξ αποστάσεως πωλήσεις γίνονται. Στη Γερμανία είναι η χειρότερη κατάσταση για την αγωνιστική αγορά, γιατί είναι κλειστά και τα καταστήματα και εξ αποστάσεως πωλήσεις. Στην Ιταλία είναι ανοιχτά τα φυσικά καταστήματα, αλλά απαγορεύονται οι εξ αποστάσεως πωλήσεις, γιατί είναι τέτοιο το καθεστώς με την άδεια μονοπωλίου που έχουν. Στην Ιρλανδία είναι ανοιχτά κανονικά τα πάντα. Στη Ρουμανία ανοιχτά κανονικά τα πάντα. Στην Πολωνία μόνο τα μικρά καταστήματα και αυτά που δεν ήταν σε εμπορικά κέντρα. Στην Ολλανδία είναι κλειστά τα φυσικά καταστήματα και μόνο τις αποστάσεις δουλεύουν. Και αυτό ήταν η φωτογραφία της Παρασκευής. Αυτή την εβδομάδα δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αλλάξει αυτά. Στην Ισπανία είναι ανοιχτά μόνο τα καπνοπολία. Είναι κλειστά τα φυσικά καταστήματα, τα αθμιστικά. Και μόνο τα εστάνκος, όπως τα λένε, η αρνική πώληση καπνικών ειδών, μόνο εκεί μπορεί να προμηθευτεί ο αθμιστής κάτι. Είναι μια μυστήρια, ιδιόμορφη κατάσταση. Και βλέποντας, είναι σαν τις πολιτικές που εφαρμόζουν στα μέτρα οι διάφορες κυβερνήσεις. Που βλέπεις, τη μία μέρα είναι 10 ταχύτητες, την επόμενη εβδομάδα έχουν φύγει πιο πάνω σε μέτρα οι 5 χώρες, οι άλλες 5 τις έχουν φτάσει στην προηγούμενη εβδομάδα, είναι κάτι κυλιόμενο. Το θέμα είναι ποιο, και αυτό ήταν το μεγαλύτερο ζήτημά μας. Να παραμείνουμε ανοιχτοί, να μπορούμε είτε με φυσικά καταστήματα, είτε με εξ αποστάσεως πωλήσεις, να προμηθεύσουμε τους αθμιστές προϊόντα, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, σε περίπτωση που κλείναν τα αθμιστικά καταστήματα, οι αθμιστικές επιχειρήσεις, πλέον θα έπρεπε όλες αυτές οι δεκάδες χιλιάδες αθμιστών, εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα, να σκεφτούν τη λάθος επιλογή. Και λέω να σκεφτούν γιατί δεν πιστεύω ότι κάποιος αθμιστής των 6 μηνών του ενός έτους θα γύριζε με ικανοποίηση ή με χαρά πίσω στο τσιγάρο. Υπάρχει ένα ζήτημα βασικής ανάγκης. Βασικότατης ανάγκης ακριβώς μετά το τρόφιμο. Και το ξέρουμε γιατί όλοι υπήρξαμε καπνιστές. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε φύγει βράδυ και ψάχναμε περίπτερο για να βρούμε το πακέτο τσιγάρα. Είναι εξάρτηση νικοτίνης, είναι μία από τις πιο δυνατές εξαρτήσεις και αυτή θα πρέπει να την παλέψουμε με το λιγότερο βλαβερό τρόπο σε σχέση με το καπνιστή. Να παραμείνουμε σε αυτό. Πρόεδρε, λέει, υπάρχουν και επώνυμοι νταμιτζανόπουλοι, από αυτό δεν το λύνει το θέμα. Επίσης και να εγγραφούν τι είναι, λέει, το χειροπιαστό που θα τους αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τους. Γι' αυτό είπα ότι δεν μένουμε μόνο στα νομοθετικά. Υπάρχει και μία άλλη δέσμη ενεργειών που δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε και θα κοιτάξουμε σε αυτό το κομμάτι να μην παίζουμε. Γιατί αν πρέπει να μας βρει τέλος πάντων μετά την πανδημία του κορονοϊού, θα μας βρει χτυπημένους όλους, ανεξαιρέτως. Περισσότερο τους αδύναμους
λιγότερο, αλλά αρκετά για, λόγω οικονομίας κλίμακος τους μεγαλύτερους, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι μετά τον κορονοϊό. Για τον απλό πληθυσμό να μάθει την ατομική υγιεινή, για τους επαγγελματίες, ιδού η ευκαιρία λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να ξέρει ο αγνιστής ότι θα έχει πρόσβαση, θα πάει σε ένα κατάστημα και θα πάρει κάτι το οποίο παραμένει σε προδιαγραφές, ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μάλιστα. Γενικά, εσύ όταν μίλησες και έκανες Skype με τους περισσότερους έξω, ομολογούς δηλαδή, σαν και εσένα δηλαδή, αυτό που διαπίστωσες σχετικά με τον τρόπο που θα λειτουργήσει από εδώ και στο εξής όλο το σύστημα και εκτός βέβαια από τον ιό που θα έχουμε έτσι και αλλιώς να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το άτμισμα, σαν άτμισμα, υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές, ας πούμε, συζητήσεις, αποφάσεις, λύσεις, εξελίξεις? Θα σου πω μόνο το τι είπε ο Ιταλός, ο Ουμπέρτο. Ο Ουμπέρτο μας είπε το εξής. Με αυτά και με αυτά, έχουμε μια κατάσταση καραντίνας που άλλος είναι στο σπίτι του. Ο άλλος είναι στο σπίτι του, σημαίνει ότι είναι πάρα πολλές ώρες στο σπίτι του. Φαντάσου τώρα αυτός να είναι καπνιστής και την οικογένειά του να μην είναι καπνιστής. Για την μπόχα του τσιγάρου, για το ότι παθητικό κάπνισμα και βλάβη υγείας στους άλλους. Για κάποιο λόγο λοιπόν, στην Ιταλία υπάρχει αύξηση στην αγνιστική αγορά. Υπάρχουν νέοι πελάτες. Και νέους πελάτες εννοώ κυρίως και εννοούσε κυρίως εκείνους που είχαν δοκιμάσει κάποια στιγμή το ηλεκτρονικό τσιγάρο, πισωγύρισαν στο κάπνισμα και τώρα εν ώψη της καραντίνας επισκέπτονται φυσικά καταστήματα και ξαναδοκιμάζουν. Και ξαναδοκιμάζουν για τους λόγους που αντιλαμβανόμαστε ως αγνιστές, το ότι αγνίζομαι στο σπίτι και δεν επιβαρύνω κάποιον, άντε να μυρίσει λίγο και το άρωμα που αγνίζω. Ίσως θα πρέπει να δούμε, γιατί ο μεγαλύτερος αγώνας μας δεν είναι ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός θα έχει πεπερασμένη διάρκεια. Θέλετε 6 εβδομάδες, θέλετε 8 εβδομάδες, θέλετε 10 εβδομάδες, θα λήξει αυτό. Θα επιστρέψουμε στα κανονικά μας, που σημαίνει τι? Το άκνισμα απέναντι στον αγώνα για τη μείωση των καπνιστών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε ακόμα και τώρα να πούμε ότι ξέρεις, φίλε, έχεις καραντίνα, μένουμε σπίτι. Και αφού μένεις σπίτι και είσαι καπνιστής, θα καταλήξεις να έχεις ένα καπνιστό σπίτι. Ένα τσιγαρισμένο σπίτι. Με στάχνες και γόπες. Ναι. Μήπως θα πρέπει να ξαναδείς εκείνη τη δοκιμή που είχες κάνει στο παρελθόν και να ξαναδοκιμάσεις να κόψεις το κάπνισμα. Είτε από μόνο σου, είτε με τη βοήθεια του αγνού. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταρχήν δεν χανόμαστε μέσα στα μέτρα, παραμένουμε στο στόχο, το μεγάλο στόχο, τον κύριο στόχο που υπάρχουμε. Και κατά δεύτερον, υπάρχουν και συνθήκες, συντρέχουν συνθήκες με τις πάρα πολλές ώρες στο σπίτι, άρα σε κλειστό χώρο, που θα δώσουμε και μία διέξοδο σε πολλούς καπνιστές, οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι τώρα βγαίνουν στα μπαλκόνια και ξέρουμε όλοι ότι στο μπαλκόνι να βγεις όταν θα μπεις μέσα η τσιγαρίλα υπάρχει. Μπορεί να φαίνεται μικρό σαν επιχείρημα, αλλά δεν είναι. Σκεφτείτε εκείνους που είναι κλεισμένοι στο σπίτι, που έχει ανασταλεί η λειτουργία από τις επιχειρήσεις τους και βρίσκονται στο σπίτι, άρα δεν έχουν λόγο μετακίνησης. Θα βγουν για σούπερ μάρκετ μία ώρα ή για ένα φαρμακείο και αυτό είναι όλο. Θα επιστρέψουν. Άρα λέμε για άτομα τα οποία είναι 10-12 ώρες ξύπνοι στο σπίτι τους και βλέπουν τηλεόραση, βλέπουν το ίντερνετ. Αν καπνίζουν, είναι τραγική κατάσταση. Πάνω σε αυτό λοιπόν, πεδίο δόξη λαμπρό για εμάς να αναδείξουμε πάλι το άθλημα και να το βάλουμε στα υπόψη τους. Θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορέσουμε να δώσουμε στη φάση τώρα της επιδημίας του κορονοϊού για τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, έρχονται τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο και με ρωτάνε ουσιαστικά ότι κολλήσανε στο θέμα αυτό που ανάφερες εσύ με τους... με αυτούς που φτιάχνουν τις νικοτίνες και τα υγρά πίσω από τον πάγκο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό εστίχησε στον κόσμο εδώ πέρα και το ξανασυζητάνε και το ξανασυζητάνε και μου το στέλνουν για να τους ερωτήσω ξεκάθαρα πράγματα για αυτούς. Απλά
Εγώ από τη μεριά τη δικιά μου θέλω να σε ρωτήσω αν θα μπορέσει να γίνει κάτι πιο άμεσο, δηλαδή κάτι πιο γρήγορο σε όλη αυτή τη φάση για να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να απομονωθεί από τους υπόλοιπους. Και ίσως ο λόγος είναι ότι ίσως και φοβήθηκα ο κόσμος, γιατί μπορεί να αγόρασαν κάτι από κάποιους σαν κι αυτούς ή δεν ξέρουν ότι αν και εφόσον το αγοράζουν από το ίντερνετ, από το online shop τους, κάποιον από αυτούς ίσως έχουν και τέτοια περιστατικά. Αυτό που εσύ θέλω να μου πεις, αν θα μπορέσεις σύντομα να κάνετε κάτι σαν σύνδεσμος, και δεύτερον είναι αν μπορεί να προφυλαχθεί ο ατμιστής σε σχέση με όλο αυτό, αν και εφόσον μπορεί να κάνει κάτι. Το πιο σύντομο που μπορεί να κάνει καταρχήν ο ατμιστής είναι στο χέρι του ατμιστή, του καταναλωτή, αυτό το πράγμα. Η επιβράβευση ή αν θέλεις η απόρριψη αυτού του είδους του εμπορίου, αυτού του είδους της αγοράς. Ναι. Αν ο ατμιστής δεν αγοράσει από αυτόν τον άνθρωπο, είναι ό,τι πιο γρήγορο μπορεί να γίνει. Κακά τα ψέματα, δεν ζούμε σε μια κοινωνία που μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε αυτά, ούτε εμείς είμαστε η αστυνομία, να το πω λαϊκά. Ναι. Κοιτάζουμε να αναδεικνύουμε ποιο είναι το σωστό και να το μαθαίνει ο ατμιστής. Όλοι ξέρανε για τα τσιγάρα τα παράνομα στη Στουρνάρη με τα 2 ευρώ. Δεν αγόραζαν όλοι οι καπνιστές από τη Στουρνάρη. Mm-hmm. Έκανε στο περίπτερό τους και παίρνανε τσιγάρα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί θα πρέπει να επιβραβεύω κάποιον ο οποίος μου δίνει ένα προϊόν εν γνώση μου. Γιατί δεν μπορεί να μην ξέρεις ως ατμιστής ότι όλα έχουν ετικετάκια τα προϊόντα. Λέω τα βασικά. Mm-hmm. Τα βασικά χαρακτηριστικά. Και ότι αυτό που παίρνεις εσύ είναι άνευ, είναι ένα σχέτο μπουκάλι, χωρίς ετικέτα. Αυτό είναι άνευ. Καλά, αυτό σίγουρα είναι και μια λύση στην προκειμένη περίπτωση, και να παίρνουν και τα επώνυμα που τουλάχιστον αυτά ξέρουν ότι υπάρχουν στα περισσότερα μαγαζιά, ή τουλάχιστον σε αυτά που μπορούν να τα διαθέσουν χωρίς να υπάρχει φόβος. Κώστα, επέτρεψέ μου, γιατί διαβάζω το Θανάση του Λεβαντή. Άκου, φίλε μου, με τα δοκιμαστήρια. Ξέρω ότι οι νέοι ατμιστές χωρίς δοκιμαστήρια είναι πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Γι' αυτό και νέοι ατμιστές, καπνιστές που δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ τους ηλεκτρονικό τσιγάρο, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για να τους πείσεις, ναι, ότι μπορείς να τους βοηθήσεις. Γι' αυτό αναφέρθηκα συγκεκριμένα. Στη φάση του κορονοϊού που είναι η απόλυτη προτεραιότητα, το μπλοκάρισμα της εξάπλωσής του, εκεί λοιπόν λέω ότι οι 200-300 χιλιάδες που δοκίμασαν ηλεκτρονικό τσιγάρο και έφυγαν γιατί δεν τους άρεσε η γεύση, γιατί δεν αφιέρωσε ο επαγγελματίας μισή ώρα στην πρώτη συνάντηση να τους εξηγήσει βασικά πράγματα, γιατί τους χτύπησε στο λαιμό και δεν πήραν την απάντηση ότι πρέπει να κόψουν την προπυλενοκλικόλη και να πάνε σε γλυκερίνη, γιατί μάτωσαν τα ούλα τους την άλλη μέρα που βούρτισαν τα δόντια και δεν τους είπε ο επαγγελματίας ότι «Όπα, φίλε μου, είναι αιμοστατικός ο καπνός του τσιγάρου. Τώρα είναι φυσιολογικό ότι αν έχεις σουλίτιδα θα φανερωθεί αφού πας στο άτμισμα και διακόπτεις τον καπνό του τσιγάρου». Όλα αυτά μαζί, γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτούς ότι πρέπει να τους προσεγγίσουμε και να τους πούμε «Ξαναδοκιμάστε». «Ξαναδοκιμάστε» είναι μια χρυσή ευκαιρία να κόψετε το καπνίσμα. Και ας το κόψετε και από μόνοι σας στο σπίτι. Σίγουρα αυτό, αλλά είπαμε ότι ένα άγχος υπάρχει. Ένα άγχος και μάλιστα από τη στιγμή που λες και το γαμώτο της υπόθεσης, ότι όταν ένας δουλεύει σωστά και κάποιοι άλλοι φτιάχνουν πράγματα και τα δίνουν κάτω από τον πάγκο, είναι λίγο ζόρι αυτό. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, άμα ακούτε και τα μηνύματα, αυτό ακριβώς. Θα δώσουμε τη μάχη μας να το παλέψουμε. Είναι μέσα ο Νεκτάριος ο Ζαφύρης. Την καλησπέρα μου. Χαιρετώ. Να με συγχωρείτε, αλλά... Όλοι οι επαγγελματίες να δώσουμε τη μάχη μας να περιθωριοποιήσουμε, λέει, να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό. Εντάξει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μην μένουμε στα λόγια, ρε Σιπάνο. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνετε αμέσως, από χτες. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι τόσο πρόβλημα, δηλαδή, να δημιουργήσετε μια σπίδα και να εξαλείψουν όλα αυτά, ή δεν μπορεί η δύναμη του ΣΕΠΑ να κάνει κάτι γιατί έχει περιορισμένο
καθήκον. Αν ο ΣΕΠΑ είχε την νομιμοποίηση ενός οικονομικού επιμελητηρίου, όπου υποχρεωτικά γράφεσαι εκεί, ή αν μπορούσαμε, δεν υπάρχει ο τρόπος νομοθετικά να τηρούμε εμείς το μητρό των ατμιστικών επιχειρήσεων, θα ήταν εντελώς αλλιώς η ιστορία. Εμείς αυτό που διασφαλίζουμε είναι ότι τα μέλη μας διατηρούν ένα επίπεδο προδιαγραφών. Και όταν έχουμε καταγγελία για μέλη που έχει συμβεί στο παρελθόν, ειδικά μετά το 2017, ήμασταν εκείνοι που δώσαμε στις αρχές ακόμα και μέλη μας. Γιατί έτσι εξασφαλίζεις όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι θέμα κακίας, κόντρας και ούτω καθεξής. Είναι ότι όταν σκάει μια καταγγελία και λέει ότι ο Παναγιωτόπουλος κάνει αυτό, δίνει υγρά χωρίς ετικέτες, εσύ οφείλεις να πεις, φίλε, το και το. Φεύγεις γιατί δεν ανήκεις εδώ στο κράτο. Από εκεί και μετά, σας λέω ότι το ακαριό μέτρο είναι το να έχεις την αποδοχή του καταναλωτή, την επιλογή του καταναλωτή. Αν θα σε επιλέξει ο καταναλωτής, ο καταναλωτής έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Μπορεί να καταρρύψει σε μία εβδομάδα μέσα κάποιον που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Ναι. Που δεν κάνει υπεύθυνα τη δουλειά του. Και υπεύθυνα τη δουλειά του, πέρα από το νόμιμο, είναι ότι δεν έχει την προοπτική της υγείας. Εδώ φανταστείτε ότι προσαρμόστηκε ένας ολόκληρος κλάδος σε μέρες, σε 24 ώρα, και αλλάξαμε τον τρόπο λειτουργίας για την προστασία της υγείας των πελατών. Και του προσωπικού, αλλά κυρίως των πελατών. Και βλέπεις λοιπόν κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν τους νοιάζει το θέμα υγείας, κοιτάζουν ένα όφελος συγκεκριμένο, δικό τους, και δεν τους ενδιαφέρει το τι θα δώσουν στους πελάτες. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ μακριά αυτή η λογική από αυτό που εγώ θα ήθελα σαν καταναλωτής. Ξεχάστε την επαγγελματική μου ιδιότητα. Να πάω σε ένα κατάστημα και να μου δώσει, δηλαδή φαντάζεστε να σας έδινε κάποιος να σας πουλούσε ένα κινητό, όχι 500 ευρώ, 100 ευρώ, το οποίο δεν θα είχε πάνω τον κατασκευαστή. Θα το περνάτε? Όχι, βέβαια. Είναι απλό το ερώτημα. Ναι, αλλά κοίτα να δεις, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν όμως άτομα που το βλέπουν λιγάκι και στην οικονομική του πλευρά. Οπότε εκεί χρειάζεται όσο το δυνατόν να καταλάβουν ότι όσο και οικονομικά συμφέρον να τους είναι, οτιδήποτε είναι αυτό που τους πασάρει κάποιος. Από την άλλη, ανάλογα είναι και η. Να σου πω εγώ πώς μειώνεται το κόστος. Mm-hmm. Το κόστος λοιπόν μειώνεται στα αναλώσιμα. Αν κόψουμε τα 0,0001 ohm που καίμε σαν Porsche Cayenne 15, 20, 30 ml τη μέρα, mm-hmm, και πάμε σε MTL. Έτσι, mm-hmm, γλιτώνεις χρήματα. Mm-hmm. Και πάμε στα 4, 5, 6 ml, 7. Αν αυξήσουμε λίγο το επίπεδο νικοτίνης για να κάνουμε λιγότερο όγκο από υγρό. Mm-hmm. Εγώ το έχω πει αρκετές φορές, είμαι από το 2011, 18 μιλιγράμμ νικοτίνη, mm-hmm, ατμίζω. Τώρα θα μου πεις εσύ τα φτιάχνεις, γι' αυτό συνεχίζεις και ατμίζεις. Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί αν τον δείτε οικονομικά, αν θέλω 20 ml από 3, είναι καλύτερα να κάνω 5 ml 12. Είναι πιο οικονομικό. Σίγουρα. 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 Επίσης, κόστος. Και μιλάμε σε ένα κόστος, σε έναν κλάδο το οποίο στρίβεις αντιστάσεις με σύρματα, βάζεις μαμπάκια και αλλάζεις άρα αντίσταση πρακτικά με πολύ ελάχιστο κόστος σε σχέση με το να πάρεις μια αντιμετωπισμένη αντίσταση. Αλλά ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται με όλα αυτά, δεν έχει το χομπίστικο επάνω του, το να αλλάξει μια αντίσταση κάθε 10 μέρες, 3 αντιστάσεις το μήνα, so what, δεν είναι μεγάλο ζήτημα. Δεν αυξάνεται το κόστος στο μηνιαίο τόσο τραγικά, πάντα σε σύγκριση με το κάπνισμα. Γιατί αυτό είναι το σημείο αναφοράς, είναι το κάπνισμα. Το θέμα είναι ότι ρωτάει τώρα ο Μάικ, για παράδειγμα, μπορείτε να μου πείτε σε εμάς που είμαστε νέοι ατμιστές, εγώ λέει ένα χρόνο, πώς θα τους ξεχωρίσουμε? Παραδείγματος χάρη, παίρνω υγρό με ετικέτα, ζητώ εξάρα νικοτίνη και μου το ετοιμάζω. Είναι το ίδιο. Κοίτα, κάτσε να τα βάλουμε λιγάκι και τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Υπάρχουν κάποια καταστήματα και από τη μια μεριά δεν διαφωνώ, γιατί προσπαθούν να έχουν και ένα extra service στους πελάτες, όπως είναι ο Mike τώρα και είναι καινούριος.
Που σημαίνει αυτό ότι τον βοηθάνε να το φτιάξουν επί τόπου. Δηλαδή αγοράζει την νοικοτήνη, το αγοράζει και το υγρό του, το φλέγωστο τέλος πάντων, και εκεί επί τόπου του το βάζουν για να μπορέσει να το πάρει στα χέρια του μια ολοκληρωμένη, ας πούμε, μορφή. Είναι κακό αυτό? Όχι. Αυτό δεν γιατί είναι πρέπει κακό. Να ξεχωρίσουμε, γιατί κάποιοι νιώθουν ότι επειδή το κάνουν αυτό και παρέχουν μια έξτρα, ένα έξτρα σέρβις στους πελάτες, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν πρέπει να το κάνουν και ανώμου, αλλά την άλλη δεν θέλουν και τον πελάτη να τον αφήσουν ξέρεις, να είναι λιγάκι, ξέρεις, σε αυτή τη φάση δυσανεστημένος. Λέει καλύτερα να το φτιάξουμε, να το πάρει έτοιμο και να φύγει και να είμαστε σίγουροι ότι το έχει πάρει σωστά φτιαγμένο. Και είναι αυτή η μερίδα των ανθρώπων και υπάρχουν και αυτοί που λες εσύ ότι κάνουν πράγματα μίξεις, DIY, νικοτίνες, μαύρες, άσπρες, κίτρινες κάτω από το τραπέζι. Οπότε μην τους βάλουμε στο ίδιο. Δεν χρειάζεται να τους βάλουμε στο ίδιο. Θα το καθαρίσουμε αυτό μία και έξω. Στο νέο άτμιστη λοιπόν δίνεις βοήθεια. Τι σημαίνει βοήθεια? Είναι εντελώς άλλο αυτό το αγοράζει κάποια προϊόντα με τις ετικέτες τους ο πελάτης. Ο νέος άτμιστης που δεν έχει εξοικειωθεί με αυτό το ανακάτεμα και μπροστά του τα ρίχνει σε ένα μεγαλύτερο μπουκάλι και του λέει πάρ' το αγόρι μου, άστο 3, 5, 10 μέρες πόσες θα χρειαστεί και μετά θα το ατμίσεις. Και έχει εντελώς άλλη βαρύτητα το φιλαράκι, πέρασε μία ώρα, ποιο θέλεις, δωδεκάρι, ποιο, τι, το φράουλα, κρέμα, μπανάνα, καρπούζι. Ωραία, μπανά, ναι, σε αυτή την περίπτωση, ναι. Και θα σε έχω έτοιμο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το πρώτο είναι βοήθεια, που νομικά και αυτό έχει θέματα, γιατί αν σε τσιμπήσεις την πόρτα με ένα μπουκάλι μεγάλο που έχει μέσα νικοτίνη, είναι όχι. Αλλά είναι θεμητό να βοηθήσεις τον πελάτη. Βάλε τον πελάτη λοιπόν με μια σακουλίτσα που θα είναι τα κουτάκια, όλα, τα άδεια, να το πάρει, να το βάλει στη σακουλίτσα του και να φύγει. Μην πάμε να διηλήσουμε τον κόνοπα. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που συζητάμε. Το κατά παραγγελία ματζουνό υγρό σε νοικοτινούχο σε μεγάλο όγκο που δεν φέρει ετικέτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι το να βοηθήσουμε τους νέους άτμιστες να παραμείνουν. Γιατί υπάρχουν και άτμιστες που γίναν το Φλεβάρι, το Γενάρη. Δεν έχουν ακόμα εξοικείωση. Και δεν μπορούν. Τους είπαν κιόλας ότι τα έτοιμα υγρά είναι ακριβά. Δηλαδή έχω ακούσει και αυτό. Ενώ να τα ρίχνεις κερδίζεις. Εγώ λέω πρώτα πρέπει να μείνεις μακριά από το κάπνισμα, να μην απογοητευτείς, να μην σε χαλάσει κάτι και μετά θα βρεις και μικρότερα κοστολόγια στην πορεία. Όπως κάναμε όλοι οι αρχαιότεροι αυτή με τα περισσότερα χρόνια στο άτμο. Ο Νεκτάριος λέει πάνω, σε παρακαλώ να εξηγήσεις στον κόσμο ότι η νικοτίνη στο υγρό πρέπει να είναι αναλογική του τσιγάρου ή ότι είναι πιο επικίνδυνη του τσιγάρου. Εξήγησε το αυτό σε αυτό το σημείο. Ξαναδιαβάζω πάλι το Νεκτάριο την ερώτηση. Πάνω υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι η νικοτίνη στο υγρό πρέπει να είναι αναλογική του τσιγάρου ή ότι είναι πιο επικίνδυνη του τσιγάρου. Εξήγησε το αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, η νικοτίνη ούτε στο τσιγάρο, ούτε στο άτμισμα είναι το πρόβλημα. Η νικοτίνη φεύγει από τον οργανισμό, μεταβολίζεται, γι' αυτό όταν είμαστε καπνιστές θέλαμε το επόμενο τσιγάρο σε 20 λεπτά, σε 30 λεπτά. Δεν είναι ο κίνδυνος η νικοτίνη στο τσιγάρο, είναι όλα τα υπόλοιπα πλην της νικοτίνης το πρόβλημα. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Αυτό που έλεγε πάνω το πακέτο, που έλεγε ότι έχει 8 μιλιγκράμμ νικοτίνη, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε στα υγρά, που λέει 18 μιλιγκράμμ ανά ml, 12 μιλιγκράμμ ή 6 μιλιγκράμμ. Ναι. Θα σας μεταφέρω όχι αυτό που λέω εγώ, αλλά αυτό που λέει ο Ζακ Λεκουζέ, ο Γάλλος αντίστοιχος φαρσαλινός για τους Γάλλους άτμιστες. Αυτός λέει ότι όταν κόψεις το κάπνισμα, πηγαίνει σε νικοτίνη 18 ή δυνατόν ή τουλάχιστον 12, αν και εφόσον έκανες ελαφριά τσιγάρα και μέχρι 10 τσιγάρα τη μέρα. Ναι. Πώς καπνιστείς. Που σημαίνει τι? Ότι η νικοτίνη δεν είναι το ζήτημα και πρέπει να παίρνεις για να μην έχεις θετικό σύνδρομο. Γιατί εν αρχή, στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος, γιατί δεν είναι φωτογραφία, παίρνει διάστημα, παίρνει ένα μήνα να φύγει και το μυαλό από το τσιγάρο, χρειάζεσαι να καλύπτεσαι στη νικοτίνη.
και μετά να καλύπτεσαι στη συσκευή πώς κάθεται στο χέρι σου, στο άρωμα του υγρού που θα σ' αρέσει ή θα το αλλάξεις σε λίγο ή θα το κρατήσεις ίδιο για χρόνια. Άρα η νικοτίνη που έγραφε το πακέτο τσιγάρα, αυτό θεωρώ ότι θέλει να πει ο Νεκτάριος, δεν έχει καμία σχέση με το υγρό. Δεν θα το πάτε συγκριτικά. Α, εγώ έκανα 8 μιλιγκράμμ και αυτό είναι 12. Εγώ... Και είναι και άλλοι, αυτό που λένε οι μελέτες, η προσρόφηση νικοτίνης. Άλλη νικοτίνη κρατάει ο οργανισμός όταν καπνίζεις και άλλη νικοτίνη όταν εισπνέεις αθνιστικό υγρό, όταν αθνίζεις. Ναι. Άρα, αυτά τα δύο δεν. Και γι' αυτό ανέφερα το έτοιμο ρεζουμέ του Ζάκιο Κουζέτ που λέει ότι πάμε σε 18 ή 12. Πολλοί έχουν μειώσει νικοτίνη και έχουν πάει στα 6, στα 3, στα 9 μιλιγκράμμα. Καλώς. Όσο τους καλύπτει αυτό. Από εκεί και μετά, δεν πρέπει να κάνει ο νέος αθλητής Μάικ, αφού εσύ είσαι το παράδειγμα απόψε, να κάνει βήματα που δεν μπορεί να υποστηρίξει. Κάθε φορά που μειώνεις νικοτίνη, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι σε καλύπτει το νέο επίπεδο. Και αν καταλάβεις ότι δεν σε καλύπτει, προκειμένου να κάνεις πολλαπλάσιο όγκο υγρού, επιστρέφεις στο προηγούμενο επίπεδο. Καλώς ή κακώς, έτσι μας λέει η εμπειρία μας μετά από 10 χρόνια και εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές και έχουν βγει αυτά τα συμπεράσματα. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ από την εμπειρία μου με 50% ανθρώπους. Για να μένει και κάτι. Να πω και κάτι. Λοιπόν, η νομοθεσία ορίζει η TPD, όπως εναρμονίστηκε και το 16 με την Εθνική και ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Παλιότερα εμείς βάζαμε στα υγρά ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης. Και λέω εμείς, όχι μόνο εμείς ως εταιρεία, και όλοι οι συνάδελφοι. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η TPD λοιπόν όρισε ότι δεν υπάρχει, επειδή είναι χημικό προϊόν, δεν είναι γάλα που λύγει, δεν είναι τυρί που λύγει, δεν είναι τρόφιμο που λύγει, ότι το αναγνωριστικό που υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει είναι αυτό της παρτίδας. Δηλαδή ένα λότ, ένας αριθμός σηριακός, όπου σε αυτή τη σειρά εσύ από πίσω, όταν είσαι παραγωγός, έχεις αντιστοιχίσει ότι χρησιμοποίησα για την παραγωγή αυτού, αυτή την πρώτη ύλη και αυτή την πρώτη ύλη. Αν το προϊόν έχει κάποιο πρόβλημα, τότε δεσμεύεται από τη χημική υπηρεσία, καλείσαι να το δεσμεύσεις όπου υπάρχει στην αγορά, να το ανακαλέσεις για να δεις τι συνέβη, να το ακυρώσεις από την κατανάλωση. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης με την έννοια του όρου φαύρο. Θυμηθείτε και το άρωμα μπορεί να είναι λίγο πιο ασθενές μετά από 2-3 χρόνια, δηλαδή το συμπυκνωμένο άρωμα μπορεί να είναι 90% ισχυρό σε σχέση με όταν ήταν εντός 2 ετών. Η νικοτίνη είναι μια ουσία που έχει παγιδευτεί μέσα σε γλυκερίνη και προστατεύεται. Θα πω, είναι άσχετο το παράδειγμα, αλλά σχετικό συνάμα. Ότι η γλυκερίνη είναι ο κατεξοχήν διαλύτης που χρησιμοποιείται στα αντιλιακά. Γιατί έχει προστασία από UV όταν το βάζεις επάνω σου. Μαζί με τις υπόλοιπες ουσίες συστατικά των αντιλιακών. Η γλυκερίνη λοιπόν, επειδή είναι μεγάλο το μόριο, προστατεύει ικανά τη διαλυμένη νικοτίνη. Άρα δύσκολα οξυδώνεται σε κάτι άλλο ή μειώνεται η ισχύ της. Άντε το 18 σου να γίνει 16 μετά από 2-3 χρόνια. Ναι. Δεν έχουμε συνταρακτικές αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί και πλέον μιλάμε για μια αγορά που 10 χρόνια έχει πάρα πολλά data που θα είχαν δείξει ένα ζήτημα μετά από 2-3 χρόνια. Ακόμα και 2 χρόνια που λέμε είναι αυθαίρετο. Με ποια έννοια? Ότι το βάζουμε κατά τη συνήθι τακτική. Δεν είναι ότι μετά τα 2 χρόνια που βάζαμε χάλαγε το υγρό. Με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ με emails και μηνύματα και τους έχω πει, παιδιά, έχει λήξει εντός αγωγικών το άρωμα πριν ένα χρόνο, το δοκιμάζετε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εν τω μεταξύ συνεχίζει ο Νεκτάριος. Πριν από το Νεκτάριο όμως θέλω να διαβάσω του Κώστα του Τιμπανάρη κάτι. Τέλος πάντων, πρόσφατα αγόρασε, λέει, το ίδιο υγρό από διαφορετικά μεγάλα μαγαζιά και αναφέρει και το υγρό. Παρατήρησε ότι οι ετικέτες ήταν διαφορετικές. Με ίδιο χρόνο ρήμανση, στον ίδιο ατμοποιητή μου έδωσαν τελείως, λέει, άλλη γεύση. Αυτό έχει να κάνει όταν έρχονται αυτά τα συγκεκριμένα. Είναι το εξωτερικό, δεν είναι δηλαδή δικό μας, από δικό μας κατασκευαστή, είναι το Skipper.
Υπάρχει, όταν έρχονται μέσα και κάνετε τις, πώς λέγεται, όταν περνάνε τελωνίο, δεν ξέρω εγώ, όταν πιάνετε τα χαρτιά τους, μπορείτε να βάλετε δικιά σας ετικέτα πάνω, μπορεί να αλλάξει αυτό. Ή για να μεταφράσετε, να κάνετε κάτι, υπάρχει τέτοια φάση. Εγώ δεν σου λέω καν τελωνίο από τρίτη χώρα, σου λέω ότι έστω ότι παράδειγμα από τη Σουηδία, να πω ένα φανταστικό προορισμό προμηθευτή, ναι. Από τη Σουηδία να εισάγεις κάτι και να έχεις σουηδικά επάνω, υποχρεούσε πριν την πώληση τη χοντρική να κάνεις ελληνική ετικέτα. Έτσι λέει η νομοθεσία. Οπότε ίσως, και, ίσως έχει θέμα και με αυτό. Δηλαδή... ετικέτα, τα προϊόντα που δεν φέρουν ελληνική ετικέτα είναι στην κατηγορία των μη εκπληρωμένων υποχρεώσεων. Είναι νομοτελειακό και είναι υποχρεωτικό, υποχρεωτικότατο από την Ευρωπαϊκή Χημική Νομοθεσία, που είναι αυστηρότατη, να υπάρχουν οι οδηγίες προειδοποίησης υγείας στη γλώσσα του καταναλωτή τουλάχιστον. Καλά, εδώ δεν μιλάει βέβαια ο Κώστας Δημανάρης αν είναι για τα ελληνικά ή όχι. Απλά λέει ότι έχει τελείως διαφορετική, λέει, ετικέτα. Δεν αναφέρει και τίποτα παραπάνω. Θα το μοιραστώ. Με παίρνει τηλέφωνο γύρω 4 μήνες πριν ένας φίλος. Μου λέει, αδερφέ, κάνω την μπεμπέκα και τα λοιπά και ξέρεις, διαπίσωσα αυτό, ας πούμε, και δεν μυρίζει το ίδιο. Και πήρα 4 μπουκαλάκια σου και τα λοιπά. Του λέω λοιπόν, εννοώ την επικοινωνία με τον ίδιο τον παραγωγό ή τον προμηθευτή που πρέπει να γίνει για να βγαίνει άκρη. Τον βάζω λοιπόν, ναι, λέει, τα έχω ανακατώσει, έχω αραιώσει κιόλας γιατί κάνω πλιάρα, αλλά δεν με ενοχλεί η ισχύ του αρώματος, είναι ότι μυρίζει αλλιώς. Mm-hmm. Είχε πάθει το παλικάρι. Για κάποιο λόγο είχε πάθει αυτό το κορεσμό που λέμε. Του λέω, ωραία, έχεις καφέ στο σπίτι σου? Μου λέει, τι καφέ? Του λέω, ελληνικό καφέ. Σε κάποιο μπολάκι, σε κάποιο κουτάκι. Ναι, μου λέει, έχω. Ωραία, του λέω, πήγαινε εκεί και τράβα μια δυνατή εισπνοή από τον καφέ. Όντως το κάνει. Εισπνοή, τι εννοείς εισπνοή? Εισπνοή, μύρισε τον καφέ. Α, μάλιστα. Απάντησε λόγος. Του λέω, τώρα πήγαινε ξανά να μέγεσαι την μπεμπέκα. Ωχ, τι έγινε, μου λέει. Κανονικά μυρίζει. Τι θέλω να πω? Μερικές φορές είναι τόσο απλό. Εδώ πρέπει να βγει το συμπέρασμα. Αν θέλω να μηδενίσω, να κάνω reset στους οσπληκτικούς κάλικες, στη μύτη, που είναι κυρίως το μπέρδεμα, αλλά και στη γλώσσα παίρνει το ίδιο σύστημα, γι' αυτό λέμε οριλά, πάει κάποιος και μυρίζει τον καφέ. Είναι ο λόγος που κρύβουν τα ναρκωτικά σε καφέ. Για να μην μπορούν να ανιχνευτούν, γιατί ο καφές κάνει reset στην όσφαση. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος έχει πρόβλημα με κάποια μυρωδιά στα υγρά που δεν του κάθεται και τα λεπτό, πάει, παίρνει μια τζούρα καφέ τη πνοή και επιστρέφει. Καφέ εννοώ τη σκόνη, όχι να φτιάξει καφέ ελληνικό. Ναι, ναι. Το τονίζω. Άρα τι λέω, όταν διαπιστώνεται ένα ζήτημα, όπως είπε ο φίλος, ότι δύο υγρά τα οποία είχαν, ας πούμε, διαφορετικό κτλ. Αποτέλεσμα, ποιος θα πουλάει αυτά τα υγρά? Το κατάστημα. Μπορεί να μην ξέρεις το χοντρέμο. Οκ, φίλε μου, έχω αυτό το θέμα. Αυτό το κατάστημα λογικά θα το πει στο χοντρέμο, θα το πει στον παραγωγό. Και μετά θα υπάρξει μια επικοινωνία για να βγει άκρη. Το να αναφερθεί στο chat καλώς, εντάξει, για να το συζητήσουμε, αλλά αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση σε αυτό. Δεν μπορεί να μένει έτσι ότι υπάρχουν υγρά που είναι έτσι και λοιπά έτσι. Αν σε ένα έτυχε, γιατί δεν μιλάει κατά συλλογή για 10 υγρά που είχαμε έτσι. Όχι, είναι σε ένα αυτό συγκεκριμένο. Επικοινωνεί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι παίζει αρκετή νοθεία λίστα εισαγόμενα υγρά και κάνουν ρεμπότ. Πολλά θα πιστεύουμε τώρα, αλλά δεν ξέρουμε τι παίζει ουσιαστικά. Και ναι, στην τελική. Ακούστε. Κάποιοι συνάδελφοι κάνουν ρεμπότ. Υπάρχει κάποιος λόγος να νοθεύσουν το προϊόν τη στιγμή που οι ακμιστές έχουν γίνει κοινωνία ενός προϊόντος? Είναι νόμιμο το ρεμπότ, σε πρώτη φάση. Σαφώς. Mm-hmm. Σαφώς. Κάποιος μπορεί να φέρνει δεξαμενή από το χι υγρό, το Trump Liquid, και να το βάζει σε μπουκαλάκι. Ναι. Τη στιγμή που έχει τη σύνδεση με την εταιρεία που παράγει το Trump Liquid και του δίνει αυτό το δικαίωμα. Δεν απαγορεύεται. Και μπορεί να βάζει και ετικέτα που να λέει Trump Liquid επάνω.
γιατί είναι σε συμφωνία με τον προμηθευτή. Και να ξέρετε ότι αν κάτι δεν ισχύει σε αυτά τα δύο, δηλαδή σε συμφωνία με τον προμηθευτή να παίρνει σε μεγάλες ποσότητες μπάλ και να ανασυσκευάζει, τότε τα προβλήματα που θα έχει από τον παραγωγό θα είναι τεράστια και δεν θα μείνουν στο ότι ένας καταναλωτής έμεινε δυσαρεστημένος, γιατί αυτά μαθαίνονται. Είμαστε μικρό χωριό ο πλανήτης. Εφόσον γίνεται επίσημα rebottle και το ξέρετε και το δηλώνει και ο ίδιος που κάνει rebottle, ότι παιδιά αυτά είναι τα ανασυσκευάζω εγώ σε μικρότερες συσκευασίες, δεν υπάρχει θέμα νομοθεσίας. Προς Θεού. Αυτό κάνουν 30 χρόνια τώρα οι Ιταλοί στο δικό μας ελαιόλαδο. Παίρνουν τις δεξαμενές, το ωραίο μας το λάδι, το καλύτερο του κόσμου και το βάζουν σε μπουκαλάκια και το δίνουν βέβαια όχι ως ελληνικό, εκεί είναι η πατέντα, ότι το πουλάνε ως ιταλικό. Μάλιστα. Η ανασκευασία είναι δραστηριότητα από μόνη της. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πει κάποιες καλησπέρες εδώ πέρα, ο Αργύρης που μπήκε και ο Φάμπιο που μπήκε, παιδιά, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα μέσα, ο Αργύρης τον βλέπω βέβαια. Την καλησπέρα μου, παιδιά. Επειδή είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρον συζήτηση και ακόμα υπάρχει πράγματα να πούμε, την καλησπέρα μου βέβαια και στο Σπύρο που βλέπω τώρα, που ήταν λέει, δίπλα, λέει, και τώρα είμαι καλεσμένος αλλού και τώρα είμαι σαν τον Άδωνη και εδώ. Δεν ξέρω κι εσύ, Σπύρο, αν εκεί είχατε 400 άτομα, γιατί κάποια στιγμή μας εμφανίστηκαν 400 άτομα. Τον ευχαριστώ αυτό που την έκανε τη μαλακία, αλλά δεν έχουμε ποτέ εμείς τόσα άτομα. Δεν ξέρω αν είχαν και εκεί από εκεί κάνει τέτοιο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω αυτό γιατί να σας πω την αλήθεια δεν μου άρεσε και τόσο πολύ. Εμείς είμαστε εκεί στα 150, 160, 100, 200, ανάλογα το μέρος. Αλλά για τόσα άτομα. Λοιπόν, ελπίζω να μην ξαναγίνει γιατί το έχω ξαναπάθει στο παρελθόν αυτό με κάτι dislike, κάτι 600 dislike. Δηλαδή είχαμε ξέρεις τέτοια πράγματα. Οπότε δεν νομίζω να μας ευχαριστεί όλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την καλησπέρα μου βέβαια Σπύρο και εδώ είμαστε να τα πούμε. Άνοιξε λέει κουβέντα λέει, για νερό εμένα λέει και τον Γκατζούρα λέει μας είπα να αλλάξουμε το πομπητή άμα δεν θέλουμε πιτσί να έχει λέει μεγαλύτερη τροφοδοσία. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν το ένα του κρατούμενο έχει να κάνει με το απειονισμένο νερό που ρώτησε κάποιος. Απειονισμένο νερό μπαίνει. Δεν είναι απαγορευτικό το νερό βρύσης, αλλά το απειονισμένο νερό είναι που θα βοηθήσει καλύτερα στο άγνισμα. Το άλλο έχει άλατα, θα φας και άλατα στην αντίσταση. Να το πω στο γρήγορο. Τώρα, όσον αφορά το νερό, το περιεχόμενο νερό, εντάξει, εγώ είμαι φαν του νερού. Έχω εξηγήσει κάποια στιγμή, πέρσι σήκωσα και ακόμα υπάρχει, μια συγκεκριμένη ανάλυση που είχα κάνει. Το νερό αραιώνει τη γλυκερίνη. Άρα μπορεί κάποιος να έχει καλύτερη φοροσία χωρίς να βάλει πιτζή αν τον ενοχλεί πιτζή, γιατί αυτό συζητάει ο Βασίλης ο Τσουρέκας. Και κάνει και ένα φανταστικό πράγμα το νερό, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κάτι άλλο. Μειώνει το σημείο εξάθμισης της γλυκερίνης. Το σημείο εξάθμισης της γλυκερίνης είναι οι 270 βαθμοί. Ιωάννη, γι' αυτό μιλάμε μάλλον, το water for injection. Είναι το ίδιο, το απειονισμένο, απλά είναι αποστηρωμένο. Ναι. Είναι for injection για να μπει στον ασθενή, άρα πρέπει να είναι αποστηρωμένο. Γιατί όμως είχα την εντύπωση ότι αυτό δεν χρειάζεται πλέον να υπάρχει στη ζωή μας. Ίσως έκανα λάθος. Γενικά το νερό μέσα σε DIY, ας πούμε. Καλύτερα να βάζουμε λίγο PG παραπάνω για να το αραιώνουμε. Έτσι είχα τη γνώμη εγώ. Υπάρχει λάθος αυτό. Καλύτερα έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Τίποτα δεν είναι λάθος, είναι ιδιοκατασκευή. Είναι προσωπική δημιουργία. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά επιθυμώ, αν μπορούσα να κάνω άτμισμα στους 100 βαθμούς Κελσίου, στους 110 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή με το που φτάνει 110 βαθμούς το υγρό μου να γίνεται άτμος και να το εισπνέω, ήταν το βέλτιστο. Δεν μπορώ, κοιτάζω με μία προσθήκη νερού γύρω στο 10% να φτάσω το σημείο ζέσης στους 150 περίπου βαθμούς, 145, άρα στην αντίσταση να φτάνω 160-170 και μετά να εισπνώ αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ μου στείλανε μόλις, και τις φωτογραφίες, τώρα μπορώ να τις δείξω ή είναι κακό ας πούμε. Τι? Να δείξω στον κόσμο τις δύο διαφορετικές ετικέτες του παιδιού που μας μίλησε προηγουμένως, γιατί πήρε δύο διαφορετικά σκίπερ.
Μισό λεπτά. Αν είναι κάποια εταιρεία όμω. Όχι, δεν θα το δείξω. Άκουγα για την εταιρεία. Ναι. Θεωρώ ότι το καλύτερο, ναι. Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι. Θα πρέπει να πει με την εταιρεία αυτή, γιατί είναι άδικο σε ένα βίντεο. Εγώ θα έλεγα όμω ότι μπορεί να είναι μια ανανέωση, γιατί δεν βλέπω τραγικά πράγματα στην αλλαγή της ετικέτας, δηλαδή σχεδόν καθόλου, εκτός από μια μεγένθηση της εκτύπωσης. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει κάτι τρελό, εκτός από μια μεγένθηση και ένα χρώμα λίγο διαφορετικό, δηλαδή λίγο πιο μεστά τα χρώματα του ενός από το άλλο, δηλαδή κατάλαβες, δηλαδή λίγο πιο bold τα χρώματα του. Από την άλλη όμως δεν βλέπω κάτι διαφορετικό, εκτός σου είπα ότι μπορεί να είναι και η εταιρεία η ίδια ότι κάποια στιγμή αλλάζει και τις ετικέτες της ή ακόμα και σε ένα τύπωμα μπορεί να γίνει λίγα και ένα off. Δεν είναι τόσο πρόβλημα, ειλικρινά, δηλαδή σε αυτό που βλέπω, δηλαδή, γι' αυτό άλλωστε. Είναι μια εβδομάδα, μου στείλανε φωτογραφίες από δύο προϊόντα δικά μου, τα οποία είχαν ελαφρώς αλλαγμένη ετικέτα. Το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι έπαιρνε κάποιες παρτίδες από ένα κατάστημα, λόγω του κορονοϊού, λίγο με τα μπερδεμένα ωράρια, ψώνησε από e-shop άλλου καταστήματος. Είχαν ένα χρόνο διαφορά αυτά τα δύο προϊόντα μεταξύ τους, λίγο διαφορά στο υλικό, γιατί και εμείς δεν έχουμε την απίστευτη επάρκεια. Καμία εταιρεία δεν έχει. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις και μια ετικέτα ελαφρώς διαφορετική για να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτά όλα λύνονται πώς. Με το κατάστημα, με το χοντρέμπορο, παύλα εισαγωγία ή τον παραγωγό. Και του λες, φίλε μου, έχω αυτά τα δύο. Εφόσον υπάρχει lot σε όλα τα προϊόντα, από εκεί και πέρα θα βρεθεί η άκρη. Αν το lot Α και το lot Β, καταρχήν μπορεί να σου πει ο παραγωγός, φίλε μου, αυτό το lot ποτέ δεν το έχω δώσει στην αγορά. Άρα εδώ μιλάμε για μαϊμού. Ή μπορεί να σου πει, ναι, αδερφέ, σε αυτό το lot είχα βάλει αυτή την ετικέτα. Γι' αυτό οι απαντήσεις, ειδικά με τους Έλληνες παραγωγούς που έχουμε στην Ελλάδα, είμαστε τυχεροί που έχουμε πολλούς, μπορούν να αποτανθούν και να έχουν μια άμεση απάντηση και λύση του ερωτήματός τους. Μάλιστα. Εγώ το μεταξύ το απάντησα βέβαια και στο προσωπικό του, ας πούμε. Τέλος πάντων, η φάση είναι ότι εντάξει, όλα αυτές είναι αγωνίες του κόσμου, αλλά χρειάζεται κακά τα ψέματα να τις απαντήσουμε. Πρέπει να τις απαντήσουμε, κοιτάξτε τώρα βέβαια και το chat, αλλά και χρειάζεται βέβαια να βγάλουμε το φόβο από κάποιους ή τουλάχιστον και κάποιους άλλους να τους βάλουμε να ψηλιαστούν, ας πούμε, και από εδώ και στο εξής να προσέχουν με τον τρόπο που αγοράζουν και από πού αγοράζουν. Αλλά δεν νομίζω, ρε παιδί, εγώ ξέρεις, είμαι και αυτός που λέω ότι εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον όσα τουλάχιστον καταστήματα ξέρω είναι αυτοί που προσέχουν και τον πελάτη τους και γενικά, δηλαδή δεν έχω δει, ας πούμε, να κάνουν μαϊμουδιές, αλλά υπάρχουν, φαντάζομαι. Υπάρχουν. Δημήτρης λέει, ερώτησε προς τον κύριο Παναγιώτη, ποια είναι η σκέψη που έκανε όταν έβγαζε τα αρώματα του. Λοιπόν, η απάντηση είναι Πάσχα και σουβλάκι. Και αλήθεια, γιατί, αλήθεια γιατί. Και επειδή αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό, πιστεύω θα γίνει μεγάλο τρέν το τσουρέκι, το άρωμα. Γιατί μια και δεν θα πάμε στην εκκλησία να ανάψουμε λαμπάδα και να ανάψουμε σπίτι, καλό είναι να πάρουμε και μια τζουρίτσα με λίγο τσουρέκο άρωμα. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με τον Βασίλη τον Τζουρέκα. Βασίλη, σ' αγαπάμε. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολλά. Εδώ έχει βγει η άμμος της θάλασσας σε συνταγές, κυριολεκτικά η άμμος της θάλασσας. Δηλαδή, όχι είναι υπερπλήρης οι συνταγές για οποιοδήποτε εντελώς γούστο και μάλιστα να καλύψει 10 πρώτες πουλές επιλογές του κάθε αγνιστή. Υπάρχει πληθώρα προϊόντων, επιλέξτε. Ποιο σας κάνει, επιλέξτε να μείνετε μακριά από τον καρνό. Αυτό είναι. Το έβγαλε λέει για τους καλοφαγάδες το τσουρέκι, το έβγαλε για μένα και αν δοκιμάσεις όμως το δέκι θα πάθεις. Από το τσουρέκι λέει, από το ζωγάκι λέει η ζύμη μόνο, λέει τα μπαχαρικά μου βγάζει, λέει η Αναστασία. Αντώνης Λαγοπάτης, ρώτησε κάτι αν μπορείς να ρωτήσεις μόνο με πιτζί TVG. Ναι, βεβαίως. Έτσι τουλάχιστον εγώ το κάνω, όπως λέει ο Αντώνης. Ναι, μπορείς. Απλά δεν θα έχεις νερό μέσα. Και η ταπείνωση του σημείου ζέσης θα είναι ελάχιστη.
Στο λέω από βιβλιογραφία που έχω εξετάσει, mm-hmm. πώς μειώνεται το σημείο ζέσης με την αρέωση. Ναι. Είναι σκληρό το υγρό. Με το νερό μαλακώνει, έχει δροσιά στην εισπνοή και στην εκπνοή του υγρού. Μάλιστα. Αυτό που ακούω ότι κάνει, μου το έχουν μεταφέρει μάλιστα με του αλόγου τον ήχο, χλιμιντράει η αντίσταση και κάνει κρου-κρου-κρου-κρου-κρου. Πες μου τι αντίσταση έχεις, πώς την έχεις στήσει. Δεν είναι πάντα το συγκεκριμένο. Και το κρου-κρου-κρου ούτως ή άλλως γίνεται στους ατμοποιητές. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το νερό είναι και διαλύτης. Είναι και διαλύτης και βοηθάει και στη διαλυτότητα των αρωμάτων. Να γίνει πιο γρήγορα η ορίμανση. Καλή PG άριστη, η γλυκερίνη δεν είναι καλός διαλύτης, δυστυχώς. Άρα, μία ανάμιξη αρωμάτων μέσα σε γλυκερίνη μόνο και χωρίς νερό θα καθυστερήσει πάρα πολύ το πότε θα ομογενοποιηθεί. Αυτό που λέμε maturation, αυτό που λέμε οριμάσει, θα αργήσει πολύ. Η PG διευκολύνει, το νερό διευκολύνει 2-3 φορές παραπάνω την γρήγορη ορίμανση, παύλα ομογενοποίηση που λέω εγώ των υγρών. Ναι, κατάλαβα. Και εντωμεταξύ έχουν πιάσει, ξέρεις, τώρα με το τσαντίκι και αρχίζουν να τρολάρουν. Επόμενο είναι. Εντωμεταξύ θέλω να επισημάνω και την άποψη του Θωμά που λέει σε πολλά υγρά αλλάζουν ετικέτα και δεν σημαίνει κάτι πρόσφατα. Άλλαξαν τον τόνο, λέει Χρήστο, Rob Cut και άλλο. Ναι, αλλάζουν τις ετικέτες τους οι εταιρείες, τις ανανεώνουν, τις βγάζουν λίγο διαφορετικές, ίσως είναι από παλιά μπάτς, είναι από καινούρια μπάτς, οπότε και αυτό, παιδιά, πρέπει να το έχετε στα υπόψη. Η νομοθεσία του, πιστεύω τον Απρίλιο τουλάχιστον ότι θα βγει, αυτή που μας αφορά ως ατμιστική αγορά από το Υπουργείο, ένα από τα ζητήματα που θα θέτει είναι η υποχρεωτική αναγραφή πάνω στα έτοιμα ατμιστικά υγρά της ταυτότητας προϊόντος στην κοινή πύλη, του ECID. Mm-hmm. Κάθε προϊόν νόμιμο που έχει φάκελο κατατεθειμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει έναν αριθμό ταυτότητας. European Community ID. Αυτός ο αριθμός λοιπόν προσδιορίζει ποιος είναι ο παραγωγός, σε ποια χώρα και ποιο το ίδιο το προϊόν και αντιστοίχηση με το φάκελο. Μάλιστα. Αυτό θα είναι μια νέα αλλαγή στις ετικέτες. Θα δοθεί και ένα ευρωχρονικό διάστημα, δεν ξέρω αν θα είναι 3-6 μήνες, ώστε να φύγουν τα παλιότερα ή εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσουν η παραγωγή και η εισαγωγή να τα ζητάνε από τους προμηθευτές τους, ώστε όλη η αγορά να φτάσει και να έχει προϊόντα τα οποία ο ελεγκτής αλλά και ο πελάτης θα μπορεί από το μπουκάλι να τα δει ότι όντως είναι καταδεδομένα και είναι αληθής ο αριθμός. Λοιπόν, ο Γιώργος, έχω διαβάσει πάρα πολλές από τις δικές σου τις ερωτήσεις. Μην έχεις παράπονο, οπότε πάμε να δούμε και την άλλη που έχεις πει. Θέλω τη γνώμη του κ. Παγιωτόπουλου σχετικά με το ένα σωρό υγρά που βγήκαν ένα ανοιξιάτικο πρωινό τα οποία δεν αρμίζονται και δεν ξέρουμε τι βάζουν και στα πνευμόνια μας. Υπάρχει γνώμη γι' αυτό? Τι να πω γνώμη? Ρωτάει τη γνώμη σου. Ωραία, γνώμη μου. Έχουν βγει, παιδιά, τεράστια ποικιλία προϊόντων. Επειδή μελέτησα λίγο το παρελθόν, είμαι αναγκασμένος να το κάνω, γιατί είμαι 10 χρόνια σχεδόν σε αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι τόσοι πολλοί κωδικοί μπέρδεμα δημιουργούν. Δεν χρειαζόμαστε 8.000, 10.000 κωδικούς. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κακώς βγαίνουν απ' την άλλη, γιατί ο καθένας φιλοδοξεί με τη νέα συνταγή του να καλύψει ανάγκες. Όλα κρίνονται στις πωλήσεις. Και καλό είναι να υπάρχει ποικιλία, αλλά πιστεύω ότι το θέμα είναι ότι συνήθως στεκιάζει κάπου ο ατμιστής σε κάποιο άρωμα που ταιριάζει, κάνει κάποιες απομακρύνσεις και επιστροφές, δεν μπορεί να αλλάξει το προσωπικό γούστο επειδή βγήκαν 10 νέες συνταγές. Αν τύχουν στις νέες συνταγές κάποια που κάνουν στο προσωπικό γούστο, έχει καλό τους. Άρα δεν είναι καλό ή κακό, δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι υπάρχει υπερπληθώρα. Δηλαδή, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και αυτό έχει και έναν άλλο αντίκτυπο, ότι έχεις 8.000, 10.000 κωδικούς και πας σε ένα κατάστημα και πόσους να σου έχει από αυτούς 10.000. Σου έχει 500.
Ναι. Και λες, μα εγώ θέλω το 501. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα γενικότερα στην αγορά. Παλιά που υπήρχαν 50-100 κωδικοί, λέω αρκετά παλιά, όπου και να πήγαινε, έβρισε στο 80-90% από αυτούς. Μάλιστα. Και κάποιος να είχε τελειώσει. Δεν είναι ούτε το πολλοκτωρία. Με λίγα λόγια. Τα τσιγάρα δεν είναι χαζά που διατηρούν τους ίδιους κωδικούς. Και αφήστε τα τσιγάρα, είναι και Grand Guignol. Η Coca-Cola που έπινα ούνα τόσος, δεν έχει αλλάξει, άντε έβγαλε μία με στέβια έγκλωση. Δηλαδή, οι κλασικές αξίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσεγγιστεί με κλασική αξία και το ίδιο το άθλησμα, με την έννοια ότι αυτή η αξία έγινε στο ότι σε κρατάει μακριά από τον καπνό. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα τα πράγματα. Να σε κρατάει μακριά από τον καπνό κάτι. Μάλιστα. Καλησπέρα στη Βίκη και καλησπέρα και στον Κριστιαν που βλέπω τώρα. Και πάμε να δούμε και κάποια ακόμα ερώτηση. Εν τω μεταξύ, επειδή αυτό το έχουν ερωτήσει σε μένα προσωπικά και ίσως αυτό έχει να κάνει πάλι με τον ιό και ξαναεπανερχόμαστε πάλι, η πανδημία θα επηρεάσει το χαρακτήρα της ατμικής αγοράς στα προϊόντα που θα κυκλοφορούσαν από εδώ και στο εξής, που θα κυκλοφορούν. Επειδή λαμβάνονται μέτρα από όλες τις αγνιστικές ενώσεις στα κράτη-μέλη, αυτό το γνωρίζω και πιστεύω ότι αντίστοιχα θα γίνει και στην Αμερική που υπάρχει πάλι οργανωμένη κατάσταση, θα αλλάξει στην έννοια ότι ο ίδιος ο κόσμος, υποψιασμένος τώρα, πιο ευαισθητοποιημένος σε θέματα ειρήνης, θα προσέξει λίγο παραπάνω τις αγορές του. Ναι. Σαν προϊόντα τώρα, να πούμε ότι φέτος ήταν η χρονιά που ξεκίνησε εντελώς στραβά σε επίπεδο, παράδειγμα, επαγγελματικών εκθέσεων που είχαμε ακυρώσει στη μία πίσω από την άλλη λόγω του κορονοϊού. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία. Ακυρώθηκαν 4 τεράστιες εκθέσεις, ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες είναι θεσμοί για τις χώρες αυτές. Και η Ισπανία που έχει προγραμματίσει για 10 Ιουνίου, με όλα αυτά όπως συμβαίνουν, αν δεν τελειώσει γρήγορα η ιστορία του κορονοϊού, δεν τη βλέπω να γίνεται ούτε εκεί. Άρα εκεί θα παρουσιάζονταν κάποια πράγματα. Βλέπω στην Ευρώπη μία τάση να υπάρχει ένα ενδεχόμενο να συζητηθεί για φόρος, ενιαίος και οριζόντιος σε όλη την Ευρώπη. Έχει φύγει η Αγγλία λόγω Brexit και δεν έχουμε εκείνες τις πλάτες που θα ξέραμε ότι θα βάζε βέτο. Η Γαλλία είναι δυνατή σε αυτό. Έχει πολύ δυνατή κοινότητα αγνιστών που μπορεί και πιέζει και πετυχαίνει πράγματα. Ευελπιστώ ότι θα το κάνουν αυτοί. Αλλά κρατάω το ότι θα αλλάξει με την έννοια ότι ο πελάτης θα γίνει πιο απαιτητικός. Αν μη τι άλλο, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια θα γίνει πιο απαιτητικός και θα σκέφτεται δύο φορές το τι θα αγοράσει σαν επίπεδο ποιότητας, γιατί θα το βάλει μέσα. Θα αλλάξουν βέβαια φυσικά και οι δικές σας, από τη δικιά σας τη μεριά, κάποια πράγματα, σίγουρα αυτό. Κοίτα να δεις, είναι ένα χτύπημα το οποίο μας βρίσκει λαγωμένους σαν αγορά. Ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τραβήξει τα πάντα νομοθετικά. Και πέρα από την όλη ιστορία των νομοθετικών απαγορεύσεων, που τελικά φαίνονται να μην εφαρμόζονται και υπάρχει μεγάλη σιγουριά ότι θα ακυρωθούν, έχουμε να κάνουμε με το 6 μήνες στην πιπίλα με τα περιστατικά της Αμερικής. Αν ρωτήσεις 10 Έλληνες, αν τους ρωτούσες τον Ιούλιο πέρσι για το άθλησμα, μπορεί να έχεις και ένα ποσοστό 15-20% να πούνε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι καλύτερο από το άθλησμα. Μετά από την πιπίλα 6 μηνών, από τους 10, ίσως ούτε ο μισός να σου πει αυτό το πράγμα. Αυτό όταν έχει πληγεί ένα προϊόν στη συνείδηση του κόσμου και στη συνείδηση των καπνιστών, γιατί αυτό είναι ο κόσμος που μας ενδιαφέρει, των ενήλικων καπνιστών, είναι πολύ δύσκολο μετά να πας και να διαπραγματευτείς το ίδιο το προϊόν στον καπνιστή ως μέσο βοήθειας, ως μέσο αντικατάστασης της καπνιστικής συνήθειας. Αυτό δεν είχαμε το χρόνο να τα αλλάξουμε. Mm-hmm. Έρχεται μια 31 Μαΐου, η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, και προβλέπω ότι αν δεν έχει τελειώσει η περιπέτεια του κορονοϊού, θα βγουν οι πνευμονολόγοι ισχυροποιημένοι
από την συνεχή προβολή λόγω της εντατικής μάχης που δίνουν για τον κορονοϊό ομολογουμένως και θα πούν παιδιά μην αφνίζετε, μην καπνίζετε, μην καπνίζετε μάλλον και μην αφνίζετε. Και όσον αφορά το μην καπνίζετε συμφωνούμε. Το μην αφνίζετε εσείς οι πρώην καπνιστές, μην αντικαταστήσετε το κάπνισμα με το άφνισμα, εκεί είναι που έχουμε την κόντρα. Δεν έχουμε άλλη κόντρα με τους πνευμονολόγους. Οι πνευμονολόγοι προσφέρουν. Απλά είναι πολύ επιφυλακτικοί σε κάτι. Είναι, θα το φέρω σαν ένα παράδειγμα που κολλάει με τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φάρμακο. Ναι, ακούμε τον κύριο Τσιόδρα ότι δοκιμάζονται συνταγές. Ναι. Συνταγές κοκτέιλ φαρμάκων. Δεν υπάρχει πιστοποίηση ότι αυτά λειτουργούν. Αλλά μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που λέγεται επιδείνωση της υγείας των νοσηλευωμένων, παίρνει την πρωτοβουλία υπεύθυνα και δοκιμάζει κάποιος κάτι που δεν έχει τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, γιατί το κοκτέιλ δεν είναι ένα φάρμακο, είναι ένα κοκτέιλ φαρμάκων, και το εφαρμόζει. Έτσι λοιπόν και το άγνισμα μπορεί να μην έχουν περάσει 50 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του, για να ξέρουμε τι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις έχει, αλλά έχουμε 15 χρόνια μέρα αδερφέ από το 2005 που δεν έχει συνδεθεί με το να βγάζεις ένα σπυρί. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς κάνουμε αυτό και παλεύουμε με τους καπνιστές γιατί ξέρουμε ότι το κάπνισμα σε σκοτώνει, σε κάνει ασθενή εσένα και τους οικείους σου μέσω του παθητικού καπνίσματος και ξέρουμε πολύ καλά ότι 15 χρόνια δεν έχουμε ένα περιστατικό ο οποίος έφυγε άκλαφτος Α ή Β του παρουσίασε την τάδε ασθένεια. Και μην ξεχνάμε ότι όσοι είμαστε αγνιστές, είμαστε πρώην καπνιστές. Εγώ προσωπικά έχω επιβαρύνει επί 18 χρόνια την υγεία μου, κάνοντας ένα 1,5. Όλοι μας, λίγος πολύ, όλοι έχουμε επιβαρυνθεί. Αυτή η ζημιά βρίσκεται μέσα μου. Αυτή η ζημιά δεν φεύγει. Φεύγει το θέμα του οξυγόνου στο αίμα μου, γιατί σταματάω το μονοξίδιο από την τάξη του τσιγάρου. Αλλά το τι έχει φάει το πνευμόνι μου σε πίσα, δυστυχώς δεν φεύγει. Και είχα την άσχημη εμπειρία να το διαπιστώσω αυτό όταν έκανε bypass ο πατέρας μου και να βγει ο χειρουργός το 2015, αυτό 2016, και να βγει και να μου πει: καλά, πόσο κάπνιζε αυτός ο άνθρωπος. Όπα, όπα, γιατρέ, του λέω: με συγχωρείς, για τον πατέρα μου συζητάς. Ναι, μου λέει. Άμα σου δείχνα φωτογραφία, έβγαζα μια φωτογραφία τις πνεύμονές του, ήταν γκρι. Του λέω: αδερφέ, όπα, 2016. Το 1981 έκοψε ο πατέρας μου το κάπνισμα. Τι μου λες τώρα. Φαντάσου 35 χρόνια μετά. Άρα, κάποια προβλήματα, όπως βγήκαν εκείνες οι fake, τα fake συμπεράσματα από την έρευνα ότι παθαίνουν εμφράγματα οι αγνιστές, δεν παθαίνουν οι αγνιστές εμφράγματα. Η πρώην καπνιστική ζημιά... Δύο λεπτά λιγάκι, δύο λεπτά. Σωτήρη, κάτσου, Σωτήρη, μην τον ευγάζεις. Ας τον λέει, σε παρακαλώ. Λέει διάφορα. Λέει ότι έβαλα μποτάκια για να ανεβάσω τη τέτοια. Ρε παιδιά, αφού ξέρετε ότι εγώ είμαι πάντα πολύ χαμηλότερα σε όλα τα ζωντανά. Έχω δηλαδή, τι να πω δηλαδή. Δηλαδή και μαλάκας και φταίχτης, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να σε ενημερώσω, Κώστα, ότι μου στέλνει η Coca-Cola και η Adidas μήνυμα ότι επειδή έχεις πολλούς απόψε στην εκπομπή, θα πάρεις πολύ μεγάλη χορηγία sponsor. Τι μαλακίες ρε πούστη, εννοείται δηλαδή αυτό το πράγμα, όταν το είδα, δηλαδή να ασχοληθώ τώρα και με αυτό, αφού το είπα και από την αρχή, αυτό το πράγμα δεν υφίσταται, το είπα και εγώ. Και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση που... Τα έχω παίξει δηλαδή. Δηλαδή ουσιαστικά τι πρέπει να κάνω δηλαδή ουσιαστικά. Να αρχίσω να λέω μαλακίες. Ρε Σιπάνο, Κώστα, να πεις πως ήμουνα, να πεις πως ήμουνα πάντα με κάποιες τέτοιες προβολές. Όλοι το ξέρουμε. Αυτό είναι σύμπτωμα καραντίνας. Και μόλις το είδα και μόλις το είδα το πίστευα και πήγα και κάνω τέτοιο όπως το λένε τεστάρισμα και το βλέπω έτσι. Γιατί όταν σου λένε κάτι τέτοιο, εντάξει, λες τρολάρισμα. Αλλά όταν το πας και το κάνεις αισθάνεσμα και το λες και σου εξηγώ, παιδιά, δεν είμαι εγώ αυτός. Δηλαδή δεν είμαι που έχω τόσα άτομα μέσα και εννοείται ότι δεν έχω ποτέ μου τόσα άτομα μέσα και δεν θα είχα ποτέ μου τόσα άτομα μέσα. Και δεν με ενδιαφέρει να έχω τόσα άτομα μέσα. Αλλά γι' αυτό δημιουργούν τα προβλήματα τώρα, για να μπορέσω και εγώ τώρα να βγω εκτός ορίων πάλι. Λοιπόν, να πω κάτι σημαντικό. Ναι, πες μας. Λοιπόν, βάζω μια παρένθεση που είναι σημαντική. Δεν αφορά το άγνισμα, αλλά μπορεί και να το αφορά. Και θα δείτε πώς.
υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτή τη στιγμή η ιδέα του να επισκεφτεί σε ένα νοσοκομείο είναι εντελώς αρνητική για κάποιον που είναι υγιής και δεν χρήζει μεγάλης ανάγκης. Αποτέλεσμα αυτού που σέρνεται 3 εβδομάδες από όλα αυτά που ακούγονται για τον κορονοϊό είναι να έχουν ελαχιστοποιηθεί οι αιμοδοσίες. Όμως, αυτοί που έχουν ανάγκη τις φιάλες αίματος δεν σταματούν να έχουν την ανάγκη για να βάζουν φιάλες στο σώμα τους για να επιβιώσουν. Εγώ αύριο ευελπιστώ, με λίγη τύχη, να πεταχτώ εδώ στο Εγάλαιο, Φυγών 314, αν θυμάμαι καλά, σε μια ειδική αίθουσα που έχει γίνει για αυτούς τους σκοπούς, παρόντος του κορονοϊού, της πανδημίας, που δεν είναι νοσοκομείο, είναι μια αίθουσα που γίνεται μόνο αιμοδοσία με όλες τις στηρούμενες συνθήκες υγιεινής. Καλό από αυτή την εκπομπή, λοιπόν, ότι μπορείτε να βρείτε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας τις κατατόπους διευθύνσεις τις πιο κοντινές σας και ακόμα και στα νοσοκομεία έχουν ξεχωριστεί οι αιμοδοσίες και οι είσοδοι και οι χώροι, ώστε να μην υπάρχει θέμα επιμόλυνσης. Να πάμε να δώσουμε όσοι μπορούμε και είμαστε σε θέση υγείας μία μπουκάλα αίμα τώρα, που πιστεύω θα είναι μία συνεισφορά σε άτομα που χρήζουν ανάγκης διαρκώς, αλλά ιδιαίτερα τώρα με τον κορονοϊό. Όχι σε ασθενείς, λοιπόν, αλλά σε άλλους που έχουν μια χρόνια ανάγκη για αίμα. Πιστεύω ότι αύριο θα το σηκώσω και στο Facebook αυτό, να καλέσω και επισήμως τους φίλους που διαβάζουν τις αναρτήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα σημείο που και αυτό έχει να κάνει με εμάς. Έχει να κάνει δηλαδή ουσιαστικά με το πώς εμείς πρέπει να συμπεριφερθούμε από εδώ και στο εξής. Έχει να κάνει με την καθαριότητα, τι πρέπει να κάνουμε. Έχεις να πεις κάποια πράγματα, έχεις κάποιες συμβουλές ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε κάποια πράγματα ώστε να αποφύγουμε πράγματα που δεν πρέπει. Το κλασικό του αθμιστή είναι ότι επισκεπτόταν μέχρι πρότινο στα καταστήματα, τις καφετέριες που πήγαινε για καφέ, για ποτάκι και ακουμπούσε πάνω στο μπάγκο, στο μπαρ, το μοντάκι του, το οτιδήποτε. Με τον κορονοϊό πρέπει λίγο να το αλλάξουμε αυτό. Βέβαια, τώρα πια δεν έχουμε τα μπάρια της καφετέρια για να πηγαίνουμε. Θα πρέπει να δούμε λίγο την υγιεινή της αθμιστικής συσκευής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το τρυπάκι που βάζουμε στο στόμα μας, από τη στιγμή που το στόμα και η μύτη είναι η είσοδη για τον ιό, θα πρέπει να είναι πάντα καθαρό. Τι σημαίνει πάντα καθαρό? Όλοι έχουμε ένα τζέλ, ένα απολυματικό. Όταν επιστρέφουμε σπίτι, έχουμε πιάσει με τα χέρια μας και το μοντάκι μας και χειρολαβές και πόμολα πόρτας και χίλια δύο πράγματα, σακούλες, τσάντες, προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, από το φαρμακείο, κουτάκια και τα ρέστα. Άρα πρέπει να διατηρούμε το τρυπάκι μας και το μοντάκι μας σε μια καλή κατάσταση. Ψεκάστε αλφα ή βρέξτε με λίγο ενόπνευμα, λίγο απολυματικό, αφού το καθαρίσετε και το πλύνετε με ένα πανάκι, ξεκάστε στην επιφάνεια για να έχετε εξασφαλίσει μεγαλύτερη υγιεινή για το μοντάκι σας. Είναι κάτι το οποίο το έχετε στο χέρι σας πολλές ώρες τη μέρα και αν είναι μόνο το δικό σας το χέρι και είναι καθαρό το δικό σας το χέρι, έχει καλό. Όταν βγαίνετε και κάνετε μετακινήσεις για να πάτε εδώ, να πάτε εκεί, να ξέρετε ότι μαζί επιστρέφετε και έχετε παρέα κάποια μικρόβια. Είναι στους βασικούς κανόνες υγιεινής αυτό. Και το λέω και πάλι γιατί το τρυπάκι δεν είναι κινητό να το βάλεις αυτή, το βάζεις στο στόμα σου. Το βάζεις στο στόμα σου, το στόμα και γενικά η αναπνευστική οδός είναι το καλύτερο μέσο, η Ferrari του ιού για μετάδοση. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Έχουν κυκλοφορήσει και πάλι είπα. Αν κάνει κάποιο search στο διαδίκτυο από συναδέλφους, οδηγίες για αθμιστές. Ας τις δει. Δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι που μπορεί εύκολα να εφαρμόσει, να φορέσει γαντάκι κάποιος που θα βγει έξω και να πιάσει το μοντάκι του με το γαντάκι, ακόμα καλύτερο να το βάζει μόνο στην τσέπη του, να μην το ακουμπάει σε επιφάνειες. Είναι απλοί κανόνες που θα πρέπει για τους 2 επόμενους μήνες να τους στηρούμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν βοηθάμε εμείς, γινόμενοι φορείς του ιού, αν είναι να μην νοσήσουμε οι ίδιοι, για τους ευαίσθητους ανθρώπους που έχουμε στην οικογένειά μας δίπλα μας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα είναι πάρα πολύ
σημαντικό να το κάνουμε, γιατί ουσιαστικά και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα όπως είμαστε, τόσο το χειρότερο και πόσο το δυνατόν αργότερα, όταν θέλουμε να αποφύγουμε. Έτσι και αυτό έπρεπε να το κάνουμε όπως και να έχει κάθε φορά. Για να έχουμε και καθαρούς τους ατμοποιητές και αυτό που είπες εσύ ότι το βάζουμε και στο στόμα και δεν είναι και κάτι που θα το χρησιμοποιήσουμε με άλλον τρόπο. Οπότε να χρειάζεται η λεπτομερή καθαριότητα και ουσιαστικά πόσο το δυνατόν τώρα που χρειάζεται περισσότερο να τα καθαρίζουμε. Λοιπόν, και φτάνουμε στα δικά σας τα χωράφια και φτάνουμε σε μια ερώτηση που την έφερα σε αυτό το σημείο για να μας απαντήσεις. Βλέπεις να κλείνουν τα μυστικά καταστήματα στο επόμενο κύκλο των δικαίων των επιχειρήσεων? Βλέπεις να έχουμε και τέτοια προβλήματα όπως έχουμε δει και στην Αμερική, όπως έχουμε δει και σε άλλες χώρες? Θα δεις κάτι τέτοιο στον ορίζοντα ή θα... Και πόσο δυνατό τώρα που έχουμε και αυτή την καραντίνα, γιατί η καραντίνα φέρνει πίσω πολλά πράγματα. Κακά τα ψέματα. Και όσοι δεν έχουν το ρευστό στα χέρια τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, όσο και να θέλει να τους αποζημιώσει το κράτος και όσο να μπορεί να τους αποζημιώσει, δεν θα μπορέσει να τους αποζημιώσει αυτή τη ζημιά που έχουν ήδη πάθει. Βλέπεις στον ορίζοντα κάτι τέτοιο? Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οποιαδήποτε μέτρα στήριξης δεν αποτελούν πανάκια, δεν αποτελούν τη λύση και το πλήρες αντίδοτο στη ζημιά που θα υποστούμε άπαντες εργαζόμενοι σε επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και άνεργοι από αυτό το κορονοϊό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ευελπιστώ ότι λόγω του ότι εμείς είμαστε βασική ανάγκη για τον άνθρωπο, για τον αγνιστή, δεν μπορείς να πεις «Α, θα ξαναπάρω σε 2 μήνες το άγνισμα αγνιστικά προϊόντα». Κάπως πρέπει να καλυφθείς. Θεωρώ ότι με αναστολή λειτουργίας από την κυβέρνηση δεν θα υπάρχει για τις επιχειρήσεις. Ακόμα και αν αυτό γίνει για τα φυσικά καταστήματα, στη χειρότερη των περιπτώσεων που θα έχουμε μια πολύ άσχημη έκβαση, τα e-shop και οι τηλεφωνικές παραγγελίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως γίνονται τώρα στα ηλεκτρικά είδη, όπως γίνονται σε διάφορους κλάδους που έχουν κλείσει τα φυσικά καταστήματα και μόνο. Το τονίζω. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, οι ατμιστές δεν θα πρέπει να έχουν άγχος αν θα βρίσκουν τα προϊόντα αυτά. Έχει γίνει ένας πραγματικός άλλος πόλεμος παράλληλος από τους εισαγωγείς, τους παραγωγούς, να υπάρχουν πρώτες ύλες, να υπάρχουν προϊόντα για να μπορούν να διατεθούν. Έγινε και ένας πανικός με την Κίνα. Μην ξεχνάμε... Υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα τροφοδοσίας λόγω του κορονοϊού που είχαν κλείσει τα εργοστάσια στην Κίνα και ειδικά στα αναλώσιμα αντιστάσεις υπήρχε ένα τρομακτικό ζήτημα. Αυτό με την επαναφορά των εργαζομένων στην Κίνα αρχίζει και λύνεται. Φοβόμασταν πάρα πολύ για την περίοδο του Πάσχα το τι θα συμβεί. Αυτό σημαίνει ότι οι εισαγωγείς θα είναι σε θέση να εισάγουν προϊόντα και να τα διαθέσουν στα καταστήματα για να μπορούν να τα αγοράσουν οι αγνιστές. Άρα δεν υπάρχει άγχος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Ακούγομαι λίγο σαν τον Άντωνη Γεωργιάδη, αλλά... Να σου πω κάτι, έτσι μου φάνηκε και εμένα, αλλά λέω άσε τώρα, μην το πω γιατί δεν ξέρω πώς θα το... Όχι, λοιπόν... πρέπει να φεύγει το άγχος από τους ατμιστές, ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Εμείς από την πλευρά μας, όσον αφορά τους επαγγελματίες, κάνουμε προσπάθειες με την κυβέρνηση να είναι απόλυτα κατανοητό ότι υπάρχει τρελή πτώση τζίρου, αν εξαιρέσουμε κάποιες μέρες που προμηθεύτηκαν οι αρνηστές μαζικά. Μετά υπάρχει πτώση τζίρου και μιλάμε για ένα κλάδο που έχει πονέσει. Και ευτυχώς σε ανύποπτο χρόνο είχαμε κοινοποιήσει αυτό το ζήτημα του κλάδου επιβίωσης από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη στα αρμόδια Υπουργεία. Ζητώντας φυσικά μία ελάφρυνση να φύγει και ο φόρος αν είναι δυνατόν. Και γενικά θέλαμε στήριξη. Άρα δεν είναι καινούριο το ανέκδοτο. Α, είδαμε κορονοϊό και πήγαμε να κλαφτούμε. Είναι ουσιαστικό το ζήτημα. Mm. Είναι μικρές επιχειρήσεις που την βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Και πολλές φορές δεν την βγάζουν, μπαίνουν μέσα. Τον άλλο μήνα κάτι γίνεται και ξαναπαίρνουν τα ίσια τους. Δεν υπάρχει πλουτισμός αυτή τη στιγμή στο άτμισμα εδώ και πολλά χρόνια. Άρα θα στηρίξουμε τους επαγγελματίες σε αυτό το διάστημα, όσο μπορούμε, όπως μπορούμε, κοιτάζουμε να τους ενημερώνουμε κλαδικά, σαν σύνδεσμος να παρέχουμε άμεσα την ενημέρωση και πιστεύω ότι τόσο οι ατμιστές θα στηρίξουν τα ελληνικά καταστήματα
και οι αγωνιστικές επιχειρήσεις θα κοιτάξουν με προτεραιότητα να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες αγωνιστές, ακριβώς γιατί έχουν και μια ηθική υποχρέωση απέναντι τους. Είναι ο ομφάλιος λόρος του πελάτη με το κατάστημα. Υπάρχει προσωπική σχέση, γιατί μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις, και δεν υπάρχει αυτό το απρόσωπο που ψωνίζεις ένα κινητό από κάπου και μπορείς να το ψωνίσεις από οπουδήποτε. Ξέρεις, έχεις αναπτύξει φιλία, είναι το φιλαράκι σου. Είναι ο κοινωνικός σου χώρος το κατάστημα λιανικής και η επιχείρηση. Μάλιστα. Και τώρα που περνάει δύσκολα, είμαι σίγουρος και ήδη αυτό έρχεται ως feedback από τους επαγγελματίες, ότι οι ατμιστές βάζουν πλάτη στα καταστήματα. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο στις παρούσες συνθήκες. Μάλιστα. Και τελευταίο όμως, εδώ θα πρέπει να σου πω εγώ εκ μέρους, πρώτα από μένα και μετά από όλους τους υπόλοιπους, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί είδαμε μια δωρεά. Είδαμε δωρεά αλκοόλης προς τα φαρμακευτικά, μάλλον γενικά στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, και ένιωσα πολύ περήφανος για αυτή την κίνηση, τουλάχιστον εγώ και πάρα πολύ ακόμη. Πώς προέκυψε αυτό? Κοίτα να δεις. Εγώ είμαι και λίγο βλαμμένος σε κάποια πράγματα. Είναι γνωστό αυτό. Ουσιαστικά εμείς είχαμε, λόγω της ιστορίας με την αυξημένη υγιεινή και με όλα αυτά που γίνονταν στην Κίνα, είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό και θα έπρεπε να το καλύψουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη για μας συνταγή, να βγάλουμε ένα καθαριστικό προϊόν για ατμοποιητές, για επιφάνειες, γιατί σας είπα ότι συνηθίζει ο ατμιστής να αφήνει να εγκαταλείπει όπου να είναι το μοντάκι του, και να είναι αλκοολούχο αυτό το πράγμα, να έχει 70% αλκοόλ. Το τονίζω ότι είναι καθαριστικό και δεν είναι αντισηπτικό, γιατί εμείς με τα φαρμακευτικά δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε με το νερό, άρα μόνο καθαριστικό προϊόν θα μπορούσαμε να το πούμε και επισήμως. Ωστόσο, είναι αλκοολούχο διάλειμμα με 70% αλκοόλ κατόπιν. Αυτό λοιπόν το προϊόν μας έκανε να πάρουμε κάποιες πρώτες ύλες. Ήδη είχαμε ένα ζητηματάκι, πήραμε μια αρχική ποσότητα να δούμε πώς θα πάει το προϊόν, πήραμε και μια δεύτερη, και ακριβώς κάπου εκεί άρχισε να σκάει πολύ σοβαρά τα ανέκδοτα στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρώτα λουκέτα στα εστιατόρια μετά τα σχολεία. Εκεί λοιπόν, βλέποντας ότι έχουμε μια πρώτη ύλη και ταυτόχρονα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βούησαν ότι τα φαρμακεία έχουν ξεμείνει από ισοπροπυλική αλκοόλη, αποφασίσαμε ένα ωραίο πρωί, κυριολεκτικά ένα ωραίο πρωί, επικοινωνήσαμε με την κυβέρνηση και είπαμε ότι παιδιά, εμείς είδαμε και τον Παπαστράτο να δίνει 50 αναπνευστήρες και λίγο βιδώσαμε να τον κοντράρουμε με την καλή έννοια του όρου, να συναγωνιστούμε με τα δικά μας, τα μικρά μεγέθη βεβαίως, και λέμε όπα, να βοηθήσουμε κι εμείς αυτό που μπορούμε. Και είπαμε, έτσι κι αλλιώς δεν προοριζόταν για άλλη χρήση, να κρατήσουμε για να τη μοσχοπουλήσουμε μετά σε κάποιον άλλο, και αποφασίσαμε, βρήκαμε άκρη με τον πρόεδρο των φαρμακοποιών Αττικής, τον κύριο Λουγάντο. Ήρθε, μας επισκέφτηκε, το είδε ποιοι είμαστε, δεν μας ήξερε. Το εξήγησα ότι δεν έχουμε σχέση εμείς με το φαρμακείο, αλλά τώρα εκεί είναι που πονάει και αυτοί δίνουν μάχη όσο μπορούν, μετά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, με το κορονοϊό και την τροφοδοσία με φάρμακα και αντισηπτικά. Άρα αποφασίσαμε και δώσαμε τα 1.600 τεμάχια, τα μισό λίτρα ισοπροπυλική, να μοιραστούν στα φαρμακεία για να κάνουν δουλειά τους. Δεν ήταν κάτι το φοβερό. Τελειώσανε πάρα πολύ γρήγορα. Αποτέλεσμα ήταν ότι επικοινώνησαν και πολλά φαρμακεία μετά, μήπως έχουμε και άλλη για να δώσουμε. Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση και όπως βγαίνουν με την πάροδο των ημερών, οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν λίγο ως πολύ, συνεισφέροντας σε αυτό το πράγμα που λέγεται προσπάθεια ενάντια στον κορονοϊό. Εμείς αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Κοιτάξαμε να αποτελέσουμε και παράδειγμα για το δικό μας τον κλάδο, παιδιά, πεδίο δόξη λαμπρό. Θεωρούμε ότι αν κινητοποιήσουμε και μία μοδοσία, θα βάλουμε κι άλλο ένα μικρό λιθαράκι. Πρέπει να έχουμε ένα focus στο συμφέρον των πολλών και σε εκείνων που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο οι μάσκες, δεν είναι μόνο τα πανάκριβα εξαρτήματα στις ΜΕΘ,
είναι πολλές φορές και απλά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Σίγουρα. Εν τω μεταξύ, ρωτάει ο Θανάσης ότι, πρόεδρε, υπάρχουν και καταστήματα που δεν είναι μέλη του ΣΕΠΑ γιατί δεν μπορούν να πληρώνουν την έκτακτη εισφορά. Άρα, ο κλάδος αυτούς τους έχει στην απέξω, άρα και τυφλούς στις εξελίξεις. Κατά πρώτον, να διορθώσω ότι την έκτακτη εισφορά, αν δεν είναι μέλη του ΣΕΠΑ, δεν τους βαρύνει ένα τον κρατούμενο. Ναι. Δεύτερο κρατούμενο, η εισφορά των 50 ευρώ ετησίως για ένα κατάστημα, θεωρώ ότι είναι τραγικά ελάχιστη για να, για να αποτελέσει εμπόδιο να μπει ένα κατάστημα, να έχει την ενημέρωση, την νομική, την τεκμηρίωση, τις νέες διατάξεις που βγαίνουν και το τι αλλάζει στην αγορά σε αυτό. Δεν το θεωρώ ότι είναι, δεν το θεωρούσα και παλιότερα, πόσο μάλλον δε και τώρα. Από εκεί και μετά δεν είναι ότι εμείς κρατάμε αποκρυφιστικά τις πληροφορίες. Είναι ότι έχεις την ευθύνη απέναντι στα μέλη σου, έχεις μια γραμματεία που υπάρχει ένα τηλέφωνο, ένα helpdesk, μπορεί να αποτανθεί ο επαγγελματίας να μιλήσει. Όπως επίσης ο επαγγελματίας που δεν είναι μέλος μπορεί να πάρει το τηλέφωνο το 82-16-333 και να πει: παιδιά, θέλω να γίνω μέλος. Κάνουμε εγγραφές ακόμα και τώρα στην πανδημία του κορονοϊού. Υπάρχει έγκριση δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω ενός email κάνει για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Δεν χρειάζεται να έρθει να επισκεφτεί. Όλα γίνονται εξ αποστάσεως στο ΣΕΠΑ. Άρα δεν είναι αποτρεπτικό ότι κρατάμε την αλήθεια. Απλά να μας συγχωρείτε, αλλά έχουμε και μια πρώτη πληροφόρηση σε ταχύτητα στα μέλη μας. Γιατί εκεί υποχρεούμαστε πάνω και πέρα απ' όλα. Έτσι και αλλιώς πρέπει να διαχωρίσουμε και τα μέλη μας. Σίγουρα. Από το που σνομπάρει επί χρόνια το ΣΕΠΑ και δεν γίνεται μέλος του. Έτσι, λοιπόν, κάθε σύνδεσμος. Μια ακόμα ερώτηση είναι από τον Νίκο, τον Μπούση. Καλησπέρα και Νίκο. Για τα καταστήματα που έχουν επιλεγεί, λέει, θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΕΠΑ, τι θα γίνει σε γενικές γραμμές. Για τα καταστήματα που έχουν. Που έχουν επιλεγεί, θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΕΠΑ και τι θα γίνει σε γενικές γραμμές. Για τα καταστήματα που έχουν επιλεγεί, τι εννοεί. Για αυτά που έχουν πληγεί από το κορονοϊό. Ακριβώς, να σου πω την αλήθεια, ακριβώς έτσι το διαβάζω εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι ναι, ο Νίκος εννοεί για τον, τώρα που είναι κλειστά κλπ. Το έθεσα λοιπόν. Νίκο, μιλάς για καταστήματα μέλη του ΣΕΠΑ ή μη μέλη του ΣΕΠΑ, α. Και όταν λες με ανακοίνωση να βγάλει για αυτούς που πλήττονται, τι να πούμε, κλεγόμαστε, δεν έχουμε. Τι ακριβώς εννοείς. Αυτά τα δύο, αν διευκρινίσεις, να σου απαντήσω ευχαρίστως. Ο ΣΕΠΑ κάνει προσπάθεια, το είπα και πριν, να ενταχθούμε στα μέτρα στήριξης, γιατί λόγω μη κυκλοφορίας των πολιτών υπάρχει θέμα στις λιανικές και ιδίως στα μικρά μαγαζιά που δεν έχουν ισόπ, παράδειγμα. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι αυταπόδεικτο. Και ο τζίρος που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στις αρχές, Δευτέρα, Τρίτη και το Σαββατοκύριακο, όχι το περασμένο, το προηγούμενο, δεν συνηγορεί ότι πάντα θα είναι τα Γιαννιού. Γίναν κάποιες μαζικές προμήθειες από τους αρνηστές υπό την απειλή και την ιδέα της καραντίνας, το οποίο όμως δεν λέει τίποτα και φυσικά δεν σώνει την παρτίδα. Άρα κοιτάζουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Και αν αυτή η στήριξη ισχύσει, θα ισχύσει για όλα τα αρνηστικά καταστήματα. Δεν λέει πουθενά ο ΣΕΠΑ μόνο στα μέλη μου να ισχύσει. Προς Θεού. Ο ΣΕΠΑ παλεύει για τον αρνηστικό κλάδο. Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει όλος ο κλάδος ότι πρέπει να μπει πλάτη σε αυτό το σύνδεσμο, γιατί μόνο να κερδίσει έχει το κάθε μέλος του κλάδου από το ΣΕΠΑ. Ο ΣΕΠΑ δεν κάνει κακό στον κλάδο. Mm-hmm. Ο κλάδος εξασφαλίζει δικαιώματα, καινούργια δικαιώματα, κερδίζει κεκτημένα για όλο τον κλάδο. Α, μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι έγινες κατανοητός, εκτός βέβαια αν ο Νίκος εννοεί κάτι άλλο, οπότε μπορεί εύκολα να μας το ξαναπεί για να στο επαναλάβω για να μπορείς να το απαντήσεις ακριβώς όπως θέλει. Αλλά πριν κλείσουμε, γιατί ήδη έχουμε πάει 1:10 και πριν κλείσουμε θέλω έτσι ξεκάθαρα να μας πεις αν υπάρχουν ελλείψεις πλέον στην ατμιστική αγορά. Γίνονται εισαγωγές τώρα, παραγωγή τροφοδοσία καταστημάτων, η λιανική έχει ξεμείνει από κάτι,
θα έχουμε προβλήματα αργότερα, ξέρεις τώρα τι εννοώ, τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Το μεγαλύτερο ζήτημά μας ήταν ότι είχε κλείσει η Κίνα την παραγωγή. Είναι κατανοητό ότι το hardware τουλάχιστον στο άθροισμα γίνεται κατά 99,9% στην Κίνα και με κλειστή Κίνα θα είχαμε ζήτημα. Μάλιστα. Ευτυχώς, από τη τέλη Φλεβάρη και πρώτες μέρες του Μάρτη, αυτό αποκαταστάθηκε. Mm-hmm. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο queue, μια ουρά παραγγελιών από όλο τον πλανήτη, όπως καταλαβαίνετε εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει και με δεδομένη την καραντίνα, πιστεύω ότι θα υπάρξει ικανή τροφοδοσία και της ελληνικής αγοράς. Άρα δεν θα υπάρξουν ελλείψεις σε πράγματα τα οποία φοβόμασταν πολύ. Όλα κρίνονταν από το πότε θα ξαναξεκινήσει η Κίνα να παράγει. Ευτυχώς αυτοί τελειώσανε σχεδόν με την πανδημία του κορονοϊού. Άρα επιστρέφουν στην κανονικότητα και η τροφοδοσία σε hardware δεν θα έχει θέμα τουλάχιστον για τον Απρίλιο. Ο Μάρτης, λίγος πολύ, φτάσαμε 26 του μήνα αφού περάσαμε τα μεσάνυχτα, βγαίνει και δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στην ιεραρχία των ζητημάτων που έχουμε ως κλάδος και όλα θα πάνε καλά. Σε υγρά δεν το συζητώ, υπάρχουν, σε αυθονία. Σε αυθονία και ποικιλία, άρα δεν υπάρχει θέμα να ξεμείνει κάποιος. Οι εισαγωγείς έχουν ένα ζητηματάκι με τα τελωνεία όταν είναι από τρίτη χώρα, καθυστερήσεις, γιατί τα τελωνεία είναι δημόσια υπηρεσία, εκεί που, παράδειγμα, εγώ έκανα μία διακίνηση για να διώξω από τη φορολογική μου αποθήκη σε 2 ώρες είχα τα χαρτιά, τώρα θέλω ίσως και 2 μέρες. Υπάρχει μία καθυστέρηση, αλλά είναι λογική και σε ανεκτά επίπεδα. Δεν είναι κάτι τραγικό να πεις ότι φεύγω ένα μήνα πίσω, οπότε αλλάζει εντελώς το πλάνο μου. Θα το παλέψουμε, λίγη υπομονή. Μπορεί και να ακουστεί κάποιες μέρες ότι ναι, σε 3 μέρες θα έχω το τάδε που ζητάς, αλλά δεν θα υπάρξει επί μακρόν ζήτημα. Αυτό είναι κάτι που το λένε όλοι. Αυτό είναι για να μας χρυσώσει το χάπι. Ή όντως έτσι θα υφίσταται, δηλαδή αν έχουμε δηλαδή μια καθυστέρηση 2-3 ημέρες σε κάτι, εντάξει δεν τρέχει τίποτα, αλλά μην έχουμε παραπάνω και μην έχουμε κάποια στιγμή προβλήματα γενικώς τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες ας πούμε. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο σημάδι, κάποια πληροφορία ότι θα υπάρξει θέμα. Εγώ έχω επικοινωνήσει και με εισαγωγείς, το έχουμε συζητήσει. Υπάρχει ομαλοποίηση, απλά όλο το Φλεβάρι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν μια περίοδος που στάνταρ οι Κινέζοι επέστρεφαν στις δουλειές τους 10 Φλεβάρι μετά τις διακοπές και συνέχιζε απρόσκοπτα η τροφοδοσία, τώρα που γύρισαν στις 5 Μαρτίου, 10 Μαρτίου πλήρως στις δουλειές, γιατί και αυτοί φοβόντουσαν να πάνε για δουλειά, δηλαδή γίνανε τραγικά σκηνικά, τους έδινε η κυβέρνηση δωρεάν εισιτήρια επιστροφής για να επιστρέψουν στο εργοστάσιο να δουλέψουν. Ήταν τρομοκρατημένοι κι αυτοί. Αλλά επηρέασε τους πάντες, στον πλανήτη όλο αυτή η πανδημία, ψυχολογικά. Δεν θα υπάρξει θέμα υπό κανονικές συνθήκες που δεν θα πάνε ξαφνικά οι αθλητές και θα πάρουν από 50 αντιστάσεις ο ένας. Αυτό εννοώ. Ναι. Λογικά πράγματα. Δεν χρειάζονται οι κανόνες του πλαφών εδώ. Θα υπάρχουν για όλους εφόσον υπάρχουν λογικές απαιτήσεις. Και επειδή, εντάξει, έγινε ένας χαμούλης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξαναζητάνε, τελειώνοντας τις προμήθειες στους αθλητές, θα αρχίσουν να ζητάνε τις φυσιολογικές απαιτήσεις που έχουν από τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για απόψε. Ήσουν κατατοπιστικός, έτσι κι αλλιώς μας βοήθησες και στο θέμα καραντίνας, αλλά και στο θέμα υγρών και τι θα γίνει και τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Σίγουρα βέβαια έχει μείνει το θέμα έτσι, ακόμα με τους πίσω από τον πάγκο και κάτω από τον πάγκο, αλλά αυτό το πράγμα εσείς θα το διαχειριστείτε και εσείς θα το τακτοποιήσετε. Σίγουρα όμως χρειάζεται και βοήθεια ο δικός σας ο κλάδος, ώστε να μπορέσει να βγει από αυτό το κυκαιώνα που πλέον έχει μπει, όπως όλοι μας βέβαια άλλωστε, όλες οι οικογένειες, όλες οι επιχειρήσεις έχουν μπει, όλος ο κόσμος έχει μπει σε αυτό το κυκαιώνα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και ιδιαίτερα φοβάμαι
και ο τουρισμός, που ο τουρισμός ξέρεις τώρα, μας είναι το πρώτο number one, που μας αφήνει χρήμα στην Ελλάδα και φοβάμαι πάρα πολύ γι' αυτό το τι θα γίνει. Τώρα θα δείξει, θα δείξει. Για ακόμη φορά μπράβο για τη δωροθεσία που έκανες, για τη δωρεά που έκανες, και ελπίζω και μακάρι να το κάνουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι στο μέλλον, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τον τόπο για κάποιο λόγο και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιόδους που ζούμε. Θες να πεις κάτι άλλο πριν κλείσουμε? Να πω, να κάνω μια ειδική μνήμα σε αυτή τη φάση που μένουμε σπίτι. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις αγνιστικές. Mm-hmm. Περνάνε ζόρι. Φανταστείτε ότι περιμέναν όλοι, όπως σε όλους τους κλάδους, την περίοδο του Πάσχα, για μία ένεση, σαν να λέμε, επιβίωσης, μία διασωλήνωση για την ελπίδα στη ζωή. Θα ήθελα να τις στηρίξετε. Τις ξέρετε, είναι εκεί έξω. Οι αρνηστές πάντα ήταν φίλοι με τις αρνηστικές επιχειρήσεις και δεν πρέπει υπό την πίεση, την ψυχολογική της καραντίνας, της αλλαγής των συνθηκών, να επηρεάζονται αυτές οι σχέσεις. Είναι σχέσεις που κρατάνε. Και κάτι ακόμα που είναι βασικό. Προστατέψτε, προστατέψτε τις ευαίσθητες ομάδες. Μάλιστα. Και σύμφω, όσοι ακούτε, και πρέπει να κάνω μια, γιατί έκανα μια ανάρτηση σήμερα, μου στείλαν φίλοι μου ότι ήταν κάτι που δεν είχε ακουστεί πολύ. Οι σαραντάριδες, οι τριαντάριδες και οι πενηντάριδες που βλέπετε να νοσούν από τον ιό βαριά και να νοσηλεύονται ή να πηγαίνουν ακόμα και στην ΕΦ, είναι, θεωρώ, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι λαιμοξιολόγος, δεν είμαι εντατικολόγος. Θεωρώ ότι είναι στην κατηγορία εκείνων των συνανθρώπων μας που είχαν γιώσει, όπως είχα κάνει και εγώ πριν χρόνια, το θέμα τσεκάρ. Δηλαδή, α, ο Πάνος έπαθε αυτό και δεν είχε τίποτα. Και δεν είχε τίποτα, αν είναι κρίση του Πάνου, πρόβλημα. Δεν είναι αληθές πάντα. Ναι. Αν ο Πάνος έκανε τσεκάπ και έβλεπε ότι δεν έχει τίποτα, τότε να κάτσουμε να αναρωτηθούμε. Μετά τον κορονοϊό, θα πρέπει πέρα από την προσωπική υγιεινή να δούμε και το θέμα της υγείας του ατόμου και κατά πόσο θα πρέπει να κάνουμε αυτό το μαύρο, το ετήσιο τσεκάπ, που πλέον είναι πολύ προσιτό σε κόστος και με πολλές ασφάλειες το καλύπτουμε 10 ευρώ, ξέρω εγώ, συμμετοχή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε υγιείς. Και αν δεν σκεφτόμαστε εμάς, ας σκεφτούμε εκείνους που μας αγαπούν και σε ένα πρόβλημα υγείας θα τους στενοχωρήσουν. Ναι. Έτσι. Τόσα. Λοιπόν. Να είναι καλά όλα τα παιδιά που ήταν εδώ και θα δουν και το βίντεο. Ναι. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε. Και καλή δύναμη να έχετε και ελπίζω τα καλύτερα να γίνουν από εδώ και στο εξής. Αμήν. Τέλος πάντων, και στην επιχείρηση σου το ίδιο εύχομαι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, ευχαριστώ τον Πέτρο, τον Darth Vader, ευχαριστώ τον Λενάκη, ευχαριστώ την Εύα, ευχαριστώ τον Κώστα Τιμπανάρη, τον Βασίλη τον Τζουρέκα, τους επόπτες μου Σωτήρη, Απόστολο και Γαλάτη, που με βοήθησαν για απόψη να διεξαχθεί και αυτό το παράξενο για την ακρίβεια ζωντανό, τέλος πάντων. Ευχαριστώ τον Δήμη τον Λόρτ, ευχαριστώ τον Ιωάννη τον Ζαγλάνη, τον Βασίλη τον Καρατζά και όλα τα παιδιά σιγά σιγά που κάθισαν εδώ μαζί μας, τα αληθινά παιδιά και όχι τα ψεύτικα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να πούμε αυτά που μας νοιάζουν και αυτά που μας απασχολούν για την περίοδο που περνάμε της καραντίνας. Κώστα, Κώστα, σταματήσαμε το κάπνισμα. Θα σταματήσουμε και τον κορονοϊό. Έτσι. Καλό βράδυ στο Σπύρο τον Τζιμούρη που βλέπω τώρα, στο Στέφανο τον Αλληματήρη, στον Αριστείδη τον Κεφάλα και όλα τα παιδιά για να μην σας πω έναν έναν, ξέρετε εσείς, θα παίξει λέει καμιά κλήρωση. Okay. Καλό βράδυ και στη Βίκη που βλέπω τώρα και σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ, βάζω outro και σε ευχαριστούμε για ακόμη φορά, θα κλείσουμε μαζί, θα τα πούμε αύριο πάνω. Καλό ξημέρι. Έγινε φιλιά, bye.